Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Τζόρνταν εδώ. Καλημέρα Τζόρνταν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία φαβορίτα τριγωνική ρε φίλε. Έφη. Κομωτήριο Έφη. Το μεσόφριδο το έχει κάνει να πούμε. Ολύμπου, κομωτήριο Έφη. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Καλά. Τι κάνεις. Εβδομάδα παραβδομάδα εκεί. Πας εκεί έτσι. Βέβαια. Ωραία μπλούζα. Σε κράξαν οι τηλεθεατές. Με φόρεσες μονόχρωμα έτσι. Αυτή ήταν. Τι αυτή ήταν. Χθες. Ναι. Ναι. Γιατί με κράξαν. Εντάξει. Ριγέ τώρα. Θα μου πεις τώρα εμείς τώρα έχουμε τώρα στιλιστική κουλτούρα να πούμε. Τι στιλιστική κουλτούρα. Εμείς είμαστε υψηλοί. Αυτά είναι για να μην φαίνονται ας πούμε οι κοιλιές, να μην φαίνονται ξέρω εγώ, κατάλαβες. Αυτά είναι να πούμε για να πρέπει να φοράς μια μπλούζα ή ένα πουκάμισο. Μια πουκάμισα όπως το λέμε. Συντείνεσαι κι εγώ γιατί πρέπει να φοράμε κάτι. Σωστά. Δεν πρέπει να φοράμε. Ναι, αλλιώς θα βγαίναμε έτσι. Είναι αντιαισθητικό αυτό το πράγμα. Αν ήμασταν ας πούμε σε πιο μικρή ηλικία, σε πιο αγάλα και πάλι δεν μπορείς τώρα να βγεις στον αέρα έτσι. Τον αέρα. Ναι, να βγεις απλά, ας πούμε κάτι. Εγώ όταν ήμουν 18 χρονών, φόρεσα στο λεωφορείο του Άστε ένα δικτυωτό μπλουζάκι και με λέει ο εισπράκτορας, κύριε παιδί μου, πρέπει να κατήβεις, λέει, γιατί λέει, οι γυναίκες λέει, διεγείρονται. Ναι, φαινόταν ναι. Από μέσα το σώμα, ε. Μάλλον με γούσταρο ο εισπράκτορας, αυτό κατάλαβα. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν οι γυναίκες. Μάλλον με γούσταρο ο εισπράκτορας και του 72. Το θυμάσαι το 72. Πού πήγαινε το 72. Πού να θυμάμαι, δεν, πού να θυμάσαι. Δεν πήγαινα πολύ με λεωφορεία. Με λεωφορεία, όταν χάσατε από τη Μηχανιώνα στο κύπελο. Εγώ πήγαινα ταξί. Το 72, ταξάτος. Με ταξί. Ή αυτοκίνητο ή ταξάτος. Α, με ταξί πήγε, μάλιστα. Ταξάτος. Ταξάτος. Τι λέει, πουλάει ο Πάο κατοικημένος, δεν κατεβαίνουμε. Κοίταξε να δεις, φίλε. Καταρχήν να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που μας βλέπει και στο γυαλί, στην τηλεόραση. Καλά, εντάξει. Στην Κόνα στείλουμε στο Μάκι, μας στέλνει μήνυμα τώρα. Στην Κόνα. Στην Κο. Στην Κο. Στο νησί Κο. Ανοίγει η σεζόν τώρα εκεί πέρα. Στο νησί Κο. Ναι. Στην Κο. Ναι. Το νησί του Ιπποκράτη, ρε φίλε. Ποιο Ιπποκράτη. Του δάσκαλου της ιατρικής, ρε φίλε. Κο της ήτανε. Τι ήτανε. Σωρά. Βεβαίως. Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης. Βεβαίως. Γι' αυτό και τιμή σένα και τα συνέδρια όλα γίνονται εκεί πέρα. Στην Κο. Στην Κο. Τιμή σένα και τη σημαίνει. Το φίλο μου τον Κυπριώτη χαιρετίσματα εκεί πέρα. Τον Κο, τον Μάκη το, που είναι εκεί πέρα που δουλεύει τα παιδιά. Mm. Έχουμε καμιά χίλιου Σαλονική εκεί κάτω. Χίλιου Σαλονική. Μπορεί και παραπάνω. Τι κάνουνε. Σεζόν. Άλλοι στα ξενοδοχεία, άλλοι στι ταβέρνε, στα ρεστοράν, στα μπαράκια. Ανάπτυξη. Στα fast food. Βεβαίως. Πώς τα πες. Βουλιάζει το νησί. Στα fast food. Στα fast food. Το νησί το καλοκαίρι ναι. Μπορεί να έχει και 50-60 πτήσεις. Ναι. Βεβαίως. Τα αεροπλάνα σαν πουλιά έμπανε. Ξέρεις τι. Ανέβα κατέβα είναι. Ξέρεις τι γράφουν κάτι οι εφημερίδες. Συγκαντιστές λέει βαράν παραλίες τώρα. Παραλίες. Εγώ δεν πάω. Παραλία δεν πας. Δεν πάω. Και αν εκείνος που είναι με τα λουκούμια. Άμα είναι να πας. Συγκαντιστής. Άμα είναι να πας. Γιατί να πάω. Μπας στραμπουλίξεις το πόδι σου να πούμε, πέσει κάτω και φύγεις. Εντάξει. Είναι να μην το γράφει το. Πώ θα στραμπουλήξει το πόδι και θα φύγει. Να μην το γράφει, α πούμε, το. Ένα φίλο μου γιατρό, 43 χρονών. Στραμπούληξε το πόδι και πέσε κάτω. Γιατρό πράγμα. Είδε λοιπόν. Χαιρετίσματα το στείλω. Χαιρετίσματα έπισε, και περαστικά του. Έσπασε το ποδάρι. Είχαμε φάει την προηγούμενη εβδομάδα μαζί. Με ματιάξαν, λέει. Ρε. Τον είδαν εκεί, νέο όμορφο. Ελεύθερο πουλί. Φίλε μου, ζαταγιά, τα περαστικά στα δίνω. Το κρεβάτι του πόνου είναι. Χαιρετίσματα του γιατρού και περαστικά. Περαστικά. Επίσης να δώσω και χαιρετίσματα σε έναν άλλον φίλο μου που είναι στο Παρίσι, δάσκαλος του Κώστα. Δάσκαλος στο Παρίσι. Από τη Φλόρινα, βεβαίως. Τι διδάσκει αυτός. Διδάσκει σε ελληνικό σχολείο εκεί πέρα. Σε ελληνικό σχολείο στο Παρίσι. Διδάσκει από τη Φλόρινα είναι αυτό. Θα μας έρθει έμαθα τώρα σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Πολύ καλό παιδί. Και μας ακούει καθημερινά, σε καθημερινή βάση από μέσω ίντερνετ, ας πούμε. Από μέσω ίντερνετ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ακούω τώρα. Τι να με πει. Τα νέα τη πιάτσα. Όταν οι άλλοι κράζανε και βουβαρδίζανε και λέγανε και χίλια δυο, εγώ έλεγα. Ναι. Και Ηρακλήδης και δική μας ακόμα. Όχι μόνο Ηρακλήδης. Δική σας τι λέγανε. Παοξίδες. Τι είπανε. Ο πρόεδρος. Ότι λέγανε ρε παιδί μου, κολοτούμπα και κολοτούμπα και αυτά. Εντάξει. Ναι. Βεβαίως θα ήταν μια μεγάλη κολοτούμπα αν κατέβαζε την ομάδα. Ήσουν δυσαρεστημένος. Το είπα και χθες εγώ. Ναι. Ενώ όλα φαινόντουσαν για τον κόσμο έξω ότι πιθανόν να κατέβαινε η ομάδα στο Καρισκάκης μεθαύριο. Μάλιστα. Εγώ έλεγα, θεωρώ ότι θα τηρήσει το λόγο του και δεν θα την κατεβάσει. Ναι. Είναι γραμμένα αυτά που είπαμε. Δεν τα λέμε τώρα. Λοιπόν, κι άλλοι μας κράζαν κιόλας, άλλοι μας βάζαν και στοίχημα για τραπέζι, το οποίο θα το πληρώσουν βέβαια. Κάποιοι φίλοι μας Ολλανδοί εκεί του Ηρακλή. Χθες το βράδυ. Βεβαίως. Χαράματα. Έξω από το ΜΕΤ. Βάλαμε στοίχημα. Βεβαίως. Στηρίζαμε, φωνάζαμε. Βεβαίως. Βέβαια. Λοιπόν, ενώ
Πήγα λοιπόν κόντρα στο ρεύμα, στην άποψη του ρεύματος. Στο ρεύμα πήγες. Ναι, στην άποψη. Α. Στην άποψη του ρεύματος. Παράσυρε το ρεύμα, ναι. Μάνα μου δεν είναι ψέμα. Έτσι ακριβώς. Ναι, θεώρησα λοιπόν εγώ ότι ναι. ο Πόντιος θα κρατήσει το λόγο του, ναι. σαν γνήσιος Πόντιος που είναι, και θα κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε στην αρχή. Επειδή έβγαλε ανακοίνωση. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Κότεψε δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια εβδομάδα. Τι να κοτέψει, να κοτέψει για ποιο πράγμα. Καταρχήν γίνεται το απίθανο σήμερα. Άλλοι κράζουν τώρα και λένε την άποψή του ότι κακώς δεν κατεβαίνει κάτω. Γιατί να κατεβαίνει. Τα ακούσαμε και αυτό. Όχι. Ναι. Να είμαστε σταθεροί στις απόψεις. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ναι. Εφόσον το είπε, πρέπει να το τηρήσει. Εφόσον το είπε, πρέπει να το τηρήσει. Λέω εγώ χθες το βράδυ για να ήμουν και σωστός. Σωστό. Ότι θα είναι μεγάλη κολοτούμπα αν δεν κατέβει κάτω. Ναι. Θεωρώ όμως ότι δεν θα το κάνει αυτό. Θα πράξει αυτά που είπε. Σαν γνήσιος που είναι Πόντιος και θα κατεβάσει την ομάδα κάτω. Και αυτό έκανε. Και αυτό έκανε. Λοιπόν. Επίσης θεωρώ ότι τους έγραψε αυτούς όλους που τον πιέζανε για να κατεβάσει την ομάδα, ναι. και αυτοί δεν είναι άλλοι από μερικούς προέδρους ενώσεων, τοπικών ενώσεων. Γιατί? Γιατί τον πιέζανε να κατεβάσει την ομάδα να παίξει. Ναι. ναι. Θεωρούν λοιπόν αυτοί ότι δεν ήταν σωστό, έπρεπε για το καλό της ομάδας, επειδή θα τιμωρηθεί η ομάδα, θα φάει το μείον 3 που λέει ο κανονισμός δηλαδή. Θα χάσει το πρωτάθλημα τον χρόνο. Δεν ξέρω αν βρίσκει έναν παπά στον δρόμο και παίρνει 3 βαθμούς. Τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σωστά, ναι. Ναι. 3 βαθμούς είναι. Μία ήταν. Ναι. Τι έγινε. Λοιπόν, θα φάει και ένα πρόστιμο της τάξης 30-40, ίσως και 50.000. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεφτιλίζει την ΕΠΟ με, με αυτή την απόφαση. Την ξεφτιλίζει κυριολεκτικά. Την ΕΠΟ. Βεβαίως. Ναι. Και καλά την κάνει. Δεν άλλαξε κάτι. Άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε. Να πω ότι άλλαξε κάτι, ρε παιδί μου, να αναιρέσει αυτό που είπε, ας πούμε, και επειδή άλλαξε κάτι στην ΕΠΟ μέσα ή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να κατεβάσει την ομάδα. Μήπως τη Μεγάλη Τετάρτη δεν μπορούν να πακατεύουν οι παίκτες, έχει κανένα πάρτι το Μαρκίζ. Και δεν τους κατέβασε. Λες από αυτό, ε. Ξέρω εγώ τι να πω. Λες από αυτό να γίνει. Πού να ξέρω τι. Ο Ολυμπιακός πάντως θα κάνει φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη. Με ποιον? Με την Εθνική των Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι. Θα κάνει φιλικό παιχνίδι. Για να μην είναι κενός εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα ποιοι θα παίξουν στην ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει. Και αυτό είναι μια. Είναι γροθιά στο κατεστημένο. Δεν ξέρω αν είναι γροθιά. Εντάξει, γροθιά είναι. Χρόνθος, τι είναι. Όχι, είναι αυτό. Μήνυμα. Τι είναι. Όχι, είναι. Πώς το μεταφράζει. Τήρηση ναι. της υπόσχεσης που έδωσε. Τήρηση της υπόσχεσης. Είναι ναι. μια προειδοποίηση, εν πάση περιπτώσει, ξέρω. Ναι. ναι. Τώρα που βγήκε μετά. Να τρέμει τώρα ο Μαρινάκης που δεν κατεβαίνει αυτό. Να τρέμει, εσύ τι λες τώρα. Και ο Μελισσάνης. Χαίρεται που δεν κατεβαίνει. Ας πάνε να παίξουν μόνοι τους τώρα αυτοί. Ναι. Μήπως τι θα γίνει δηλαδή. Πάλι Καλογερόπουλο διαιτήθηκαν εκεί πέρα. Γελάει όλος ο κόσμος τώρα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει δηλαδή. Είχατε την ευκαιρία με το Crexit ναι. Να στηρίξετε με το Crexit. Το Κόντε τη Μάρα. Νομίζω ότι. Καλά, τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να του κατηγορήσει κάτι γι' αυτό. Ποιο? Τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να του κατηγορήσει κάτι γι' αυτό. Τι είπε δηλαδή. Ναι. Ο Σαββίδης είχε κάνει τις προτάσεις του. Είχε πει και ξένους διαιτητές να φέρετε. Μπορούμε να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Τώρα δηλαδή μπορείς να νιώθεις περίεργα. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Με οποιοδήποτε κόστος θα το πληρώσω κι εγώ, αν θέλετε, τους είπε. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί δεν το κάνανε. Εντάξει, άλλαξαν κάποια πράγματα, αλλά οι μεγάλες αλλαγές θεωρώ θα γίνουν από το καλοκαίρι και μετά. Τι θα γίνει? Καταρχήν τον άλλο μήνα υπάρχει γενική συνέλευση στην ΕΠΟ. Ετοιμάζονται λοιπόν για τον Οκτώβριο, για τις εκλογές. Ναι. Εάν δεν αλλάξει και τον Οκτώβριο αυτό το πράγμα. Η μπουγάδα, ναι. Η μπουγάδα. Θα είμαστε χειρότεροι. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ναι. Και οι ίδιοι Ολυμπιακοί θέλουν πλέον να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ένα μεγάλο κομμάτι των Ολυμπιακών. Θα τους ρωτήσουμε τώρα. Ναι, μιλάμε τώρα για κόσμο, ας πούμε, που γνωρίζει μπάλα. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό το είπα και χθες. Η ερμηνεία, η μέθοδος, αν θέλεις, του Πλάτωνα, που έλεγε, ρε παιδί μου. Ποιο Πλάτωνα? Του αρχαίου αυτού φιλόσοφου του Πλάτωνα. Έχει διαβάσει Πλάτωνα? Εντάξει, το μερικά πράγματα ξέρω. Πού διάβασες? Από τις κουβέντες που κάνουμε κάποιους, να πούμε, και από. Πού τις κάνεις αυτές, σε ποιο μέρος? Σε διάφορα μέρη, ρε φίλε. Μιλάτε για Πλάτωνα? Όχι για Πλάτωνα, μιλάμε. Για Αριστοτέλη. Στην κουβέντα, να πούμε, τσουπ και ο Πλάτωνας. Ναι. Μπορεί να σκάσει ο Αριστοτέλης, μπορεί να σκάσει ο Ιπποκράτης. Ανάλογα με το. Στην κουβέντα που κάνει. Ναι, στην κουβέντα που κάνει. Η θεωρία λοιπόν του Πλάτωνα, το είπαμε και χθες αυτό το πράγμα, είναι ότι όλα στη ζωή. Πρέπει το κάθε πρόβλημα λοιπόν στη ζωή να το λύνεις με τη λογική. Όχι με το συμφέρον, ούτε με την καρδιά, ας πούμε, με το συναίσθημα. Ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Εδώ γίνονται όλα με το συμφέρον. Με το συναίσθημα το απαιτούμε, αλλά με το συμφέρον το λύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύνεις με τη λογική. Αυτό το ποδόσφαιρο το λύνει. Ο κόκκινος πάντως στέλνει μήνυμα, μας ακούει. Και λέει ότι η ποινή αποκλείεται να είναι μείον 3, παραπάνω θα είναι. Α, στον κόκκινο να λέει μείον 3 θα είναι η ποινή. Ναι.
Μείον 3 θα είναι η ποινή και το χρηματικό πρόστιμο θα είναι από 10 μέχρι 50.000. Εσύ λες θα είναι μείον 3. Και τα λεφτά, τα 80%, το ξέρει νομίζω ο Κόκκινος αυτό, θα το πάρει ο Ολυμπιακός και ένα 20% θα το πάρουν κάποιοι άλλοι αυτοί, ας πούμε. Αυτοί, ας πούμε. Ναι, κάποια παιδιά, ρε παιδί μου, ερασιτεχνών, κάποια. Εντάξει. Το 80% δηλαδή της ποινής, του χρηματικού πρόστιμου θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί θα το πάρει. Πιθανόν. Γιατί να το πάρει. Πιθανόν να είναι, να το μεταφράζουν, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, έτσι, σαν τις εισπράξεις του επαναληπτικού, ας πούμε. Κάπως έτσι. Χάνουν τις εισπράξεις. Κάπως έτσι, λέω, ναι, θα είναι. Ενώ στο βόλεϊ θα έχετε εισπράξεις. Στο βόλεϊ, εντάξει, τώρα άσχημη εμφάνιση σήμερα. Τώρα άλλοι το μεταφράζουν αλλιώς, να πούμε. Όχι, ποιος θα το μεταφράσει. Εγώ θεωρώ ότι. Απλά αυτός που έκανε την αναμετάδοση εδώ έλεγε. Και οι παίκτες της Σύρου, λέει, κοιτάζονται μεταξύ τους, λέει, πώς κερδίζουν, λέει. Πώς βρήκανε τέτοιον αδιάφορο πάω. Αδιάφορο πάω, ναι. Την Παρασκευή δεν πιστεύω ότι τελειώνουν όλα. Πόσο είναι το εισιτήριο την Παρασκευή, πιο φθηνό? Δεν νομίζω να είναι, δεν υπάρχει θέμα εισιτήριου. Τάλιρο είπε ο Σαββίδης. Τάλιρο. Ο Σαββίδης το είπε. Όχι, είπε βάλτε ένα τάλιρο. Ναι. Γενική είσοδο, ας πούμε, και ναι, τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει. Τη διαφορά, ας πούμε, την πληρώσει για την καλύψη ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης την καλύψει. Θεωρώ ότι θα γίνει φιέστα εδώ μέσα την Παρασκευή. Φιέστα. Ναι. Δεν θα γίνει, ρε φίλε. Και αυτό χάσετε για να γίνει φιέστα. Εντάξει, είναι και λίγο ξενέρα τώρα να πάρει τον τίτλο τώρα μέσα στη Σύρο. Βέβαια, εμείς το θέλαμε να το πάρουμε εκεί. Το θέλατε. Και να γίνει υποδοχή εδώ. Ναι. Βεβαίως. Να τελειώνεις μια ώρα πιο νωρίς. Θα χάσει το goodbye λεφτά από την είσοδο των παοξίδων εκεί. Όλο και κάποιο ποτό θα πηγαίνουν να πληρώσουν εκεί πάνω. Σωστά. Ναι, χάνει το goodbye χρήματα. Ενώ τώρα εδώ πέρα στο παλατάκι θα γίνει ο χαμός. Ναι. Θα γεμίσει, θα κάνει. Εδώ θα πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Θα πληρώσει και ένα ταλιράκι. Τελειώνει. Τελειώνει η ιστορία την Παρασκευή. Ένα ταλιράκι. Να πω ότι αύριο έχουμε ένα άλλο πρωτάθλημα. Τι είναι? Παίζει κάμπα 15 αύριο τελικό με τον Ολυμπιακό στα Γιάννενα. Πρέπει... Τι τελικό. Τελικό πρωταθλήματος. Όποιος το πάρει. Ο ένας όμιλος με τον άλλο όμιλο. Είναι οι δύο πρώτοι. Οι δύο πρώτοι δηλαδή. Ναι. Πανηγυρικά βγήκε πρώτος ο ΠΑΟΚ στο βόρειο όμιλο. Πανηγυρικά βγήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο. Όχι, δεν βγήκε πανηγυρικά. Δεν βγήκε. Ένα βαθμό διαφορά βγήκε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Εσύ πόσο βγήκε? 22 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Πρωτάθλημα είναι αυτό τώρα. 22 βαθμούς διαφορά. Ναι, από το δεύτερο. Εντροπή. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά, καλή επιτυχία να έχουν αύριο. Αύριο το μεσημέρι στα Γιάννενα. Παρακάμπτει ο Κόκκινος. Είναι σε έξαρση. Δεν τα λέω εγώ για δικά μου. Εντάξει, Κόκκινος. Αν δεν έβγαζαν οι οργανωμένοι την ανακοίνωση, θα κατέβαινε ο Ιβάν, ρώτησε Κόκκινο. Κοίταξε να δεις. Τώρα ρωτάει ο Κόκκινος για να απαντήσουμε. Την ανακοίνωση πότε την έβγαλε? Πριν τρεις μέρες. Πριν τρεις μέρες. Ναι. Εγώ φωνάζω από την πιο προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης θεωρώ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα κατέβει κάτω. Και τι φοβήθηκε εσένα ή του οργανωμένου? Όχι, ρε παιδί μου. Ξέρω το DNA του πόντιου. Του γνήσιου του πόντιου. Ξέρεις το DNA του πόντιου. Δηλαδή, από τι, από τα ιδανικά του. Από RNA συν. Όχι, αυτά που λέει τα τηρεί, ρε φίλε. Τώρα. Ναι. Τι να, τώρα, να καταλάβει τι τώρα, δηλαδή. Δεν μασάει. Τι να μασίσει, ρε φίλε. Ναι. Γροθιά. Τι να, καταρχήν, η μισή θέλει να κατέβει, η μισή δεν θέλει να κατέβει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό σύγκριση. Θα παίξετε εσείς κανένα φιλικό έτσι. Ή ένα μέτρο, ας πούμε, για να συγκρίνουμε αν έφαγε μαγιά. Τι είναι μαγιά να φάει. Ναι. Εξάλλου νομίζω ότι το έχει δείξει. Δεν τρώει. Άμα θέλει να περάσει κάτι, είναι λίγο του νουμ σε αυτά. Το περνάει. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Ο του νουμ θα μπει στα ποντιακά, ξέρει. Είναι κατά κέφαλο. Του νουμ. Ο του νουμ. Ο του νουμ, ναι, άμα βάλει κάτι στο μυαλό, το κάνει, ρε φίλε. Τελείωσε. Ο του νουμ λέγεται αυτό. Βέβαια. Τελείωσε. Λοιπόν. Και θεωρώ λοιπόν ότι δεν έκανε τίποτα το παραπέρα. Απλώ τήρησε την υπόσχεσή του. Σαν γνήσιο. Σαν άντρα που είναι, σαν άντρας, το λόγο του. Αυτά τα απίδια που φοράει, γιατί άκουγα και για απίδια να πούμε. Ναι. Κατάλαβες, και όλοι πιάνανε κολοτούμπες αυτές τις μέρες. Όλοι. Ναι. Ακόμα και εσύ το λέγες. Κολοτούμπα ο Ιβάν. Κολοτούμπα ο Ιβάν. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Τώρα λοιπόν, όταν θα μιλάει ο Τζόρνταν, θα είστε ακροατές εσείς. Θα κάθεστε να τον ακούτε με προσοχή. Mm-hmm. Γιατί στα 95 του, από τα 100 τουλάχιστον δικαιώνεται. Είχες πληροφορία από το Κορδελιό. Άστα, άστα αυτά. Όχι, είναι, θα εντάξει, το πούμε. Ήσουνα με άνθρωπο του ΠΑΟΚ στον Κορδελιό. Άστα αυτά. Μεγάλο στέλεχος του Τσιπάη ΠΑΟΚ. Του στέλνει χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο φυσικά. Ναι. Και σε αυτόν και σε όλους φυσικά. Ναι. Σε ακούει. Ναι. Είχε πληροφορία. Μας ακούει. Ναι, δεν είναι όμως αυτό από την πληροφορία από αυτήν. Ναι. Δεν λέμε το όνομα. Εγώ, δεν έχει σημασία. Εχθές ήσουν ιδιαίτερα. Εγώ πάντα στη Μαρμίτα να πούμε. Στη Μαρμίτα ήσουν ιδιαίτερα. Σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει. Δεν θα κατέβει. Ήμουν ιδιαίτερα σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος γιατί τήρησε την υπόσχεση του Ιβάν. Είμαι πολύ περήφανος επίσης γιατί προλαβαίνω την κατάσταση, το θέμα, δηλαδή την είδηση, αν θέλεις, από κάτι άλλο μέσα πιο γρήγορα. Την προλαβαίνουμε εμείς δηλαδή. Λοιπόν, ενώ κάποιοι άλλοι χλεβάζουν γι' αυτό. Κοροϊδεύουν και χλεβάζουν γι' αυτό. Τζόρντα, πάμε κόντρα στο οι δημοσιογράφοι να κάνουν απεργία. Εμείς πάμε κόντρα στο.
Εμείς πάμε κόντρα σε όλους, ρε φίλε. Στο ρέμα. Κόντρα στο ρέμα. Δώσαμε την είδηση τότε με το Σούλη το Μαρκόπουλο, αν θυμάσαι, πέρσι, όταν όλοι οι άλλοι το στέλναν στον Πειραιά. Έτσι. Εγώ φώναζα και οριό. Πώς λέγεται? Οριόσουνα. Οριόμουνα λοιπόν, ότι ναι, θα μείνει εδώ και όποιος θέλει του βάζω και στοίχημα. Έτσι. Και όλοι λέγανε τα γράφουν και τα site, τα γράφουν και αυτά. Αλλά... και το ανακοίνωσε ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι. Και εγώ λέω, όποιος θέλει στοίχημα, αύριο το πρωί δεν φεύγει ο Σούλης. Ο Σούλης θα είναι εκεί. Τελείως. Και έμεινε ο Σούλης εδώ. Έμεινε ο Σούλης εδώ. Λοιπόν. Τρώει γλυκό ψωμάκι. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Όχι, πίστεψε τα είδα. Έχει δανεικά. Έχει δανεικά. Μπράβο του. Ναι. Πρέπει να στηριχτεί και έχει ο άνθρωπο. Έχει δανεικά και ζει με δανεικά. Σωστό. Όχι, δεν νομίζω να ζει με δανεικά. Τρόπο του λέγει. Εντάξει. Ναι. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά δεν ξέρω άμα πα κάτω τι θα κερδίσει. Ναι. Ξέρω όμω τι θα χάσει. Τι θα χάσει. Αυτά που δεν μπορεί να τα κερδίσει άμα πα κάτω. Ξαναπέστο, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν. Χιλιδί, το κατάλαβε αυτό που είπε. Ξαναπέστο. Λοιπόν, τι έχει να χάσει. Πε το ξανά. Ποντιακό είναι αυτό. Τη χαρά και την αγάπη του κόσμου, ρε φίλε. Του κόσμου. Ναι. Mm. Αυτό το οποίο πολλοί δεν μπόρεσαν να το χαρούν μέσα στο, πώς το λένε, στο Μέγαρο Μουσικής προχθές στην γιορτή. Δηλαδή, εξήγησε εδώ μου. Κοίταξε να δεις. Πολλοί είναι της ιδέας των ιδανικών και πολλοί είναι του χρήματος. Ναι. Αυτοί λοιπόν που είναι του χρήματος, όταν έρχονται σε τέτοιες γιορτές, σε τέτοιες εκδηλώσεις, mm-hmm, τρώνε το κράξιμο. Ναι, λοιπόν, όταν κάνουν κάτι με μπτώ, ρε παιδί μου, για την ομάδα. Τι κάνανε δηλαδή. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Όπως. Εντάξει, όπως. Πολλά παιδιά. Όπως ο Καφές, παράδειγμα, τότε που τον είχαμε ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Τι έκανε? Και έκανε προσφυγή. Δεν πήρε κύπελο με τον Μπάου. Έκανε προσφυγή. Βεβαίως πήρε. Ναι. Εγώ τα είπα και χθες. Να μην τα πάρει τα λεφτά του δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Πάμε να για την γιορτή. Ναι, ναι. Να τοποθετηθούμε σωστά. Ναι. Λοιπόν, έκανε μια γιορτή ο Πάουκ να γιορτάσει τα 90 χρόνια. Έτσι. Τα έκανε, ναι. Λοιπόν, καταρχήν την έκανε σε λάθος μέρος. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτά. Δεν ταιριάζει του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Έπρεπε να πάει αυτό το Μέγαρο Μουσικής. Γελάει όλος ο κόσμος. Σωστό, σωστό. Έπρεπε να πάει τουλάχιστον στον Παλατάκι. Να μην πω στο πιο μεγάλο γήπεδο μας, ναι, την Τούμπα. Ωραία. Λοιπόν, να είναι όλοι καλεσμένοι. Έτσι. Όσοι περάσανε από τον ΠΑΟΚ. Φασούλας, Μπατατούδης. Όλοι μαόρις. Έχουν μερίδιο όλοι στο κάλεσμα. Έτσι. Αλλά έχουν μερίδιο και στο κράξιμο. Μάλιστα. Να είναι ο κόσμος στην κερκίδα. Ναι. Να μπουν αυτοί με τη σειρά μέσα. Ναι. Να φωνάζει, ας πούμε, ο εκφωνητής εκεί πέρα ένα. Αρένα ρωμαϊκή δηλαδή. Όχι, αρένα ρωμαϊκή, ρε φίλε. Έναν να πούμε ο εκφωνητής να φωνάζει το όνομά του, mm-hmm, να παίρνει το βραβείο του, να παίρνει, ξέρω εγώ, τον έπαινό του. Τον έπαινο. Να παίρνει και το κράξιμο του. Δεν κατάλαβα το δηλαδή. Το κράξιμο, γιατί το πάρει. Γιατί και το κράξιμο είναι μέρος της κοινωνίας μας. Ποιο θα κράζαμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, παράδειγμα. Παράδειγμα. Π.χ. Μπορεί τον καφέ, ρε παιδί μου, κάποιοι να τον χειροκροτούσαν και κάποιοι να τον κράζανε. Επειδή σα πήρε κύπελο, δηλαδή. Απαγορεύεται να τον κράξει κάποιο. Θεωρεί λοιπόν ότι όταν η ομάδα τότε είχε τα προβλήματά της, ναι, ναι, τα οικονομικά, ναι, και έπρεπε να στηριχτεί από τους παίκτες της, ναι, ναι, κάποιοι δεν το κάναν αυτό, ναι, και κάναν προσφυγή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί θέλουν και το κράξιμο τους. Π.χ. ο Γιάννης ο Γούναρης, παράδειγμα. Π.χ. ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι. Όλοι αυτοί. Ο Μπατατούδης, αν θέλεις. Έπρεπε να είναι και αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα καλεσμένος. Ο Σαλμπικίδης, αν θέλεις. Έπρεπε, ναι, να είναι και αυτός καλεσμένος. Και αυτοί οι 50 στον κράζανε, δεν μας πειράζει. Είναι και το κράξιμο μέρος της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο το χειροκρότημα. Και άμα του έκανε και δάχτυλο ο Σαλμπικίδης. Το τίμιο λοιπόν. Δεν είχε δικαίωμα να κάνει κάτι. Ο Σαλμπικίδης, επειδή, ναι, το γνωρίζω αυτό το παιδί και προσωπικά και αυτά. Όπως έχει δικαίωμα στο κράξιμο. Βεβαίως. Έχει δικαίωμα και στο δάχτυλο. Αν δεν, α, δεν έχει άλλο δικαίωμα. Πέσει, εντάξει, το δάχτυλο δεν μπορεί να το κάνει, κύριε φίλε. Του κάνει έτσι. Σε κάνει πρόσκληση να, ναι, σε τιμήσει. Είσαι και τον κάνει δάχτυλο. Είσαι με γιουχάρης. Ναι, τότε μπορεί να γίνει αρένα όντω. Α γίνει. Ναι, δεν είναι ας γίνει. Σε μια γιορτή δεν μπορεί να τα κάνει. Ναι. Ναι. Αν να με κράξει ο άλλο μπορεί. Όχι, βάζει. Αν το κάνω το δάχτυλο, εγώ δεν μπορεί. Ναι, ρε, φίλε. Ντάξει, ρε, φίλε. Θα σε κράξει για το δάχτυλο που έκανε. Ναι. Δεν θα σε κράξει, ναι, να πούμε, ναι, για κάτι, ναι, άλλο. Ντάξει, ρε, φίλε. Θα σε χειροκροτήσει για την προσφορά σου, να πούμε, τόσα χρόνια στο. Γιατί η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη στον ΠΑΟΚ και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια μερίδα κόσμου. Μέσα σε αυτού ήμουνα κάποτε κι εγώ. Οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να χωνέψουν την κατάσταση τότε. Τη μεταγραφή του, αν θέλει. Ναι. Λοιπόν, είναι τόσο αυτά τα παιδιά, εγώ δεν παρεξηγώ. Είναι τόσο πετσιά, τόσο ιδεολόγοι, τόσο αυτά που δεν μπορώ να αγωνέψω για αυτόν τον λόγο. Μαζί του είμαι εγώ, με τα παιδιά αυτά είμαι. Αλλά δεν μπορεί τώρα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και κακούργημα να είχε κάνει το παιδί αυτό, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έπρεπε να είχε εκτίσει την ποινή του. Πάει τελείως. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να είναι όλοι αυτοί στο παλατάκι, να περάσει ένα-ένα εκεί, να πάρει το βραβείο του, να πάρει τον τίτλο και το χαρτί του, μπα περιπτώσει τη βράβευσή του. Να φάει το κράξιμο του ο άλλος, όποιος έπρεπε να φάει το κράξιμο, για να δει επιτέλους και ο κόσμος, ο νεότερος κόσμος που θα ήταν εκεί πέρα, ποιοι προσφέρανε, τέλος, ποιοι φάγανε χειροκρότημα, ποιοι φάγανε κράξιμο. Τέλειος. Λοιπόν, οπότε η γιορτή ήταν ένας φιάσκος. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, τον καφέ δεν τον γιουχάριζες.
Κοίταξε. Εσύ σαν Τζόρνταν. Εγώ σαν Τζόρνταν ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ούτε πρόσφερε, κρύο. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Πήρε αυτό που του άξιζε, τέλος έφυγε. Ποιον θα γιουχάριζε, α πούμε. Ποιον θα γιουχάριζα. Τον Πατατούζα τον γιουχάριζε. Το Γιάννη τον Γούναρη θα τον γιουχάριζε. Γιατί. Για τότε, για τα τότε. Να μην τα αναλύσω. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω να τα αναλύσω. Τώρα οι παλιοί τα ξέρω τώρα. Πήγε στον Ολυμπιακό. Επειδή πήγε στον Ολυμπιακό, βεβαίω. Τον Ασλανίδη τον κράζατε. Δεν τον έζησα τον Ασλανίδη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Κοίταξε. Να ρωτήσω κάτι. Πρόσεξε. Κάτσε, ρε Τζορτάν, μισό λεπτό. Ποδοσφαιριστή τον Ασλανίδη. Τον Κούδα θα τον έκραζες. Με τίποτα. Αφού πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Δεν τον αφήσανε. Εντάξει, δεν τον αφήσανε. Ναι. Θα τον χειροκροτούσα κιόλας να πω. Τον Ασλανίδη θα τον χιουχάριζες. Θα σου λέω όλα ονόματα. Ναι, πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Κάτσε, ρε φίλε, για να κρίνω αυτό που μου λες. Θα γιουχάραμε τον Γούναρη. Μισό λεπτό. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι. Γούναρη. Γούναρη τον είδα μέσα στο χώρο του εγώ. Τον είδα να παίζει μπάλα με τη φανέλα του Πάκου. Θα το γιουχάριζε, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Δεν το θυμάμαι, ρε. Μα δεν το θυμάμαι τον Αχιλέα. Δεν το θυμάμαι τον Αχιλέα. Να παίζει, δεν το θυμάμαι. Τώρα ήμουν 8 χρόνια. Έφυγε στον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να το γιουχάρισε κι αυτόν. Πώς έφυγε στον Παναθηναϊκό. Όπως έφυγε και ο Γούναρη για τα λεφτά. Μεταγραφή έφυγε. Μεταγραφή έφυγε. Και ο Γουνάρης έκανε 12 ετία. Ο άλλος δεν έκανε 12 ετία. Μισό λεπτό. Ναι. Έδινε ο άλλος παραπάνω λεφτά ο Μαντσαβελάκης και πήγε. Να το γιουχάρουμε κι αυτόν. Άντε και αυτόν το γιουχάρουμε. Τον Τερζανίδη το γιουχάρουμε. Ο Γουνάρης είχε κάνει μια δουλειά. Άκου. Τον Τερζανίδη το γιουχάρουμε. Τον γιουχάρουμε. Είχα κράξει εγώ τον Γουνάρη. Να σου απαντήσω. Δεν απαντά. Σου απαντάω, άσε με μιλήσω. Ο Τερζανίδη δεν έβγαλε. Άσε, δεν το θυμάμαι τον Τερζανίδη. Δεν το θυμάμαι. Τον Γουνάρη που θυμάμαι όμως. Είχε κάνει μια δήλωση. Τι έκανε. Όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι, και τι. Είχε πει το εξής. Ότι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέει πήγα σε μια μεγάλη ομάδα τώρα. Ναι. Μπορεί να είπε και στη μεγαλύτερη, δεν θυμάμαι. Ψέματα είπε. Βεβαίω. Δεν πήγε στη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν ήταν ποτέ ΠΑΟΚ τότε αυτό. Ποιο? Αυτό. Γιατί? Δεν νομίζω ένα ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από Αθήνα. Τι λες, ρε. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα βγάλουμε 1 εκατομμύριο ΠΑΟΚΣΥΔΕ, θα μας πούνε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τώρα. ΠΑΟΚΣΥΔΕ, γνήσιος. Ναι, γνήσιος. Από ένα ΠΑΟΚΣΥ, ναι, τι? Δεν μπορεί να ακούσει. Μεθυσμένο ήταν. Γιατί να είναι μεθυσμένο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο από τον Ολυμπιακό. Κάτσε να τελειώσει αυτό που θέλω. Να τελειώσει, μωρέ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχε κάνει αυτή τη δήλωση, την περιβόητη δήλωση. Τι δήλωσε? Ότι μόνο τον Κούδα σέβομαι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τότε. Δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ. Ναι. Και ήμουνα σε εκείνο το 1-1 που μας έφερε τα λουλούδια εκεί στην 4. Ποια λουλούδια? Έφερε, βγήκε με μια ανθοδέσμη λουλούδια. Ποιο 1-1 λες? 1-1 με τον Γούναρη τότε, με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Α, που ισοφαρίσατε με ανύπαρκτο τον πέναλτι εδώ, ναι, μέσα. Ναι, ναι. Με τον Κούδα που έπεσε μπούφα. Τότε λοιπόν που τα αποδητήρια ήταν από την άλλη μεριά, δεν ήταν σε εκείνο αυτά. Ήρθε λοιπόν, βγήκε εκεί με μια ανθοδέσμη. Με τα λουλούδια. Με τα λουλούδια μας πέταξε λουλούδια. Έφαγε το χειροκρότημα για την κίνηση των λουλουδιών, ναι. Αλλά έφαγε και το κράξιμο, ναι. για τις προηγούμενες δηλώσεις. Το ορφανότητα έπρεπε να το γιουχάρετε, τον Κώστα. Θα έπρεπε να το γιουχάρουμε. Θα έπρεπε να το γιουχάρετε κι αυτόν. Τερζανίδη, θα το γιουχάρουμε. Ασλανίδη, θα το γιουχάρουμε. Να σου πω κάτι. Τον Κωστίκο. Μισό λεπτό λίγο. Ο Κωστίκο. Να σου πω κάτι. Τον Κωστίκο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να το γιουχάρουμε. Μισό λεπτό. Το Δημόπουλο. Θα το γιουχάρουμε. Εγώ θα το γιουχάρω. Το Χρήστο. Το Δημόπουλο. Το γιουχάρι. Μ' αρέσει έτσι. Βγάλε μου το συνέστημά σου. Ακόμα το γιουχάρω και τώρα το Δημόπουλο το Χρήστο για τη δήλωση που έκανε σήμερα. Τι έκανε. Δεν τον άκουσα. Πρέπει να κατέβει, λέει ο ΠΑΟΚ, να παίξει. Λέει, τι είναι αυτά. Το εύκολο είναι να μην πας, λέει, να κατέβει. Σοπαρε Δημόπουλε. Ποιο το είπε αυτό. Και εσύ έπρεπε να κάτσει εδώ να παίξει τελικό τότε. Το εύκολο ήταν να φύγει. Ναι, γιατί έφυγε. Ωραία του τι λες. Βέβαια του τι λέω. Δεν κατάλαβα. Μα πήγε και κάτω τώρα και μα τη λέει από εκεί κάτω. Δεν κατάλαβα τώρα γιατί μα την πει αυτό. Γιατί να στείλει αυτό. Ωραίο. Εγώ άλλο θέλω να ποιο πω. Ποιο παίχτη που έφυγε. Για να δει, είμαι δίκαιος όμως. Θέλω πάμε να διάλειμμα, πω. Πάμε διάλειμμα, ναι, πάμε διάλειμμα. Τον Ήβης ο προπονητής σου. Όταν είσαι. Πισώ. Ναι. Τον Ήβης ο προπονητής σου, πρέπει να τον γιουχάρεις. Τον Ήβης του προπονητή. Ναι, ναι. Πες μου τον λόγο. Προσφυγή δεν έκανε. Αν έκανε, θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Γιατί τον έχει προπονητή. Αυτό σου λέω. Και αυτό να και, τον, και τον Πουλιοτόπουλο. Δεν κατάλαβα. Και τον Πουλιοτόπουλο. Τι έκανε ο Πουλιοτόπουλο. Προσφύγει, δεν είχε κάνει. Και τι τον έδινε το γιουχάρι. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Γιούχα. Τι να κάνει. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Να σε ακούσω να πούμε. Ναι, έτσι. Άλλο θέλω να σου πούμε τώρα. Κάποια παιδιά που θα ήταν πιο νέα από. Τον Αναστασιάδη δεν έπρεπε να το γιουχάρι. Εγώ προσωπικά όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν έβγαινε πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Πώς δεν μπορώ να γιουχάρω κάτι που δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, μωρά, ήρθες εδώ πέρα βράδυ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω το άλλο. Να γιουχάρω τι. Δεν έφυγε ο Γούναρης. Μισό λεπτό. Κάτσε, ρε, το μεγάλο. Λόγο που έφυγε, γιατί έφυγε. Μπορεί να μην το θέλανε, ρε φίλε. Ποιος θα μην το τι να κάνει τώρα. Εντάξει. Τον Καρσία το γιουχάρω έφυγε. Τι γιουχάρω. Είχε φύγει από τον ποδοσφαιρικό. Το κονκρένα το γιουχάρι. Βεβαίω. Γιατί βεβαίω. Γιατί μέσω κολοκόλο πήγε στον Ολυμπιακό, δεν κατάλαβα. Κολοκόλο. Πήγε στον Ολυμπιακό. Το γιουχάρι. Βεβαίω. Μάλιστα τον Άγγελο. Όχι. Μεγάλο Πάοκ. Τίποτα, όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν. Καταρχήν δεν θυμάμαι. Τι δε.
Προπονητικά, προπονητικά αν το κρίνω, γιατί μόνο προπονητικά. Όχι προπονητικά. Σαν Παόξι, δεν έβγε. Δεν το θυμάμαι. Δεν πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι, δεν έχει. Άκου. Τι δεν έχει. Πήγε τα πράγματα στη σειρά. Για βάλτα. Λοιπόν, είναι δηλωμένο Παόξι. Ποιο? Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Στον Παναθηναϊκό ήταν και το ξέρε. Το ίδιο έκανε και ο Δημήτρης Αλμπικίδης. Τιμή του και καμάρι. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Πήγε, ναι. Τιμή του και καμάρι. Ένα πράγμα έκανε λάθο ο Αλμπικίδης. Που δεν βγήκε να μιλήσει τότε. Λοιπόν, κατά τα άλλα όλα ήταν εντάξει. Λοιπόν, αν μίλαγε λοιπόν τότε που έφυγε. Δεν θα είχε πρόβλημα τώρα, θεωρώ. Ο Αχιλλέας λέει όταν πήγε στο Παναθηναϊκό δήλωσε ότι δεν θα έπεσε στα παιχνίδια με τίποτα τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε όμως. Τότε δεν θέλει κράξιμο. Τι κράξιμο. Ο Ήβιτς Ρετουγάν, να το, δεν έκανε προσφυγή. Γλύφτη, λέω 0909. Ο Κόκκινος λέει να μην μιλάει γιατί ο Παπαθαρασάκης είναι η μαριονέτα της αυτόνομης θύρας 10. Από αναβολή σε αναβολή πάει άδεια για τον Ηρακλάκο. Τέλος τριλέπτου. Τζόρνταν Τοκούδα μπορεί να μην τον είδαμε στο χόρτο, αλλά τον είδαμε στις εφημερίδες να νίκει και να δίνει μια μεγάλη αγκαλιά στους φιλάθλους Ολυμπιακού. Ο 735, λέγε. Κοίταξε, σου πω κάτι. Ναι. Και εγώ είδα τον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Συγγνώμη, τον Μητσοτάκη, ναι. Αγκαλιά με τη Μιμή Γιάννη, σε εφημερίδα. Ισχύει αυτό? Τι ισχύει αυτό? Έχω δει αγκαλιά τον Μητσοτάκη με τη Μιμή Γιάννη. Ναι. Έχουν γίνει τρίκ τέτοια. Τρίκ. Ναι. Και δήλωσε στη φως τότε μοντάζ. Ότι από μικρός ήταν Ολυμπιακός. Μοντάζ έγινε. Ναι, μπορεί να ήταν μοντάζ. Μοντάζ. Ποιος μου το λέει αυτό εμένα? Μοντάζ έγινε. Δεν ξέρω. Μπορεί να έγινε και μοντάζ. Τώρα ότι ο Γούναρης να μην είπε. Πριν αυτό το 50 πράγμα. Χρόνια, ξέρεις, ναι. Για ποια χρόνια μιλάμε τώρα? Ποια χρόνια μιλάμε, θυμάσαι? Τι ποια χρόνια μιλάμε? Για ποια χρόνια μιλάμε το τώρα? Το 66. Το 66. Μιλάμε για πριν 50 χρόνια. Και τι είναι 50 χρόνια? Δηλαδή γινόταν τρίκ πριν 50 χρόνια, ενώ τώρα δεν γίνονται τρίκ τρακ να πούμε. Ρε κορόιδο, σου λέω. Ο Φασούλας πήρε πρωτάθλημα. Κράξιμο. Ο Φασούλας πήρε ευρωπαϊκό κύπελο. Κράξιμο. Κράξιμο. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο Γούναρης κράξιμο. Κράξιμο. Βεβαίως. Ενώ ο Αναστασιάδης όχι κράξιμο. Δεν έβγαινε να πάει στον Παναθηναϊκό. Τι άκου να δεις. Άκου να δεις. Τι άκου να δεις, ρε. Το Γούναρη. Το Γούναρη. Και τον, Φασούλα. Φασούλα. Εγώ προσωπικά τους πρόλαβα. Τους πρόλαβες. Τον Άγγελο Αναστασιάδη δεν τον πρόλαβα να μπορώ να τον κρίνω. Θα σου πω εγώ το λόγο. Όχι, όχι. Θα σου πω εγώ το λόγο. Κάτσε, θα σου πω εγώ το λόγο. Γιατί δεν κράζεται τον Τερζανίδη, τον Αναστασιάδη. Δεν τον ξέρω τον Τερζανίδη. Επειδή δεν πήγε στον Ολυμπιακό, κομπλεξάρες. Άμα πήγαινε στον Ολυμπιακό, τους κράζετε για αυτούς. Αλλά είστε ταγάρια. Γι' αυτό δεν τους κράζετε. Κάτσε, φίλε, αυτό είναι δικό συμπέρασμα. Δικό μου συμπέρασμα. Πάνε εκεί σε θέλει. Το Σαλμπικίδη γιατί τον κράζουνε? Δεν πήγε. Ποιος τον κράζει? Τον Παναθηναϊκό πήγε. Γιατί δεν τον κράζει? Ποιο τον κράζει? Μια μερίδα κόσμου. Μια μερίδα κόσμου. Μια ιδέα δεν έχει γιατί τον κράζει. Σου λέω δεν εγώ. Ισχύει αυτό που λες για τον Τερζανίδη έφυγε. Παναθηναϊκό. Πώς το λέω τον άλλον, Αναστασιάδη έφυγε τον Άγγελο. Παναθηναϊκό. Αχιλλέας Ασλανίδης, Παναθηναϊκό. Και εσείς κράζετε το Φασούλα, ναι. Και κράζετε τον Γκούναρ. Γιατί το κόμπλεξ το έχετε με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ναι. Περνούσε από την Τούμπα αέρα τόσα καλά, χρόνια. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Ποιοι παίκτες πήγαν καλά, στον εντάξει. Ολυμπιακό χωρίς προσφυγή? Ποιοι παίκτες πήγαν στον Ολυμπιακό που δεν κάναν προσφυγή? Τι που δεν κάναν προσφυγή? Φρε, τι με νοιάζει προσφυγή και προσφυγή? Αυτούς γιατί δεν τους κράζουν? Τι προσφυγή μωρέ τώρα? Που πήγε ο καφές. Στον Ολυμπιακό δεν πήγε. Ναι, πήγε, πήγε στην γι' αυτό το θα ήθελε να το γιουχάρει. Πήγε στην ΑΕΚ. Άσε μετά πήγε στην ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό πήγε πρώτα. Το Γεωργιάδη γιατί δεν πήγε. Ποιον Γεωργιάδη? Τον Χουγού αυτό να. Τι Χουγού? Τι Χαχουχού? Τι Χαχουχού? Τον Χουγού, τον Γεωργιάδη. Τι Χουχού Χαχουχού? Γιατί δεν τον κράζουν? Ποιο δεν τον κράζει? Ποιο τον κράζει? Γιατί τον χωνεύει κανένα? Μούρι για να την χωνέψει είναι. Πεχταρά. Πεχταρά. Για πάνε εκεί που σε θέλουν. Άιντε να πούμε. Αύριο θα παίξω σε επανάληψη που έλεγε, λέει ο κομπλεξικό ο κόκκινο. Μετά τη γιορτή στο Μέγαρο ότι ο Ιβάν ανακοίνωσε ότι θα κατέβει. Ναι ρε κόκκινε, το δήλωσε στον πάγκο στην Αυτίνα. Επειδή εσύ δεν παρακολουθείς ρεπορτάζ, δεν το δήλωσε. Θα παίξω λέει και αυτό. Τι να παίξεις ρε κομπλεξικέ, παίξ' το. Και άμα παίξεις θα με κάνεις τα μούτρα από κρέας. Σου είπα λέει περίμενε. Πες στον προκομμένο δίπλα σου να περιμένει λέει για την τιμωρία μου μπαίνει και όρκο. Ναι. Λοιπόν, μηνύματα χαμός. Λοιπόν, κόκκινος είχε δηλώσει μάλιστα ότι έφυγα από μια μεγάλη ομάδα για να πάω σε μια άλλη μεγάλη ομάδα. Για ποιον λέει, δεν το ξέρω. Για τον Κούδα θα λέει. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, λέει ο κόκκινος, που έφυγε από τον ΠΑΟ και πήγε Αθήνα ελεύθερος, γιατί τον άφησε ελεύθερο ο Παντελάκης, ήταν ο Τερζανίδης. Αριανός από Αθήνα. Μήπως τον Γκούναρη, λέει, τον κάνατε να σας αντιπαθήσει και τώρα δραστηριοποιείτε σε άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό, καταγίνει. Σε ακαδημίες, λέει αυτός. Πού είσαι στον Αλέ? Και ο κόκκινος διαβασμένος είναι με τον Τερζανίδη. Δεν μπορεί να έχει άποψη κάποιος ο οποίος όταν έπαιζε ο Γούναρης δεν είχε καν γεννηθεί, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο, ρε, ότι δημιουργούνται κόμπλεξ με παίκτες που φεύγουν από τον ΠΑΟ και πάνε στον Ολυμπιακό, ενώ με παίκτες που έχουν φύγει από τον ΠΑΟ και πήγαν στον Παναθηναϊκό είστε με λιγάλα.
Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει αυτό. Πώς δεν ισχύει αυτό, ρε. Δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει, ρε Αγγελόπουλε, Θόδωρε, εσύ απ' έξω. Πώς δεν ισχύει. Έλα μέσα. Ο Σκατάδος δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Σκατάδος. Πότε πήγε στον Ολυμπιακό ο Σκατάδος. Γιατί ο... Από τον ΠΑΟΚ πήγε. Από τον Ηράκλη πήγε. Δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί το Σκατάδο του δώσανε κανένα απόστο εδώ πέρα. Κλαίει σαν την κυρακατίνα ο Σκατάδος συνέχεια. Νιρ, 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 νιρ. Χθες έκλαιγε πάλι τον βάλα στο γυναικονίτι απάνω. Ο καφές πώς πήγε στον Ολυμπιακό, πού πήγε στον Ολυμπιακό. Τι, ποιος καφές. Ο καφές, ο Παντελής καφές, πού πήγε. Από πού πήγε στον Ολυμπιακό. Από τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ πήγε. Δεν πήγε. Δεν πήγε στην ΑΕΚ μετά και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Από τον ΠΑΟΚ όταν έφυγε που πήγε. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ πήγε. Στην ΑΕΚ. Οπότε δεν ισχύει αυτό. Δεν τον βρίζετε. Δεν τον βρίζετε. Το καφέ δεν βρίζουν. Δεν τον βρίζει κανείς τον καφέ. Δεν το βρεις κανείς στο καφέ. Κατάλαβες ποιο είναι το κόμπλεξ. Με τον Ολυμπιακό είναι το κόμπλεξ. Δεν υπάρχει. Εκεί είναι το κόμπλεξ σου. Όσοι δεν εξηγούνται καλά στην ομάδα, αυτό εδώ είναι. Ο Βουλινός όταν πήρε την ομάδα και έφυγε με τον Παναθηναϊκό, σε λάθος μάτς την πήρε και έφυγε. Το ταγάρι και αυτό το σκονεμένος. Τον Ολυμπιακό έπρεπε να φύγει. Γιατί. Αλλά τι, γιατί ρε κορόιδο. Πολλά δεν ξέρεις ρε κορόιδο. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό δεν πήρε την ομάδα και έφυγε. Οπότε δεν υπάρχει κόμπλεξ. Η κατάληξή του ποια ήταν, ρε. Τον βρίζατε. Οπότε δεν υπάρχει. Τον βρίζατε, ρε. Οπότε δεν υπάρχει. Το βρίζατε, ρε. Ναι, άλλο με τώρα μου. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Λοιπόν, ο Βουλινός πήρε την ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Αν είχε κόμπλεξ θα την έπαιρνε με τον Ολυμπιακό. Κάτσε να βγει ένας παλιός να μας πει πέντε κουβέντες. Δεν με απαντάς όμως. Κάτσε να βγει ο Βουλινός πήρε την ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εάν είχε κόμπλεξ θα την έπαιρνε με τον Ολυμπιακό. Φρε, την πήρε γιατί του την έδωσε εκείνη τη μέρα και καλά έκανε. Αλλά λέω ότι το Βουλινό, επειδή δεν ήταν και Πασόκ ο άνθρωπος, ήταν δεξιός, δεν του δώσετε καμιά αξία. Άμα ήταν Πασόκ, θα του δίνατε αξία, λέω εγώ. Καλημέρα. Μάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή σε στέλνουν κάτι μηνύματα. Αλλά δεν ξέρουν να γράφουν. Ναι. Και επειδή αυτοί οι περισσότεροι δεν ήταν γεννημένοι ακόμα. Σωστό. Αυτά όλα που γίνανε με τον Κούδα. Καταρχήν ο Τριζανίδης εσύ κόκκινε. Ο Παντελάκης τον έδινε 800 χιλιάρικα και ζητούσε ένα εκατομμύριο. Έφυγε ο Τριζανίδης ο άνθρωπος. Και καλά έκανε. Τον οποίο δεν το βρήσαμε. Όχι. Τον οποίο δεν βρήσαμε τον κύριο... Δεν βρήσαμε τον Βασιλάκο. Δεν κράξαμε τον Μπανιώτη. Ούτε τον Λίμπρεξ μαζί. Δεν κράξαμε τον Μαυρομάτι. Δεν κράξαμε τον Κωστίκο. Αυτά όλα πού τα βρίσκεται και τα λέτε, μπορείτε να μου πείτε. Μάκη, ένας φίλος από τα Γιαννιτσά, ο Θόδωρος, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ο Γούναρης και ο Φασούλας παίρνουν πάντα το μέρος του Ολυμπιακού. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αλλά δεν το τελείωσα. Μετά και και ο Ασλανίδης, και ο Αχιλλέας, και ο Αχιλλέας ο Ασλανίδης, πάντα έπαιρνε το μέρος του Παναθηναϊκού. Το Γούναρη δεν το κράξανε γιατί έφυγε. Ναι. Το κράξανε για το μετά. Πάντα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού και ποτέ υπέρ του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ήταν και στους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Ας σε πω και τ' άλλο ρε φίλε, πήρε και την κατοστάρα από τον Κοσκοτά και την γύρισε και πίσω. Μόνο ο Αναστασιάδης δεν έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο Τερζανίδης μας έβαλε γκόλ εδώ μέσα, τον κράξαμε. Το 0-2 με το Λίτσα. Αν το έβαζε με τον Ολυμπιακό μπορεί να τον κράζατε. Αν. Το Στέφανο τον Μπορμπόκι μπορείς να τον κράξεις. Το Στέφανο τον Μπορμπόκι τον κράξαμε. Που πήγε στις τέσσερις ομάδες της Θεσσαλονίκης, πρόσεξε τι σου πω. Πήγε στον Ηρακλή, πρόσφερε, μάτωσε το παιδί, τίμησε το ψωμί που πήγε. Πήγε στον Άρη, συγγνώμη λίγο, πήγε στον Άρη. Πήγε και στον Άρη. Β' Εθνική. Β' Εθνική και είχε και άλλο χρόνο. Είχε και άλλο χρόνο. Όχι, όχι αυτό. Είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο είχε. Και τους είπε, παιδιά, δεν θέλω μία, φεύγω. Δεν μπορώ να παίξω αντίπαλο στον πάγο. Όσοι φύγανε, δηλαδή, τους κράξαμε. Γεια σου, και επειδή στέλνετε κάτι μηνύματα ορισμένοι, να σας πω πώς έφυγε ο δικός σας ο ποδοσφαιριστής και πήγε στην ΑΕΚ. Με τα δικαστήρια έφυγε. Για ποιον λέει. Για ποιον λέει, για το Φιλαράκι σου λέω. Τον οποίο μεσολαβούσαν στρατιωτικοί για να φύγει ο άνθρωπος. Για να μην τους τραβάει μάλλον στα δικαστήρια. Πού τον είδατε εσείς τον Κούδα να αγωνίζεται σε παιχνίδια του Ολυμπιακού? Ουδενά. Μήπως ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό? Με βγάλανε μια συνέντευξη. Ήθελε να πάει, ήθελε να πάει. Τεμέκ στο φως μια συνέντευξη. Τεμέκ. Ναι, τεμέκ, το λέω τεμέκ. Στο φως μια συνέντευξη. Και μας λέει το φως τώρα ότι ήρθα στην αγάπη μου, ας πούμε, στην μεγάλη μου. Και ο Κόκκινος και μιλάει για τον Κούδα, γιατί δεν μιλάει πως έφυγε ο Ειδηλίου και πήγε στον Ολυμπιακό. Ο καλύτερος παίκτης που βγάλανε. Ερώτηση είναι. Θα μας πει ο Κόκκινος. Βγάλανε κανένα μεγαλύτερο παίχτη από τον Αδημίου. Που δεν τον βγάλανε, δεν ήταν δικό του παιδί. Τέλος πάντων, από τα 16 του άνθρωπο ήταν στον Ερακλή. Εγώ ξέρω, Μάκη, τώρα. Βγάλανε κανένα δικό του μεγαλύτερο παίχτη που το στείλανε στον Ολυμπιακό. Τον Κοφίδη.
Ο Κοφίνης ήταν μεγαλύτερος παίκτης από τον Αηδηρίο. Όχι, ήταν μεγάλος παίκτης. Όχι από τον Αηδηρίο, όχι. Όχι. Έτσι, εγώ μιλάω για τον Αηδηρίο. Μετά τα Μπαράς πόσοι φύγανε και πήγανε στον Ολυμπιακό. Για τα στραβά σας ρε εσείς στον ΠΑΟΚ μόνο τα βγάζετε ρε. Γιατί δεν λέτε και τις δικές σας αλήθειες. Τώρα θα σκάσουνε ρε που δεν κατεβαίνει ο Σαββίδης κάτω. Ποιοι θα σκάσουνε? Οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι. Εγώ συμφώνησα. Στο είχα πει κιόλας Κωστή και σε σένα. Ότι εάν θα κατεβεί θα κάνει κολοτούμπα. Εάν δεν κατεβεί, μάλλον αν δεν κατεβεί, πρέπει να τηρήσει αυτό που είπε. Ε βέβαια αυτό είναι έτσι. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν θα κατεβεί. Ναι, ναι. Ρε εσείς παοξίδες. Ρε όλη την ώρα ξύνεστε ρε με κάτι. Για δέσιμο, για δέσιμο. Αυτά ήθελα να πω, να μην σε διακόπτω κιόλας αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Yeah. Ωραία. Τον Πλάτωνα ρε Τζόρτα, το Χωτοκουρίδι ή τον Φορόπουλο. Με τον Πλάτωνα τον Φορόπουλο έλεγε στο συγχωρεμένο. Θεωρία του Πλάτωνα είναι, λέει, πάντα να πούμε να λύνει το πρόβλημα με τη λογική, όχι με το συνέστημα ούτε με το συμφέρον. Τώρα αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί υποτίθεται τώρα ελέγχει τη. Κοινικός ο Πλάτων. Το ναι. Ποδόσφαιρο τώρα, πρόσεξε ναι, να δει. Ναι, ναι, πες το γρήγορα, γιατί έχουμε κόσμο. Ναι. Ναι, το ποδόσφαιρο ναι. Της χώρας. Ναι, γρήγορα, ναι. Γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, επειδή το κάνει με το συμφέρον, ναι. Έχει πατώσει το ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα, κρυβόμαστε. Ναι. Αν το φτιάνε με τη λογική όμως ναι. Για να αναβαθμιστεί το προϊόν και να δώσει. Δεν το νοιάζει το προϊόν, δεν το νοιάζει. Δεν το νοιάζει. Οπότε πάμε για με το συμφέρον. Εσείς όταν φτάνει και αυτός που αγαπάει. Όταν φτάνει ναι. Και αυτός που αγαπάει την ομάδα αυτή να λέει δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα. Τελείως. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ραπτό για Λατζή Τζόρνταν μας έφερες λέει. Ιπποκράτη λέει, Πλάτωνα λέει. Εμείς θέλουμε τετοστερόνη νεαπολίτικα. Με αγάπη λέει. Fast food και πλήρες μεσάνυχτα. Γεια σου Τζόρνταν, χαιρετίσματα από Κοζάνη. Η τότε να μου τι έκανε, γεια ρε παιδιά. Γεια σου και εσύ, ναι. Ένα-ένα έφερε. Λοιπόν, και το παίρνει πιθανόν ναι. Λέστερ. Λοιπόν. Πολύ πιθανόν. Τζόρνταν τον Κούδα μπορεί να μην τον είδαμε στο χόρτο, αλλά το είδαμε σήμερα. Λοιπόν, Ραμ και Τζόρνταν, καλημέρα. Παίζουμε μπιρίμπα με δύο τρελές και θέλουν ένα. κουμπάρι από Ξάνθη. Κάντε ό,τι θέλετε. Κώστα τον Γεωργιάδη δεν κράζω γιατί ζητούσε τα μισά να μείνει και ο ηγούμενος τον πίεζε. Ο Άγγελος έκανε και τον τραυματία με τη μέση. Δεν το θυμάμαι αυτό. Η κοπέλα σου που έχει περίοδο, φίλε, θες το ένα ή το Ραπτόπουλο και επειδή διάλεσε το Ραπτόπουλο να ανησυχήσω. Βάλε Μπεταντίν, φίλε. Είναι μερικές που συγχαίνονται. Εγώ λέω το εξής, Κωστή. Ναι. Καλώς ήρθατε. Εγώ λέω τώρα στη γιορτή, ρε παιδί μου. Ναι, επειδή, γρήγορα, ναι. Επειδή στο Μέγαρο Μουσικής τους πήγαν εκεί να τους βραβεύσουν, ναι. Να τους επενέσουν, ναι. Αλλά να μην φάνε το κράξιμο. Κατάλαβες, ναι. Εκ του ασφαλούς. Όχι, ναι. Ρε φίλε. Να απαγορεύεται. Ναι. Ναι, όσοι πρέπει να φάνε κράξιμο θα φάνε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, α σε κάνω μια ερώτηση. Πες το γρήγορα. Λοιπόν, ναι. Αυτά τα παιδιά όλα που χαθήκαν από τη ζωή, που φύγαν από τη ζωή, οι γονείς σου αυτοί ήταν εκεί πέρα, τους καλέσαν αυτούς. Δεν ήταν έρετζον. Όχι, λοιπόν, γιατί ρε φίλε. Και ο Πάοκ θρυνεί δυστυχώς πολλά παιδιά τέτοια. Γιατί? Του Κατσούρη, ας πούμε, οι γονείς ήταν εκεί. Γιατί? Δεν ήταν. Γιατί? Τα άλλα τα παιδιά από το Κορδελιό, οι γονείς ήταν εκεί. Δεν ήταν. Γιατί? Τα άλλα τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Αθήνα στο αυτοκίνητο μέσα. Γιατί να μην ήταν? Δεν ήταν, ρε Ποιος με καλέσατε, λοιπόν. Είδες λοιπόν ότι ήταν λάθος. Όλο ένα φιάσκο αυτό το πράγμα. Πάμε στον κόσμο, ρε Τζόρνταν. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Έλα. Θα μιλήσω λίγο χιουμοριστικά. Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, στην ερώτηση που έξω έκανε ο Ραπτόπουλος. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα, έφαγε στο στραγάλι το κατάπιες. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Εξαρτάται, ρε φίλε. Απάντησέ μου, ρε φίλε. Εξαρτάται, πώς λες μεγάλη τώρα, τι να σου πω τώρα. Εσύ πώς τη λες τη μεγάλη? Εγώ... Τα κύπελα τα είδες πόσα γεμίζουν. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο, ρε φίλε. Το να πας σε πάρ. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, θα μου απαντήσεις. Άμα δεν θέλεις να απαντάς. Ναι. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα? Άμα κοίταξε. Άμα κοίταξε, δε, εγώ, δε. Με κάνει μια ερώτηση, πρέπει να το απαντήσω. Λοιπόν, άκου να δεις. Τώρα, εσείς αν νομίζετε όλοι ότι με τους τίτλους είναι οι μεγαλύτερες ομάδες, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Άκουρε, μεγάλε, να σου απαντήσω λίγο. Όχι, δεν μου απαντάς. Να σου απαντήσω λίγο. Εάν λοιπόν. Και τι να σου πω, ναι ή όχι, δηλαδή, τι να σου πω. Πρέπει να σου απαντήσω. Ναι, στα μάτια του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε, πάει. Δεν με κατάλαβες. Γιατί να σε καταλάβω, εσύ με κατάλαβες? Αν ρωτήσεις 100 φυλάδους. Εσύ γιατί με κατάλαβες, ρε φίλε, τώρα ρώτα 100 φυλάδους. Εμένα γιατί ρωτάς τότε? Γιατί εμένα ρωτάς να σου πω ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα? Ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Τι ας σου πω, δηλαδή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, τι να σε κάνω τώρα, με το ζώο να πω αυτό που δεις εσύ. Γέλα. Δηλαδή, άμα το πας με τους τίτλους, ξέρουμε ότι τους πήρε ο Ολυμπιακός πιο πολλούς. Μετά τους πήρε ο Παναθηναϊκός, μετά τους πήρε η ΑΕΚ. Άμα το πας έτσι, ναι. Και γιατί το πας έτσι όμως, για πες μας. Και κάτι τελευταίο. Και από θέμα φιλάθλων, ναι. Όγκου φιλάθλων, ναι. Και από τίτλο και ιστορία, ο Ολυμπιακός είναι θεωρώ η μεγαλύτερη ομάδα.
στο ποδόσφαιρο και σαν σωματείο, διότι παίρνουμε τα πρωταθλήματα μέσα. Α, αυτό είναι. Πάλι εκεί με πήγες. Λοιπόν, για τους τίτλους. Ναι. Ναι, με το διαιτητή τα παίρνουμε και στο πινκ-πονγκ. Ναι. Και στο πόλο και στο βόλι και παντού. Λοιπόν, καλά, λίγο ρε τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δεύτερον, ναι. Άκουσε με λίγο. Εγώ θυμάμαι πήγαινα στο δημοτικό και είμαι γεννηθή στο 71 που είναι, έχει καθιερωθεί το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ναι. Θυμάσαι τον Τερζανίδη. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος να παίρνει με τα γραφικά τους ποδοσφαιριστής που ανοίξει σε μια άλλη ομάδα. Ντροπή είναι, για μας είναι ντροπή. Για μας είναι ντροπή. Είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα. Ναι. Εφόσον είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα και τα συμβόλαια. Ναι, επαγγελματικό έγινε το 79. Σου λέω δημοτικό πήγε. Εσείς κάνατε αρπαγή του Κούδα να πούμε το 59. Το 66, συγγνώμη. Όπως και ο Βέλιος προχτές που μπορεί και να έρθει και στην ομάδα σου μεταγραφή, είπε το εξής. Εγώ στα 35 μου, 36 μου, θα πρέπει να ταΐσω εγώ τα παιδιά μου. Όχι ο φίλαθλος αυτή τη στιγμή. Άρα και αυτός θα κρυθεί και θα κρίνει και θα πάρει την απόφαση του σαν επαγγελματίας. Είναι άδικο λοιπόν να κατηγορείς έναν παίκτη. Εσύ τώρα είσαι. Οτιδήποτε. Κάτσε. Εσύ θα με πεις τώρα τι να κάνω εγώ στο συνέστημά μου δηλαδή. Θα με κρίνεις και το συνέστημά μου. Δεν κρίνω το συνέστημά μου. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Εγώ. Ναι. Λαμία. Λαμία είσαι, όντως. Φύγε, επόμενη γραμμή. Μας δουλεύει. Επόμενο. Άμα μας δουλεύει τώρα, δεν αυτό που λέει, χαίρομαι που κάνεις το παπαγαλάκι των Αθηναίων, άκου τι γράφει ο 914. Στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και έχεις και τα εξαπτέρυγά σου, τους γάβρους, να μιλούν μόνο για ΠΑΟΚ. Μαλακός, Μαλάτος, οδηγού Σαβά και το άλλο το παλιό που μιλάει με την. Εγώ ξέρω ποια από ερυθρόλευκη τούμπα, δεν τα διαβάζω τα υβριστικά. Για να αποδεικνύεται και στην πράξη ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του γάβρου είναι η ΠΑΟΚάρα μας. Θέλεις να κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ, αλλά κάνεις το λειτουργήμα τελικά. Συνέχισε. Λέει με το μυαλό του ο 914. Εγώ διαβάζω το μήνυμα. Τον γούνανε τον κράζουμε γιατί σαν βοηθός του Γκμόχ στο γάβρο. Στο 1-0 με γκολ του Καρασαβίδη κλωτσούσε πάγκους και μανούριαζε. Δεν ήταν ο Γκμόχ στο γάβρο. Εκείνη τη χρονιά 8-11. Ο καφές όντως πήγε πρώτα στον Ολυμπιακό και μετά στην ΑΕΚ. Τάσους. Γραπτόπουλε, με όλα αυτά τα ονόματα που είπατε, συμπεραίνουμε ότι τελικά όλοι οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ είναι και οι παλέμαχοι του ΠΟΚ. Κατά τα άλλα, πολεμάμε τον ΠΟΚ, λέει. Άντε επιτέλους σταματήστε να κανιβαλίζετε τον ΠΑΟΚ. Αυτά συνέβησαν πριν 30 χρόνια. Ακούγεσαι σαν γεροντοκόρες κουτσομπόλες. Ο 450. Λοιπόν, καλά και δεν κατεβαίνει. Πού να πας τώρα για καμιά τεσσάρα, λέει. Μείον 3 από του χρόνου, εκεί. Τι μείον 30, λέει. Τι μείον 33. Άλλη εξήγηση εδώ σε ο άλλος τώρα. Ναι. Μπράβο. Τζόρντα, θες να με πασαλείψεις με λαδάκι και να με χορτάσεις έρωτα και ειδονή. Παντελής Κορδελιό. Είδες που έχει και επιτυχίες στους άντρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Και στο Κορδελιό κιόλας. Και στο Κορδελιό, γιατί όχι. Παναγιώτη, δεν θα κατεβεί η ομάδα κάτω, να ξέρεις. Δεν θα κατεβεί η Παναγιώτη η ομάδα κάτω. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε, με ακούτε. Βεβαίως, κύριε, πάρα πολύ καθαρά. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάποια πράγματα για τον Γιάννη το Γούναρη ειδικά. Να μας πείτε ό,τι θέλετε. Ο οποίος όταν ήρθε πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, εκείνο το 1-1, μπήκε στα αποδυτήρια και τα άσπασε όλα. Νυπτήρες. Γούναρη λιοντάρι της Τούμπας παλικάρι που φόρεσε στα κόκκινα και έγινες μανάρι, ξέρεις. Λοιπόν, και βγήκε τις προάλλες και στην εκπομπή του Αχιλλέα του φίλου μας εκεί πέρα και υπερεφανευόταν ότι αυτός έγινε μάνατζερ στον Κοσκοτά και έπαιρνε με του Κοσκοτά τα λεφτά όλους τους παίκτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή ήταν η μαγκιά του. Γιατί ρε φίλε, τάκλευε. Ποια πράγματα. Τάκλευε, επαγγελματίας ήταν. Τον πήγε ο Κοσκοτάς, τον έδωσε δουλειά και πήγε. Δεν το κατάλαβα. Εσείς που ψηφίζατε Πασόκ με τον Κοσκοτά και τον Παπανδρέου, τι είστε δηλαδή καλύτεροι. Κάτσε ρε φίλε. Και βέβαια βρίσκετε τον Γούναρη. Κάτσε ρε φίλε. Πήρε 100 εκατομμύρια από τον Κοσκοτά. Ναι, και τι έγινε. Και μετά, μόλις έγινε το σκάνδαλο της Κρήτης, τα γύρισε πίσω. Και τι έκανε δηλαδή. Οπότε τα λεφτά. Ότι ο Γούναρης, ότι τα λεφτά. Ή εσείς ξέρατε ότι έκλεβαν εκεί τα κόμματα και δεν ήξερε κανένας. Ξέρατε. Για τον Γούναρη τι φωνάζετε τότε. Ποιο. Μισό λεπτό. Εσείς με τον Πασόκ που τα παίρνατε χοντρά, ήσασταν εντάξει, ενώ ο Γούναρης που δεν ήξερε αν ο Κοσκοτάς είναι απατεώνας ή όχι και πήγε να δουλέψει, τι έκανε, έγκλημα, πήγε να δουλέψει. Καταρχάς δεν έχουν καμία σχέση με τα πολιτικά και με τον Πασόκ. Ακούστε κύριε, πώς σας λένε, Κωστή, κύριε Κωστή, ακούστε λίγο, είναι το θέμα σοβαρό. Αυτός τώρα δεν έχει μία και ξαναγύρει στη Βόρεια Ελλάδα, αν είχε λεφτά θα καθόταν στον Πειραιά. Αυτή είναι η διαφορά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Παρακαλώ. Ότι, ένα λεπτό. Το να αντιπαθείς τον Γούναρη είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Το να μην αντιπαθείς όμως τον Τερζανίδη, τον Ασλανίδη και τον Αναστασιάδη που πήγανε και αυτοί στην Αθήνα, δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Αυτή είναι η ένστασή μου. Μπορείς να αντιπαθήσεις 50 φορές τον Γούναρη. Εγώ κόμμενα του Γούναρη δεν είμαι. Αλλά λέω ότι πώς κύριε αντιπαθείς τον Γούναρη
και δεν αντιπαθείς τον Ασλανίδη και δεν αντιπαθείς τον Τερζανίδη και δεν αντιπαθείς τον Αναστασιάδη και δεν αντιπαθείς τον Ορφανό. Για πες μας. Να σας απαντήσω. Παρακαλώ, αυτή την ερώτηση εγώ έχω να κάνω. Τεκτικά και οικονομικά δεν αντιπαθώ κανέναν. Επαγγελματίες ήταν, καλά έκανε. Τεκτικά και οικονομικά. Αλλά το να γυρνάς και να το παίζεις πρωτοπαλίκαρο του Πειραιά και να λες ότι εγώ με τα λεφτά πήγα και αγόραζα τους παίκτες και έκανα το μάνατζερ τον επαγγελματία και ότι εγώ αυτά που έκαναν οι Θεσσαλονικείς παράγοντες τζάμπα, γιατί έπρεπε και τα σωματεία τα δικά μας να ζήσουν και του ΠΑΟ και του ΆΡΙ και του Ηρακλή. Λοιπόν, παικτικά καλά έκανε, δωδεκαετία έκανε, πήρε τα λεφτά του και ήθελε. Εσύ τι θα έκανες, θα έμενες? Πού? Στον ΠΑΟΚ 30 χρονών. Στη δωδεκαετία. Ναι. Όχι, δεν θα έμενα. Τότε τι τον βρίζεις τον άλλον? Τον βρίζω για τη μετέπειτα συμπεριφορά του. Τι έκανε δηλαδή, σε έβριζε? Τι έκανε και τι δεν έκανε? Τι έκανε? Εσύ δεν ξέρω αν είσαι μικρός και δεν τα ξέρεις. Τι έκανε μωρέ, για πες μου τι έκανε. Στο ημίχρονο ξεκίνησε το μάτς και στο τέλος πήγε, έσπασε τα πάντα. Τι έσπασε? Μέσα από αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Πώς τα έσπασε εδώ, γιατί τα έσπασε? Ρώτησε κανένα που να ξέρει. Και επειδή τα έσπασε, τι έγινε δηλαδή? Δηλαδή τη μαγιά. Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί οι άλλοι που πήγαν στον Παναθηναϊκό να είναι συμπαθείς και ο άλλος που πήγε στον Ολυμπιακό να είναι αντιπαθείς. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τα συναισθήματά σας πώς διαφέρουν, αυτό λέω. Κάτσε να ακούσω. Στο είπε ο Θόδωρος από τα Γιαννιτσάρε. Α, τον άλλο, με τον άλλο μιλάω τώρα. Α, τον Θόδωρο από τα Γιαννιτσάρε. Παικτικά και επαγγελματικά δεν κρίνω εγώ κανένα. Καλά κάναν όλοι. Ναι. Όλοι. Αλλά η μετέπειτα συμπεριφορά ήταν Γιαννιτσάρου. Αυτό που σου λέει ο Θόδωρος από τα Γιαννιτσάρε. Συνέχεια μιλάει για τον Ολυμπιακό μετά. Εγώ σου μιλάω εγώ τώρα, ας το Θόδωρο από τα Γιαννιτσά. Εμείς στην Τούμπα πηγαίνουμε από το 70, έτσι. Οκ. Τα ζήσαμε όλα, ντουμπλή φάση. Και ήμασταν και στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 04 με στο Καραϊσκάκι. Με δεξί μπακ το Γούναρη. Με δεξί μπακ το Γούναρη. Κανένας δεν τον κρίνει παικτικά. Ακούστε κύριε Ραπτόπουλε. Παικτικά κανείς δεν τον κρίνει. Σίγουρα. Ούτε επαγγελματικά. Καλά έκανε και πήρε λεφτά ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Αλλά το να πηγαίνεις και να κάνεις τσαμπουκάδες και μαγκές. Και ιστορίες. Γι' αυτό και κρίνεται, αυτό λέμε. Και τώρα στην πείνα ξαναγυρνάει πίσω, να κάτσει κάτω. Φέρ τον άμεσο στο παλατάκι, ρε φίλε, να φάει το κράξιμο. Γιατί δεν τον παίρνει στο παλατάκι αυτό? Κάνει διαφορά, κύριε Κωστή. Κύριε μου, το Ζαγοράκι θα το χειροκροτούσατε? Όχι. Α, θα το γιουχάρατε σαν το Γούναρη? Αδιάφορος μου είναι. Γιατί ο Γούναρης δεν σας χρέωσε. Αδιάφορος μου. Ο Γούναρης δεν σας χρέωσε, λέω. Ναι, δεν θα τον χειροκροτήσω. Λέω, ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Χαίρετε, να είστε καλά. Εγώ εκφράζω απορίες, απαντήσεις παίρνω. Πού ξέρω εγώ. Ο Σοφρόνης από το Άργος λέει: τουλάχιστον 10 διαρκείας με αυτό που έκανε ο Σαββίδης φέτος στο Άργος. Α, να είναι ένας ωραίος λόγος. Ναι. Τον Γούναρη δεν τον γουστάρουμε γιατί ως προπονητής του ΠΑΟΚ έσπασε η παράδοση με τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το 1-2. Ήταν ποδοσφαιρικός ο λόγος, το 7-68. Λοιπόν, επειδή είσαι δεξιός. Δεν θα βγάζεις τον Εμετό για το Πασόκ. Χωρίς το Πασόκ δεν. Θα υπήρχε το ράδιό σας και δεν θα τρώγατε γλυκό ψωμάκι. Λέω 388. Να προσκυνήσουμε το Πασόκ. Ακόμα Πασόκ. Πες το Σαχλαμάρο το Γαύρο που το παίζει Λαμία, πως πρώτος σύλλογος της χώρας είναι ο Παναθηναϊκός με πάνω από 500 τίτλους, λέω 431. Σύνολο. Η προπαγάνδα και τα ψέματα τους ξεπερνούν μέχρι και τον Τσίπρα. Όσοι από τον ΠΑΟΚ ήρθαν Παναθηναϊκό, σεβάστηκε τον παρελθόν τους. Στο Γαύρο πρέπει να το παίζεις Γαύρος για να επιβιώσεις. Ανήθικη παντού. Ηθικός ο Παναθηναϊκός, ανήθικη ως ο Γαύρος. Ο 2-15. Γεια σου Ραβ, Ρότζαν και Τζόρνταν. Μακάρι όλοι οι παοξίδες να σκέφτονται σαν και εσένα, Τζόρνταν. Τέτοιους παοξίδες θέλω να ακούω. Αγνούς οπαδούς, αγαπάς την ομάδα μας, να σε έχει ο Θεός καλά. Χαίρομαι όταν σε ακούω. Είσαι παλιά καλή καραβάνα. Ο 2-15-8-11. Άμα δεν ξέρεις, μη λες, μη γίνεσαι κόκκινος. Ο Κμόχ ήταν το 88-89 προπονητής. Μέσα στο μάτς ήμαν. Χειμώνας ήταν, στην 4 το έβαλε. Ναι, και εγώ ήμουνα στο μάτς. Στην 4 το έβαλε. Και εγώ έφαγα καπνογόνο. Στην 7 ήμουνα. Ναι. Με ένα σχορεμένο καθηγητή, τον Πιτσόκο, τον Κώστα ήμουνα. Φάγαμε το δακρυγόνο του Αλεπούς. Εσύ λες ότι ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό ο Κμόχ. Δεν νομίζω να πήγε εκεί ο Ολυμπιακό. Δεν είμαι σίγουρος. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0-88-89. 1-1. 1-0 ο ΠΑΟΚ νίξε τον Ολυμπιακό εδώ με τον κόλ του Καρασαβίδη. Ναι. Που δεν έδωσε το Μητρόπουλο πέναλτι, το πνίξε. Έλα ρε, τα λέμε όλα. Άσε ρε. Άσε ρε. Να μας τον κάνεις και αδικημένο τώρα. Όχι, σε εκείνη το μάτι. Τα 600 χρόνια δεν πήρε ένα πέναλτι για να μας τον κάνεις και αδικημένο τώρα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Κάτσε καλά τώρα. Γιατί στο 1-1 που ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ,
στο 1-1 το 83 πάει πάλι με μούφα πέναλτι. Θα τα λέμε όλα έτσι. Ναι, όλα να τα λέμε. Και τις φαγές τα λέμε. Τι να θυμηθώ τώρα, Μπριάκου να θυμηθώ, Καζναφέρδε να θυμηθώ τώρα. Τι να θυμηθώ τώρα. Ποιο ήταν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Άσε τώρα τι να θυμηθώ. Ποιο ήταν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Με κρατάγανε από τα κάγκελα μετά. Ποιο ήταν πρόεδρο στην ΕΠΟ τότε. Ο Καγκάτσης πίσω. Τι ομάδα είναι ο Καγκάτσης. ΠΑΟΚ. Ποιο πιανού γιος δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Άσο, και νοεί δεν είναι. Άσε ρε φύγει από εδώ πέρα. Επαναστάτη. Τι σημασία. Πάς στον κόσμο. Κολλάει αυτό ρε φίλε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς ναι, μιλάτε. Πριν μιλήσεις φίλε, εδώ γεια υπάρχουν ανακρίβειες. Λέει εδώ ο γιατρός ο Μπανιώτης. Ένα λεπτό λίγο. Ναι. Μέγιστε Ιορδάνη. Η λογική είναι του Αριστοτέλη, λέει. Ο Πλάτων ήταν υπέρ μιας καθαρό ουτοπικής θεωρίας. Είσαι κοντά, αλλά να είσαι ακριβό λόγος. Όπως όταν δίνεις μοναδικές ποδοσφαιρικές πληροφορίες. Ναι, ναι. Ωραίος ο γιατρός. Καλημέρα. Γιατρέ. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς κύριε. Ναι, να δώσουμε λίγο χρώμα στην εκπομπή. Να δώσουμε χρώμα. Ήθελα να πω 2-3 λόγια για τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Πείτε. Ναι, και μετά θέλει ο Τζόρδα να σχολιάσει. Να σχολιάσει, ακούλε. Ναι, ναι. Μετά το κύπελο του Champions League που πήρε και το έβαλε στο ράφι στο Μακεδονία Παλάς, μετά το προπονητικό κέντρο που έκανε στη Θέρμη, μετά την ανακαίνιση της Τούμπας, μετά το κλαμπ που το έφερε στα 20 μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη, μετά τα ξενοδοχεία που έκανε στη Χαλκιδική, μετά τα κολοσιαία ποσά που έριξε για τις μεταγραφές, μετά τα 62 εκατομμύρια που έριξε στα 4 χρόνια που βρίσκεται στο ΠΑΟΚ, μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που πήρε, υποσημείωση μάλλον του φάνηκε μικρό, τώρα ετοιμάζεται να κάνει την υπερπαραγωγή στο στρατόπεδο Καρατάσου. Τι έχει να πει για όλα αυτά. Να σου απαντήσω, επειδή χλεβάζεις τώρα και μ' αρέσεις. Να σου απαντήσω. Μετά το ξεχρέωμα των προμηθευτών. Εδώ με μένα μιλάς τώρα. Άκου, φτάνει, τελείωσες. Άκου τώρα, άκου. Μετά το. Καταρχήν δεν είναι 6 χρόνια που πέρασαν από την εποχή που πήρε ο Κόκαλης στο πρωτάθλημα. Έκανε να πάρει ο Κόκαλης πρωτάθλημα. Πέρασανε. Δεν πέρασαν 6 χρόνια. Όχι, άμα θέλουμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. 4 πέρασαν. Έκανε 6 χρόνια ο Κόκαλης για να πάρει πρωτάθλημα. Έκανε 6. Ναι. Λοιπόν, μετά το ξεχρέωμα που έκανε στους προμηθευτές που χρώσταγε ο ΠΑΟΚ σε όσους μιλάνε ελληνικά, αλβανικά, πακιστανικά. Αγγλικά, ό,τι θέλεις. Όλοι είχαν να παίρνουν. Μετά το ξεχρέωμα των χρεών στην εφορία και γενικά στο δημόσιο που έκανε. Ναι. Μετά από μεγάλα ονόματα που έφερε. Π.χ. Μπερμπάτοφ, άσχετα αν δεν έπιασε. Π.χ. Άρνεσεν, π.χ. Στέφεν. Δεν μπορεί να τα αρνηθείς αυτά. Να απαντήσω επάνω σε αυτό που λες. Να απαντήσεις. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς αυτά όμως. Όχι, να απαντήσω λοιπόν, επάνω σε αυτό που λες. Ένα-ένα. Είναι γεγονός ότι από μπάλα πολύ δεν γνωρίζει. Πρόσεξε να δεις. Να απαντήσω επάνω σε αυτό και μετά λες. Συνεχίζεις και λες ότι θέλεις. Γνωρίζεις κανένα μεγαλομέτωχο που πήγε σε μια ομάδα που υποτίθεται ότι είναι μεγάλη ομάδα και δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ? Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έκανε μία μεταγραφή. Ήρθε στην ομάδα, ανέλαβε το ΠΑΟΚ. Μία μεταγραφή πήγε σε μια ομάδα να πει. Με δουλεύεις ρε φίλε τώρα. Ναι, δεν σε Νομπόα σε φέρει, Σανουράλδε. Ξέρεις τι ονόματα είναι αυτά. Νάτχο ρε φίλε, ξέρεις που παίζει αυτός. 10 εκατομμύρια παίρνει για 4 χρόνια ρε φίλε. Για ποιον λες τώρα? Για τον Λούκα, να σε πω, για τον Νάτχο, να σε πω. Αυτοί που ήρθαν και δεν τους βγάλαμε όλους άχρηστους εμείς εδώ. Οι άχρηστοι εμείς. Δηλαδή πήγε σε μια ομάδα, ναι. Έδωσε 1 εκατομμύριο όπως έδωσε για το Λέοβατ, mm. Το οποίο έδωσε 500.000 μπροστά και τα υπόλοιπα. Με δόσεις. Σιγά, αφού έκανε τη μεταγραφή του Λούκας και πήρε 3 εκατομμύρια. Σόπαρε μεγάλη. Άλλη μεταγραφή έκανε, πήγε σε μια ομάδα. Τον Μπερμπάτο, βρε φίλε, τζάπα τον έφερε. Τον Μπερμπάτο, ναι. Ανήκει στο μπάτζετ. Δεν πήγε να δώσει λεφτά να πάρει τον Μπερμπάτο. Τον Μπερμπάτο τον έβαλε όπως έχει τους υπόλοιπους παίκτες. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Για πες μου. Εγώ θα έλεγα να πάρεις την προηγούμενη εκπομπή εδώ που έχουμε και τον κύριο Κάζη εδώ να σου απαντήσει αυτός. Καλά, τέλος. Εγώ είπα. Ναι, ρε φίλε, τώρα άμα με τον ακυρώεις. Είσαι λάθος, ολόκληρος. Είσαι ένα λάθος. Τι να πω τώρα. Να κάτσω να συζητήσω με ένα λάθος τώρα αφού κάνεις λάθος. Ναι, ρε φίλε μου, τώρα τι να κάνουμε τώρα. Αν με ακυρώεις έναν άνθρωπο που πλήρωσε τα πάντα. Μπροστάντζα δίνει τον ερασιτέχνη, τα γνωρίζεις αυτά. Τότε πώς είναι λάθος ο άνθρωπος. Γνωρίζεις για τα 7 εκατομμύρια που πήρε για την ανακαίνιση του Μακεδονία Παλάς. Από ποιον πήρε 7 εκατομμύρια. Ναι, από πρόγραμμα επιδότηση. Αμφιβάλλεις δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε 5 δουλειές μέσα και προσπαθεί να πάρει και άλλες. Πήρε 5 δουλειές. Βεβαίως και απέναντι του έχει όλο το σύστημα. Το αμφιβάλλεις αυτό. Όταν λες 5 δουλειές, τι. Το ξέρεις ότι τη ΣΕΚΑΠ θα την έπαιρναν οι Τούρκοι, το γνωρίζεις αυτό. Γνωρίζεις η ΣΕΚΑΠ πόσα βγάζει αυτή τη στιγμή. 100 εκατομμύρια χρεωμένη ήταν η ΣΕΚΑΠ, το γνωρίζεις αυτό. Το γνωρίζω ότι την έπαιρναν οι Τούρκοι. Όχι, δεν το γνωρίζω. Μην δες λοιπόν. Τι να μιλήσουμε αφού δεν γνωρίζει. Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο, Τζόρνταν. Να λέμε, ρε φίλε, να λέμε. Διάλειμμα, Τζόρνταν.
768 είσαι πολύ κακός άνθρωπος όταν μιλάς για κατάρες, γιατί αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή, οι αρρώστιες, οι θάνατοι κτλ. Εάν εσύ χαίρεσαι, αν κάποιος άνθρωπος τον οποίο δεν χωνεύεις έπαθε κάτι αυτός ή το παιδί του, είσαι μεγάλο κοπρόσκυλο και να ξέρεις ότι οι κατάρες γυρνάνε και πίσω όταν τις δίνεις, που εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά έτσι λένε οι παλιοί. Έτσι, καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Με ακούτε? Ναι, ακούμε, κύριε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ, ναι. Τζόρνταν, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με το ότι δεν κατεβαίνει η ομάδα. Επίσης, που άρεσε το Κωστή, μοιάζει με αυτό, μοιάζει με αυτό που τον απατάει η γυναίκα του και κόβει το μόβιό του. Μοιάζει να εκδικηθεί. Εμένα αυτό μου μοιάζει. Δεν ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Εκτός αυτού, συμμερίζουμε την ανησυχία του κόκκινου για την τιμωρία. Εσύ το λες πρακτικά δηλαδή, δεν συμφωνείς? Πρακτικά καθ' στην τζόντα δεν κερδίζουμε τίποτα. Όχι, όχι, μόνο, λες... Μόνο χάνουμε. Όχι. Μόνο χάνουμε. Κερδίζουμε μόνο στο συνέστημα και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Επειδή έχεις να κάνεις με τόσο... ανθρώπους παράξενους, θα μην πω το ατί. Ναι. Εγώ ανησυχώ και για την τιμωρία. Δηλαδή, συμμερίζομαι με το κόκκινο την ασχέτη για την τιμωρία. Μην τυχόν μας βγήκανε καλοκαίρι και διαδηλώνουμε στους τόπους. Μείον τρεις θα φας, φίλε, δεν υπάρχει άλλο. Είναι, το έχουν μελετήσει, το έχουν ξαναμελετήσει. Τρεις μέρες το μελετάγανε αυτό το πράγμα. Μείον τρεις. Κάτσε, φίλε. Άμα σου κάτσουν τώρα τιμωρία και βγεις στον δρόμο, καραγκιοζλίκι είναι να βγεις στον δρόμο. Έκανες τη μαγιά σου. Γιατί να βγεις, φυσικά. Μαζί σου. Έκανες τη μαγιά σου. Δεν σε γουστάρω, δεν κατεβαίνω. Με οποιοςδήποτε συνέπεις, φυσικά. Φυσικά, δεν κατάλαβα. Ναι. Άμα η τιμωρία είναι διαφορετική, θα δούμε αν θα βγεις στον δρόμο ή όχι. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα να κάνεις, να πούμε, ένα πλημέλημα και να φας ποινή για κακούργημα. Κάτσε με λίγο. Εδώ είναι λίγο ευσάρα το πρόσωπο και δεν είναι και μόνο έτσι τα πράγματα. Δεν είναι και μόνο έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο παγιωμένα τα πράγματα. Έχουν και πώς εμβρυνεύονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέσω το φίλο από τη Λαμία, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή τη Λαμία, που πέσω από τη Λαμία, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Πίρτσος. Ντρέπεται να πει ότι ήταν Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ποια Λαμία τώρα αυτός? Ο Πίρτσος, ρε φίλε, τι μεγάλος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ. Τι τεράστιος, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το κύπελλο το 70 γιατί δεν είχε τερματοφύλακα. Δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Πήρε τερματοφύλακα, πήρε Γούναρη, πήρε Ιωσιφίδη και με την ίδια ομάδα, συγγνώμη. Με την ίδια ομάδα έκλεισε τις τρύπες στα πλευρά και έκανε την ομαδάρα. Εκείνο ήταν που έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Κάνω λάθος? Κώστα, θα σου πω κάτι. Δηλαδή ο ένας πήγε να το πάρει με Χριστίδη και ο άλλος πήγε να το πάρει με τον Πίρτσο, ρε φίλε. Κώστα, θα σου πω κάτι. Μα συγγνώμη τώρα, αλλά νομίζω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις τρύπες πίσω και πήρε ό,τι καλύτερο δεξί και αριστερό μπακ. Ποιος τις έκανε τις μεταγραφές δεν ξέρω, ήταν πολύ καλές, πολύ εύστοχες. Με Γιάννη Γούναρη, Κώστα Ιωσιφίδη και με την ίδια ομάδα, με άλλο τερματοφύλακα, με άλλους μάλλον τερματοφύλακες, πήγε ψηλά. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ακούω. Ο Γιάννης Γούναρης και ο Κώστας Ιωσιφίδης ήταν πολύ μικρές. Όταν έδινε τότε ήταν πολύ, πολύ μικρές. Το 70-71, μόλις χάθηκε το κύπελλο από τον Άρη, πήγε ο Γούναρης και ο Ιωσιφίδης και κλείσαν τα πλευρά. Ναι. Με μακρύ κοντο Γιώργο έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και τρυπούσε ο Άρης από εκεί. Ναι, ναι. Έτσι λένε οι παλιοί, το έχουμε δει και στο βίντεο. Θα σου πω τώρα κάτι. Στην δεκαετία του 70 δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Έχει πάω κλαμία στο κύπελο. 7-1. Όχι, 7-1. Παίζει πάω κλαμία στο κύπελο και είναι και προεπιτυχικός καθήνας. Λοιπόν, και το σκόρ είναι 0-0. Μ' ακούς? Ναι. Κάτσε να δεις το. Εδώ μας ξανάγινε. Γιατί όταν ξανάγινε δεν ξαναπήγα. Το ξανά μπορεί να αυτό. Κάτσε τι γίνεται. Έχει βγάλει ο Πίρτσος στα αντεβά του. Παίζει ο Πίρτσος. Όλο το γήπεδο φωνάζει Πίρτσος. Όλο το γήπεδο φωνάζει Πίρτσος. Και τι γίνεται. Στο 82 σβήνουν τα φώτα. Τα ακούς? Ναι, φίλε. Σβήνουν τα φώτα στούμπας. Στο 82 σβήνουν τα φώτα στούμπας. Και το μάθει ξανά έγινε, ας πούμε. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε, ας πούμε. Δεν είχα πάει στο κανάλι. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Σβήσε τα φώτα, φίλε μου. Σβήσε τα φώτα. Εγώ θυμάμαι τα φώτα στη Φιλαδέλφια με την κολονία που είχαν σβήσει. Όχι, εγώ. Άμα πάει κανείς άλλο. Δεν μπορεί να το θυμηθεί. Με τη Λαμία. Τι να θυμηθεί, αυτό πριν το 70 είναι που λέει αυτός. Όχι, 70 κάτι. Πού να θυμηθεί. Ο πίσω με τη Λαμία τότε. Λοιπόν, όλο είπε το φόρο δεν πίσω.
Να σα πω. Παιδιά, λοιπόν, να είστε καλά, λοιπόν, τα λέμε. Να είστε καλά. Μια παράκληση μόνο, επειδή είναι κάτι που έτσι με ενοχλούσε λίγο από χθες, ο Γιάννης ο Χιλτίδης, να έχει λίγο που ξέρω τον πάω τηλέφωνο εκτός αέρα να μιλήσω λίγο μαζί του θέλω. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, Δεν ήταν ο Μπλαχίρ 925, ο Γούναρης ήταν όταν έσπασε η παράδοση σε μια άδεια τούμπα. Με τον Μπάουκ να κυνηγάει τον Βουλινό και να είναι η τούμπα άδεια. Τώρα φταίει ο Γούναρης που έχασε. Άδεια η τούμπα ήταν. Η τούμπα άδεια ήταν. Πάουκ Ολυμπιακός πέρασε επί Βουλινού, έσπασε η παράδοση των 23 χρόνων. Άδεια ήταν η τούμπα. Εκεί πρέπει να προδόθηκε ο Πάουκ από τον τερματοφύλακα του, φίλε. Είχαμε τον Κάπριτς. Άρα ο Τζόρνταν λέει, αφού ο Ιβάν είναι τόσο καλός, οι σύνδεσμοι γιατί άρχισαν να τον βρίζουν. Έχουν δόλο, αντικρουόμενα συμφέροντα. Κοίταξε. Τι παίζει, λέει ακριβώς. Οι σύνδεσμοι, όταν λέει, εννοεί όλους τους συνδέσμους. Εγώ λέω ότι δεν είναι όλοι οι σύνδεσμοι. Πρώτον. Τι δεν είναι. Δεν τον κράζουν όλοι οι σύνδεσμοι. Εγώ ξέρω πάντως ότι στη Λεωφόρο Νίκης τον κράζαν. Λοιπόν, εγώ. Πώς ήταν στη Λεωφόρο Νίκης? Καμιά 1500 άτομα. Αν αυτοί νομίζει ότι είναι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ, είσαι πολύ γελασμένος. Δεν μιλάω για συνδέσμους. Εγώ μιλάω για κόσμο. Εντάξει. Καλά κάναν τα παιδιά και αυτά. Έχουν δίκιο και εκεί πέρα. Αυτοί κράξανε, να πούμε, για τη γιορτή και έχουν δίκιο. Μαζί τους είμαι σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει τώρα? Η γιορτή ήταν ένα φιάσκο. Δεν ήταν μόνο αυτό. Άλλο τι ήταν? Και άλλα πολλά ήταν. Α, δεν ξέρω άμα ήταν άλλα. Για τη γιορτή, γιατί ήταν η ίδια ώρα τη γιορτή, λίγο πιο νωρίς εκεί πέρα. Κάναν πολύ καλά τα παιδιά αυτά. Μαζί τους είμαι. Αλλά όχι τώρα σε γενική εικόνα να πούμε το κράξουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Καλά. Γιατί δεν κάνει κάτι που είπε, ας πούμε. Ποιος? Ο Σαββίδης. Εμένα, ρωτάς. Αυτό τον λέω, γιατί να τον κράξω. Εγώ τον έκραξα τον Σαββίδη σε τίποτα. Μάλιστα, εμένα παιδί, να τον κράζω εγώ τον άνθρωπο. Κουβέντα κάνουμε, δεν λέω για σένα. Κουβέντα κάνουμε. Άμα κάνει κάτι και ας πούμε δεν κάνει κάτι που είπε ή κάνει κάτι που δεν είπε, ξέρω εγώ. Γιατί τον κράξαν τότε? Τι να κάνω, από εγώ τώρα στην ψυχοσύνδεση του αλλού, γιατί τον κράξω? Άμα τα κάνει καλά, γιατί δεν τον κράξουν? Για κανένα γκάλωπ να δούμε. Ποιος τον κράζει, ποιος τον κάνει. Γκάλωπ να κάνει. Βεβαίως. Πάνε εκεί στη Λεωφόρο Νίκη, σου περνά στα μάτια του. Σταμάτα χίλιους, να δούμε τι έσαι που είναι. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. 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 Γεια σου, φίλε. Ο Καφές και ο Γεωργιάδης κατευθείαν πήγαν στον Ολυμπιακό. Στον Γαύρο πήγαν. Ο Κας πήγε πρώτα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Πέρασαν για χρόνια. Εγώ ήθελα να πω, δηλαδή τώρα να φτάνουμε στο σημείο να λέμε γιατί ο Κοντρέρας πήγε μετά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άμα ήμασταν εμείς και πηγαίναμε. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Κατάλαβες τι είπαμε? Τώρα εσύ μόλις μετά από ένα χρόνο δεις το Βέλιο στον Ολυμπιακό από άλλη ομάδα, θα καταλάβεις τι γίνεται. Να πάει εσύ στον Ολυμπιακό, να σε πω γιατί να πάει. Mm. Δεν είναι τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Άρη που είναι και οι δύο στο Europa League και ο ένας τον δίνει 300 και ο άλλος τον δίνει 320 και πήγε. Τώρα μιλάμε, κακώς, δυστυχώς, εγώ στεναχωριέμαι. Mm. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σε καμία περίπτωση. Καλά, ρε, είμαστε σαν Θεσσαλονίκη σε όλα πίσω. Ναι, ρε, τι να κάνω τώρα, εγώ να συμφωνήσω μαζί σου, γιατί να πούμε. Γιατί να μην δεν το συγκρίνω. Είναι πίσω αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ μαζί σου σε αυτό. Είναι πίσω επικοινωνιακά, πρόσεξε να δεις. Αλλά σαν μέγεθος, ρε φίλε, κόσμου σαν και ιστορίας δεν είναι. Πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε? Ωραία, ναι. Πες μου εσύ πώς, ναι, το μετράς το μέγεθος. Στον κόσμο θέλεις? Στον κόσμο, ναι. Θέλεις να πούμε, θες, ναι, να πούμε τον κόσμο? Βέβαια. Θα έχει ένα εκατομμύριο κόσμο ΠΑΟΚ. Μόνο. Μόνο. Δεν πόσο... έχει τον τριπλάσιο κόσμο Ολυμπιακός. Πόσο έχει ο ΠΑΟΚ? Έχει τον τριπλάσιο κόσμο Ολυμπιακός. Τριπλάσιο δεν έχει. Δεν έχει τώρα, μην τρελαίνεσαι. Τριπλάσιο δεν έχει, διπλάσιο μπορεί. Τριπλάσιο δεν έχει. Πολλά εκατομμύρια έχει ο ΠΑΟΚ, φίλε, δεν ξέρεις. Ναι. Και στο μπάσκετ που λες, και στο βόλεϊ που λες. Άσε ρε το αγωνιστικό, είπαμε πίσω είναι, δεν μιλάμε για το αγωνιστικό. Μα κάτσε ρε, από κάπου να το πάρουμε. Από να το πάρουμε σαν σύλλογο, ρε φίλε, γιατί να το πάρουμε στο αγωνιστικό? Σαν σύλλογο, δηλαδή, ναι. Δηλαδή με ποια κριτήρια? Και σου λέω εγώ σαν Θεσσαλονίκη, ήθελα όπως είναι η Πόρτο στην Πορτογαλία που είναι στην πρωτεύουσα να είναι δυνατή. Ήθελα σαν Θεσσαλονίκη. Επειδή ακούγεσαι πιτσιρίκος, έχεις πολλά κενά ενημέρωσης. Άκου τώρα. Σαν ιστορία, ιστορία συλλόγου, δεν μπορεί να τον πει στον ΠΑΟΚ πώς το λένε, αμεληταία ποσότητα. Κατάλαβες? Εφάμιλες είναι, πώς, σε δυναμική. Όχι αμεληταία, ναι, ποσότητα, αλλά μπορεί. Σε δυναμική, ναι, λέω ρε φίλε, τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Ολυμπιακό. Πώς το λένε? Σε δυναμική, σε τι δεν έχει να ζηλέψει? Σε κοδυναμική, μπορεί κόσμου, σε συλλόγου, φανέλας, ξέρω εγώ. Το πώς, δέχομαι. Ναι, πώς, δε. Μου λες, ναι, τα κύπελα, τα πρωταθλήματα. Α, τα αυτά, ρε. Ξέρουμε ότι είναι, έχει παραπάνω και είναι πρώτο, δεν το ξέρουμε. Από τα γήπεδα από τις εγκαταστάσεις. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, ρε μεγάλε. Από τα γήπεδα από τις εγκαταστάσεις. Έχω ιδιόκτητες, αυτό τι έχει? Κάτσε εδώ, μιλά με εμένα, μιλά τώρα, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι παραπάνω. Πες μου, δηλαδή, αυτό, πες μου αυτό, ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Κάτσε, ρε μεγάλε, μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Ο Ολυμπιακός έχει. Έχει του Ρέντι μόνο εκεί πέρα, το προπονητικό. Δεν έχει του Ρέντι, τι είναι? Ναι, μόνο εκείνο έχει ιδιόκτητο. Του Ρέντι, τι είναι? Αυτό σου λέω, μόνο εκείνο έχει ιδιόκτητο. Εντάξει. Ναι.
Δεν μπορώ να τον. Δηλαδή... Εγώ ξέρω ότι. Δηλαδή. Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα γιατί μισούν τον Γούναρη και χωνεύουν τον Τερζανίδη και τον Ασλανίδη. Αυτό δεν κατάλαβα. Σου είπε ο Θόδωρος στο μήνυμα από τα Γιάννητσά ότι και μετά την ιστορία με τον Μπακ που φύγανε, μιλάνε για Ολυμπιακό συνέχεια. Ο Φασούλας και ο Γούναρης. Συνέχεια, παίρνουν το μέρος του Ολυμπιακού. Και κάτι τελευταίο να πω. Πες μου. Εγώ λέω μπράβο τον Μπακ που δεν κατέβηκε. Πραγματικά. Καλά έκανε και δεν κατέβηκε. Απλά θέλω να έρθει εδώ πέρα μια μικρότερη ομάδα, ο Λεβαδιακός π.χ. και αδικηθεί από τον Μπακ, να βγει και να το πει ο Κάουξη. Λέω αν γίνει αυτό. Έτσι, τι να το κάνω ρε φίλε εγώ τώρα, αυτό, ας σου πω κάτι. Εμένα δεν τα γουστάρω εγώ. Με βοηθήσει τώρα με τη Λιβαδιά να τη φάξω που λες εσύ. Γιατί έχω ίδιο στόχο με τη Λιβαδιά, ας πούμε. Δεν έχεις. Όχι, δεν έχω. UEFA δεν να βγεις. Σοβαρά. Τι σοβαρά. UEFA, μόνο με τις φανέλες βγαίνει UEFA, έτσι. Ποιες φανέλες, εδώ έγινε μάχη για να βγεις. Ποια μάχη έγινε, ρε φίλε. Τα λες εσύ και οι άλλοι τα χάφτουν από κάτω. Έγινε μάχη. Τι μάχη να γίνει, ρε φίλε. Χωρίς προπονητή να το βάλει στον Πάουκ, θα βγει πανηγυρικά. Θα βγει πέμπτος. ΠΑΟΚ, μέσα στην πρώτη πεντάδα. Δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Θα βγει. Σαν βάρος φανέλας, ιστορία, συλλόγου, ξέρω εγώ, μεγέθους κόσμου, ιστορία, δεν θα βγει. Με τον έκτο πόσους πόντους θα έχει, δηλαδή. Πλάκα κάνεις τώρα. Ρωτάω. Τι να ρωτάς, ρε φίλε. Αυτά είναι αυτονόητα, ρε φίλε. Αυτονόητα. Έγινε, άντε, καλημέρα. Γεια σου. Γεια σου. Ναι, μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι, κύριε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Εσείς. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Στον Τζόρνταν ήθελα να πω κάτι. Καλημέρα, Τζόρνταν. Καλημέρα. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά που διέψευσες στις διάφορες κασάνδρες. Εντάξει. Όπως? Όλοι λέγανε ότι θα κατέβει, θα κατέβει. Εσύ, τι να λένε ρε φίλε. Δύο εβδομάδες. Τι να λένε. Δεν. Είχε Αγνήσιος Πόντιος θα τηρήσει το λόγο του. Τι να λένε ρε. Είχε πληροφορία φίλε, είχε πληροφορία. Ναι, που καλά έκανε. Έχει πληροφορία. Τι να λένε ρε φίλε. Για κάνει απεργία να κάνει με τους δημοσιογράφους. Όλοι πουλάγανε τον Κλάους να πούμε στην Zenit. Άλλοι τον πουλάγανε στην ΑΕΚ. Και εγώ έλεγα εδώ θα μείνει. Άνα μπράβο. Κάτι άλλο για τα παλικάρια που φύγανε κάτω, ας πούμε. Ξέρεις, πολλοί φύγανε, αρκετοί παίκτες φύγανε από εμάς και πήγαν κάτω. Δύο άτομα μόνο δικαιούνται τον τίτλο του γενίτσαρου. Γιατί φύγανε και γίνανε γενίτσαροι. Θα μας πείτε και το λόγο. Καλά, εντάξει, το λόγο του ξέρουμε όλους. Ναι, να μας τους πείτε γιατί να ιδεολογήσετε. Ο κ. Γούναρης, ας πούμε, γιατί ήταν γενίτσαρος. Για μένα είναι γενίτσαρος. Το λόγο. Για αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, κύριε Αρτόπουλε. Εσείς θα μας πείτε, τι οι προηγούμενοι, εσείς. Να τα επαναλαμβάνω πάλι. Να επαναλαμβάνω, τι έκανε. Σπασίματα στα ποδητήρια μέσα και ιστορίες. Έσπασε τα ποδητήρια. Και μαγκές. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θα ξεχάσω τηλεοπτικές εκπομπές που έπαιρνε το μέρος του Ολυμπιακού. Τώρα τρελαθούμε τελείως. Και αυτό, αγόρι μου, και αυτό. Σημαίνει όμως αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο-τρεις, Φασούλας και Γούναρης, ξέρω εγώ, δεν τίμησαν το ψωμί που. Το όποιο ψωμί θα έκανε στον ΠΑΟΚ. Ξεχάσω εγώ τώρα το Φασούλα σε μια νύχτα. Άλλαξε ομάδα, άλλαξε πόλη, άλλαξε τέτοιο ιδανικά. Και κόμμα. Κόμμα, ναι. Και έγινε δήμαρχος Πειραιά. Ναι, αλλά σου πήρε τον τίτλο όμως. Ποιο τίτλο? Μου έχασε και τον τίτλο. Σου πήρε και τον τίτλο. Μου έχασε τον τίτλο. Όχι με τον πήρε. Και τον τίτλο. Μου έχασε τον τίτλο. Ευρωπαϊκό σε πήρε. Ναι, μου έχασε ευρωπαϊκό τίτλο. Σου πήρε όμως ευρωπαϊκό. Και μου έχασε και άλλο τίτλο εδώ, κύπελο Ελλάδος. Εντάξει. Ήμουνα και μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας με τον Πανιόνιο. Εντάξει. Τζορδάν. Είμαι ο Θόδωρος και όχι από τα Γιάννησα, από τη Θεσσαλονίκη. Α, γεια σου, ρε. Παρακολουθώ κάθε Κυριακή την Μαρμίτα. Πρόσεξε επανειλημμένα ότι δύο άτομα από εκεί. Μάλλον από έλλειψη διαγωγής όταν μιλάς. Μιλάνε και αυτά επάνω σου. Ξέρουμε πλέον τι εμπάθεια τρέφουνε και δεν πειράζει. Εντάξει, το ξέρω δεν πειράζει. Εντάξει. Πέσουν τρε φιλαράκι όμως, ας κοιτάξουν τα πολλά προβλήματα που έχουν οι ομάδες τους και μην πτωρήσετε και συνέχισε όπως ξέρεις να κάνεις. Χθες κατάλαβαν ότι η Λέστερ θα πάρει το πρωτάθλημα. Τα είπα εγώ πριν τρεις μήνες αυτά. Όχι, λέω για τους δύο που μιλάνε συνέχεια απάνω σου όταν παίρνει το λόγο, σε κόβουνε επίτηδες. Να ξέρεις, επίτηδες σε κόβουνε. Γιατί έχουν έλλειψη αγωγής καταρχήν και έλλειψη άλλων πραγμάτων. Αυτό λοιπόν, εύχομαι σε όλους μας και στην ομάδα μας καλή ανάσταση. Αμήν. Καλή ξεκούραση, φίλε. Να σε καλά. Για χαρά, καλό βράδυ. Δεν έχουν τρόπους, βέβαια. Μπορούσε να γίνει. Παοξίδες να έχουν τρόπους. Δεν είναι. Πιθανόν λέει. Ναι, εντάξει. Του συνακλητής λέει, ρε τώρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου. Ναι. Κωστή. Μάλιστα, κύριε. Ακούγομαι. Ου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Άντε πάλι, συγγνώμη. Ο Μπλαχίνη ήταν στο σπάσιμο τη παράδοση. Βρεογούναρη ήταν προπονητή στον ΠΑΟΚ όταν έσπασε η παράδοση. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ο Μπλαχίνη, λέει ο άλλο. Έμεινε εκεί. Έλα, φίλε. Τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, ναι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω εσένα με τι δημοκρατικέ γνώσει που έχει. Συγγνώμη. Ο Μπλαχίνη ήταν στον Ολυμπιακό προπονητή. Στον ΠΑΟΚ ήταν ο Γούναρη. Ναι, αυτό το δέχομαι, ναι. Λέγε, φίλε, συγγνώμη που σε διέκοψε. Πάμε λοιπόν. Ναι. Και ό,τι έχουν να προσάψουν, δηλαδή οι παοξίδες είναι που έσπασε τα αποδυτήρια, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θα τον βρίζουν. Έσπασε τα αποδυτήρια. Ναι. Τους έκανες 10 φορές την ερώτηση και λένε έσπασε τα αποδυτήρια και που έσπασε τα αποδυτήρια. Καλά, ρε φίλε, έκανε τόσο καλεσμένος. Κάτσε λίγο, ρε, κάτσε να σε απαντήσω λίγο. Κάτσε, γιατί εσύ είσαι πολύ αγενής και προσβάλλεις αυτούς που παίρνουν. Ποιος, επειδή κρατάς το μικρόφωνο, ποιος, εμένα λέτε, ποιον άρε, μισό λεπτό ρε φίλε, ποιον προσβάλαμε ρε φίλε, ποιον να. Λοιπόν, άσε να ρωτήσω πρώτα κύριε Αυτόπουλο κάτι και μετά, γιατί έχω πει νομίζω είναι δικιά του, έτσι. Και σένα τι θα σε κάνουμε τώρα, διαιτητή, από εκεί θα σε κάνουμε. Μη μαλώνουμε, πετάς μορφή δηλαδή και κάτσε να μιλήσω. Ούτε εσένα εγώ να σε κάνω γούστος, ότι θα πω εγώ όμως. Ναι, αλλά πετάς μια κουβέντα, μια μορφή να πούμε. Δεν πετάω κουβέντα. Σε λέει κάτι κάποιο και του λες εσύ δεν ξέρεις, πήγαινε μάθε. Και φυσικά δεν ξέρει τι είναι. Καλά, καλά. Και εσύ δεν ξέρεις όλα. Μη μαλώνουμε, μη μαλώνουμε. Περπάτα ρε φίλε τώρα. Να το περπατήσουμε, μη μαλώνουμε, μη μαλώνουμε. Πάμε λοιπόν από εδώ. Κάτσε να πω. Αφού τα ξέρεις όλα, για πες μου, ποιο είναι το επίθετο του προέδρου της ομάδας σου. Που τα ξέρεις όλα. Αυτό σε πειράζει εσένα. Όχι, σε ρωτώ που τα ξέρεις όλα να μου το πεις. Ε. Ποιο είναι το επίθετο, το ξέρεις. Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Του μπαμπά του το όνομα. Ιγνάτιος. Ναι. Του Ιγνάτιου. Ναι, του Ιγνάτιου. Βγήκες τώρα να με κάνεις το φωστήρα εσύ τώρα. Εσύ βγήκες τώρα να με κάνεις το φωστήρα εδώ. Εσύ είσαι φωστήρας. Εσύ θα με κάνεις το φωστήρα τώρα. Λίγο να ρωτήσω γύρω από το κάτι. Μάλιστα κύριε. Σύμφωνα με τη γνώση δημοσιογραφική που έχεις και είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται και δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια, όχι τα συναισθηματικά όπως είπε ο συνομιλητής του. Για να πούμε ότι μια ομάδα είναι μεγάλη. Οι τίτλοι είναι, στο λέω εγώ. Τίτλοι και κόσμο. Εξουσία. Οι τίτλοι, να σε κάνω το κεφίγμα. Τρία πράγματα. Ωραία. Τίτλοι, ωραία. Κόσμος και εξουσία στην πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Άμα οι τίτλοι είναι μαϊμουδένιοι πολύ δεν πειράζει. Άμα ελέγχουμε το σύστημα δεν πειράζει. Δεν μιλάω εγώ μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και σχετικά πήρα μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου και δικά μου τώρα... και σύμφωνα με τις ομάδες μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, είπε προηγουμένως και ο κύριος Τζόρνταν ότι καλά κάνει και δεν κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει. Mm. Και μετά είπε σε άλλους ότι φάσκουν και τι φάσκουν. Γιατί, μεγάλε Τζόρνταν, δεν θέλει και αυτό το πρωτάθλημα, αφού θέλει να προσβάλλει την ΕΠΟ και το σάπιο πρωτάθλημα που έχουμε. Θα πρέπει να σε δώσουμε και λογαριασμό τώρα για ποιο λόγο δεν το κάνει. Άρε μεγάλε, πάω κούλι για σένα μιλάνε ρε μεγάλε, είδες. Κατά τα άλλα είναι άλλες οι μεγάλες οι ομάδες. Σε ρώτησα κάτι. Έχετε σκάσει τώρα που δεν θα κατέβει κάτω, ξέρω εγώ τώρα, μη στεναχωριέσαι. Έχετε σκάσει βρε τώρα, σκάσατε βρε όλοι σας τώρα. Γιατί δεν με απαντάς. Τι να σε απαντήσω βρε φίλε, τι να σε απαντήσω ρε φίλε. Δεν πολεμάς το κατεστημένο. Εσύ βγήκες να ακουστείς τώρα, τι να σε απαντήσω ρε φίλε. Εσύ, κακώς κρατάς μικρόφωνο. Ναι, ναι, σε βάλω σε ένα, το κρατάς εσύ. Όχι, εγώ δεν θέλω να κρατάω μικρόφωνο, αλλά όταν κρατάς μικρόφωνο μεγάλε, θα δέχεσαι και την κριτική. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, φυσικά. Είστε μόνος άντρας στον πλανήτη. Βεβαίως. Είστε κανένας δυο παοκτσίδες. Είστε οι μόνοι άντρες και όλοι οι άλλοι κότες. Τι πράγμα δεν. Ρωτώ κάτι και περιμένω απάντηση. Δεν κατάλαβα τι είπες. Ρωτώ κάτι και περιμένω απάντηση. Πες μου, δεν κατάλαβα τι είπες. Αφού θέλουμε να πάμε κόντρα στο κατεστημένο. Ναι. Αφού θέλουμε να πάμε κόντρα στο κατεστημένο. Ναι. Γιατί δεν φεύγουμε για το πρωτάθλημα. Ρε μεγάλε, τώρα θα μας κάεις τελείως εσύ. Ο άνθρωπος είπε να πούμε δεν κατεβαίνω στον επαναληπτικό, ρε. Δεν είπε δεν κατεβαίνω στο πρωτάθλημα. Deep για deep, είσαι, ρε φίλε. Γιατί δεν κατεβαίνω. Δηλαδή, αυτό σου είπε ο άνθρωπος και τηρεί αυτό που είπε, ρε. Βγήκες τώρα, ρε μοντέλο, εσύ πάνω στον αέρα μας κάνεις μαθήματα ηθικής τώρα και ανάγνωσης τώρα. Ο άνθρωπος είπε να πούμε δεν κατεβαίνω στον επαναληπτικό του κυπέλου, είπε, ρε φίλε. Τους χαρακτηρισμούς κάτω του για σένα. Πάμε στον επόμενο ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Λέει ένας φίλος. Πάμε ρε φίλε. Σε λέει εσένα ο 321 ο παδός του ΠΑΟΚ, φίλος του ΠΑΟΚ στον Τζόρνταν. Όλοι οι τέσσερις στα τελευταία τρία μάτς εντός τον βρίζουν. Ποια γιορτή. Εδώ και δύο μήνες τον έχουν στη Γιούχα.
Βγάλαν ανακοίνωση και τον ξέχεσαν. Γιατί τα πνίγει, Τζόρνταν? Λέω πράγμα. Για τον κύριο Σαββίδη. Στην Τουμπά μέσα, γιατί δεν βρίζουν. Έτσι λέει αυτό. Εντάξει, τι να τον κάνω εγώ άμα το λέει αυτό. Δεν βρίζουν. Ναι, ποιο βρίζει. Έχει δίκιο, φιλερά, έκανα λάθο με τον Πλαχίν ότι ήταν στον ΠΑΟΚ. Αλλά στο 88-89 ήταν ο Γκμοκ με Γούναρη Στάνταρ. Είμαστε, λέει. Ναι. Α, ήταν βοηθό ο Γούναρη, λέει, στο 88-89. Νομίζω ήταν ο Καμόρα. Ο Κόμορα πρέπει να ήταν στον Ολυμπιακό προπονητή. Ο Κόμορα πρέπει να ήταν. Και ο Γκμοκ. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Το κουρεκαφιώτη είμαι, ο Γιώργος. Ωραίος. Γεια σου, κουρεκαφιώτη. Γεια σου, φιλαράκι Τζόρνταν. Γεια σου. Είχε, δεν είχε πάλι τα κανένα κούκλα. Ποιος? Δεν μπορείς χωρίς τον ΠΑΟΚ. Άμα δεν βγάλεις για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να ζήσεις. Εμένα γιατί λέει. Δεν ενδιαφέρεσαι για τον Ηρακλή, να μιλήσουμε λίγο για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, να περιμένουμε την αδειοδότηση. Και το μεσημέρι ξεκίνησε την εκπομπή σου και λες δεν θα πούμε για τη γιορτή τίποτα. Και συνέχισε μια ώρα για τη γιορτή και έλεγε συνέχεια. Εγώ. Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτό την προεδράδα που έχουμε. Μπράβο, ρε Σαββίδη. Γιατί τήρησε ο άνθρωπος. Μπράβο, Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει πρωταθλήματα και κύτταλα μαϊμουδένια. Και ο ΠΑΟΚ που διπλασίασε και τετραπλασίασε τους οπαδούς τους. Από την αδικία. Όταν έφυγε το 63 μέσα από τη Φιλαδέλφεια. Έτσι. Και έφαγε 15 βαθμούς υπό. Όταν έφυγε από του Παναθηναϊκού με τον Βουλινό και πολλές άλλες φορές που επαναστάτησε. Αυτή είναι μεγάλη σύλλογη. Δεν είναι σύλλογος να αποκρούει με το χέρι πάνω στη γραμμή και να μην το βλέπει ο διαιτητής. Και να παίρνουμε το κύπελο. Κύριοι του Ολυμπιακού, που παίρνει και τηλέφωνο και δεν ντρέπεστε να λέτε για τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Δεν ντρέπονται κιόλας, ρε φίλε. Παραπάνω μου δύστηκα. Τώρα, για το Γούναρη, ναι. Εσύ δεν ήσουν στην εκπομπή του ΧΙΤΑ στο Μακεδονία δίπλα-δίπλα, δεν καθόσασταν? Ναι, καθόμουν μαζί. Ναι. Αφού καθόσουν μαζί, δεν άκουσες τι είπε? Ότι δεν αδικείται ο Ολυμπιακός, δεν παίρνει σφυρίγματα ο Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν, τηλεοπτικές εκπομπές. Ότι μιλάνε, κάτσε να μιλήσουν. Κάτσε να ακούσουν. Λένε ότι από φθόνο, από ζήλια και από κόμπλεξ τα λένε. Δίπλα του δεν καθώς είναι. Καλά σε λέει, το που λέει. Δεν κάτσε ότι δεν το θυμάσαι. Πήγα στην Κότα τώρα, μίλα. Ότι από φθόνο και από ζήλια το κάνουν και ότι ο Ολυμπιακός δεν ευνοείται από τη διαιτησία. Και γελάσαν όλοι που ήταν παρευρισκόμενοι εκεί και γέλασε και εσύ. Τι να κάνω, να κλαίω. Να αγαπήσουμε αυτόν τον παίκτη τότε. Ναι. Αυτό. Και οι άλλοι, τα άλλα παιδιά όλοι, και ο Ασλανίδης και ο Παρί και ο Τερζανίδης. Όσοι και ο Τερζανίδης και όλοι που φύγανε, ποτέ δεν δώσανε μια συμπεριφορά άσκημη. Ήρθαν, παίξαν και μέσα στην Τούμπα και ο Τερζανίδης μας έβαλε και τον γκολ στο 2-0, το δεύτερο, στην 4 τη θύρα. Όχι, στην 7 ήταν. Όχι, το δεύτερο γκολ που έβαλε ο Τερζανίδης ήταν από την Αγία Βαρβάρα την μεριά. Στο δεύτερο ημίχρονο το βάλε. Στο δεύτερο ημίχρονο την Αγία Βαρβάρα τη μεριά. Θυμίσου και να δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπου και να το βάλε. Ποτέ δεν γιουχαίστηκαν αυτοί. Αυτός ο Γούναρης από τη συμπεριφορά του και μόνο. Και ο άλλος ο Φασούλας και μόνο από τη συμπεριφορά του που βγήκε δημοτικό σύμβουλο στη Θεσσαλονίκη και την άλλη μέρα την κοπάνησε. 30.000 ψήφους πήρε με το φατούρο τον Τερέβιλε. Και εσύ αναρωτιέσαι γιατί. Αχάριστη ρε φίλε. Ποτέ δεν μίλησε. Ο Αναστασιάδης δεν έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ. Τώρα να μην πω καμιά, τι να κλάσουν κοντά στον Άγγελο αυτή ρε όλοι τώρα. Όπα, να τα. Άσε τώρα ρε. Να τα. Και μια λεπτομέρεια που σε διαφεύγει. Έλα. Ραθόπουλε. Μάλιστα. Σέντρε μπακ όταν έδεχασε ο ΠΑΟΚ μετά από χρόνια 2-1 στην Τούμπα μέσα που έσπασε η παράδοση, ποιος έπαιζε σέντρε μπακ? Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Γούναρης ήταν προπονητής. Ας τον προπονητή. Σέντρε μπακ σε ολοκλήση. 91-92. Γιατί στο δεύτερο γκολ που μπήκε από τη θύρα, από τη θύρα 7. Ποιος ήταν σέντρε μπακ? Με προβληματίζει. Άντε, να σου πω εγώ, μην το ξέρεις. Ο Μιτσιμπόνας. Ο συγχωρεμένος, ναι. Ναι. Θέλεις τίποτα άλλο να με ρωτήσεις, να σε διευκρινίσεις. Τερματοφύλακας ήταν ο Γκάμπριτζ όμως. Ναι. Ο Γκάμπριτζ, ναι. Θέλω να σου αναφέρω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, ρε κουλεγαφότη. Δηλαδή, γιατί είναι ο Γκάμπριτς, εσείς με τους Σέρβους τα αδέρφια μας φίλοι. Κροάτης ήταν αυτός. Ακροάτης ήταν. Ακροάτης ήταν. Ακροάτης ήταν. Και ύστερα έχεις ένα κακό συνήθειο.
όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μπλέκεις μέσα τη θρησκεία, μπλέκεις τους επιτάφιους, μπλέκεις τα πολιτικά, μπλέκεις τον Παπαδρέο, μπλέκεις... Μιλάμε εδώ αθλητικά, μιλάμε ποδοσφαιρικά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού φύγανε και πήγαν στον Παναθηναϊκό και αρχηγοί, Κυράσας, Βελιγκάρης, Γαλάκος. Σαργκάνης, Μαβακούλα, Σαργκάνης. Λοιπόν, γιατί αναφέρεσαι για τον Γούναρη. Ναι, παιδί μου, θέλω να πω δηλαδή η αντιπάθεια θέλω γιατί τόσο μεγάλη. Δεν ξέρω τι σου πιάσει, μωρέ. Δεν σε ξέρουμε τι σου πιάσει. Θέλει να πει από μένα. Θέλει να πει. Θέλει να πει. Εδώ έφυγαν τόσοι ποδοσφαιριστές από την Βόρεια Ελλάδα. Τόσοι ποδοσφαιριστές. Και για να λέμε και την πραγματικότητα. Ναι. Οι ομάδες που έγιναν εδώ και κρατήθηκαν. Κρατήθηκαν λόγω της επταετίας που απαγορευτήκαν οι μεταγραφές. Να καλά η Χούντα δηλαδή που έγινε ο Μαδάρες. Ε, βέβαια. Γιατί ψέματα είναι. Δεν μου λες, με συγχωρείς, ο Κούρας θα έφευγε. Εάν δεν ήταν, θα τον παίρνω όπως πήραν τον Λουκανίδη, τον πήγαν στην Κύπρο. Η Χούντα τον έφερε τον Κούδα, Πασόκ ψηφίζατε εσείς. Τι να κάνω εγώ. Ποιος ψήφισε Πασόκ. Οι Παοξίδες. Εσύ κρυφοπασοξής είσαι. εσύ είσαι ο κρυφοπασοξής. Ενώ ο μπαμπάς μου ξέρω εγώ τι ήταν. Ο μπαμπάς μου ξέρω εγώ τι ήταν. Κορόιδο ήταν. Κορόιδο ήταν. Κορόιδο ήταν. Ήταν, όντως. Άντε, καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Βουλεκαφιώτη. Γεια χαρά. Παλιός, γνωρίζει πράγματα. Τα πάντα ξέρει. Καλημέρα. Καλημέρα. Να τα! Πού είσαι, ρε Γιάννα. Δεν κάνετε. Κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται. Τα έλεγε ο Τζόρνταν, τα έλεγα εγώ. Είχε πληροφορία. Μπράβο, μεγάλη προεδράρα. Μιλάμε, παιδιά, έχει ρίξει πάλι μια φάπα στο Πανελλήνιο. Συγκινήθηκε. Έχουν ζαλιστεί όλοι τους. Λοιπόν, άκου να δεις, Μπόχουμ, έχω πληροφορία πριν από καιρό ότι κάποιοι πρόεδροι ενώσεων τον πιέζανε για να κατέβει. Ναι. Γιατί ρε Τζόρνταν να κατέβει, ο λόγος ποιος είναι. Το πιέζανε να κατέβει, να μην τιμωρηθεί η ομάδα, να μην το κάνει αυτό, να μην κάνει αναμπάμπαντα να πούμε το ποδοσφαίρο. Αυτός Τζόρνταν είχε πάρει την απόφασή του. Ναι. Ας τη λέγανε αυτοί οι πρόεδροι. Είναι ο Τουνούμ, εγώ του βγάζω το καπέλο, μπράβο του, μαζί του είναι. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει, τέρμα. Απλά ομάδα δεν έκανε αυτό. Θα κάνει και ομάδα. Σου πω τώρα για την ομάδα. Πιστεύω τώρα εκείνα τα δύο τα παουκτσάκια στη Μαρμίτα να το χουνέψανε. Που έχεις μαζί σου. Τον άλλον τον έβαλα και υπόγραψε, τον ψηλό τον Ολλανδό. Ναι. Για το τραπέζι. Λέει, τα είπαμε. Λέει, δεν υπάρχει. Υπόγραφε. Λέει, αφού τα είπαμε, να μάρτυρες. Λέω, υπόγραφε. Φάτω, τον έβαλα το χαρτί τώρα, το υπόγραψε. Ναι. Λοιπόν, για την ομάδα τώρα, μιλάμε, υπάρχει μια καραμέλα εδώ και καιρό από τους φίλους του Ολυμπιακού, ειδικά από τον φίλο μας τον Μαλάτο. Σήμερα το μεσημέρι, ειδικά σε μια πρωινή εκπομπή, βγήκε στον Βρανάν, δεν κάνω λάθος. Ναι, και μίλησε. Κάντε ρε παιδιά ομάδα και τέτοια. Ρε Μαλάτο. Γιατί δεν κάνετε ομάδα ρε ομάδα, παιδιά ναι, πρώτα. Ναι, ναι. Ρε Μαλάτο. Εσύ έχεις κάνει ομάδα. Ρε, για να πάρεις την Καλονίδη γιατί τι χρειάζεσαι. Για να πάρεις τη Λιβαδιά γιατί τι χρειάζεσαι. Το Παδρακικό γιατί χρειάζεσαι. Ναι. Για να πάρεις το Κύπρο από την Τρίπολη γιατί τι χρειάζεσαι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έχεις κάνει εσύ ομάδα και μιλάς εγώ να κάνω ομάδα. Ποια είναι η ομάδα σου, 20 χρόνια στο Champions League, μια πρόκριση έχεις από τους ομίλους. Τώρα θα πάει προκριματικά. Τώρα δεν θα έχει να γίνει. Θα γελάμε φίλος. Τώρα δεν θα έχει να γίνει. Μίλησε για τον, για τον Μακ. Έχει αυτός παίκτη σαν τον Μακ. 20 τεμάχια έχει το παιδί, σε επίσημα μάτς. Εκείνη η παιχτούρα του ο Ιντέγε, πόσα γκολ έχει θα μας πει κανείς. Όχι, παίκτη σαν τον Μακ δεν έχει. Όχι. Ε? Δεν εκείνος έχει. Ο Ιντέγε, η παιχτούρα. Η παιχτούρα, έτσι μας λέγαν κάπου στον Οκτώβριο. Που μας έβαλε τον γκολ και μας κατούρισε η τούμπα εκεί στο σημειάκι του κόρνερ. Πόσα γκολ έχει, θα μας πει κανείς. Ο Κλάος που έκανε μισή σεζόν φέτος τον επέρασε. Αυτό δεν λέμε. Ανάλογα με τις συμμετοχές, ο καλύτερος φόρτης της χώρας. Δηλαδή, ποια, η μόνη ομάδα που τους κάνει ο Μαρινάκης είναι η ομάδα της ΕΠΟ και της ΚΕΒ. Εκεί τους κάνει ομάδα μόνο ο Μαρινάκης. Εκεί κάνει ομάδες ο Μαρινάκης μόνο. Ναι, αλλά ο δικός σου πήγε και έβαγε σου τζουκάκια στο σπίτι του Μαρινάκη. Ο δικός μου θα δει σιγά σιγά ο δικός μου. Ο δικός μου ό,τι λέει το κάνει. Απλώς εμείς δεν έχουμε την υπομονή. Εμείς τώρα κοιτάξτε, μέχρι χθες γκρινιάζαμε. Να σε πω κάτι, Μπόχο. Κάνει... Συγγνώμη και θα μιλήσεις. Μέχρι χθες γκρινιάζαμε, φίλε μου Τζόρνταν και Κωστή, να μην κατεβάσει την ομάδα και σήμερα ακόμη γκρινιάζουμε γιατί δεν κατέβασε την ομάδα. Όχι, φίλε, θα είσαι σταθερός. Σου λέω εγώ. Ο Τζόρνταν λέει: εγώ δεν θέλω να κατέβει. Άμα κατέβει, ούτε θα κράξω. Έτσι. Αλλά με βάση αυτά που ακούμε σε όλους τους σταθμούς. Εσύ δεν έκανε κολοτούμπα, κολοτουμπίτσα. Ο Τζόρνταν ήταν σοβαρός. Δηλαδή είπε. Ποτέ δεν το είπα, φίλε μου. Εγώ έλεγα όχι. Και β' εθνική να με ρίξουν όχι. Μάλιστα.
Ποτέ. Δεν σε ακούω. Στο επικοινωνιακό κομμάτι είμαστε πολύ πίσω. Φέρε έναν προπονηταρά μεγάλο, ρε φίλε. Φέρε έναν Γερμανό εδώ πέρα. Να έχει πειθαρχία καλή, ένα όνομα μεγάλο. Κάν τον 3 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Και πες του, κάνε μας ομάδα. Και έβγαλε και στον κόσμο, πες, κοιτάξτε παλικάρια, 2 χρόνια μην ψάχνετε τίποτα. Να ξέρει ο κόσμος, ρε φίλε, να μην περιμένει 2 χρόνια τίποτα. Δεν μιλάνε καθόλου. Και ο κόσμος από μόνο του βγαίνει να πούμε ότι σου λέει πάμε για πρωτάθλημα, κατάλαβες, φέρνει παίκτες, φέρνει αυτά. Αν όμως το ξεκαθαρίσει από την αρχή αυτό, αν βγει κάτι καλό, βγει, και άμα δεν βγει, ρε φίλε, άσε μαζί. Μα νομίζω ότι τους μίλησε φέτος για κάποιο πλάνο τριετίας, αλλά η υπομονή δεν υπάρχει. Υπομονή στους 3 μήνες τον τελειώσανε. Ακριβώς. Οπότε είναι δώρον άδωρον. Εδώ φέρναμε παιχτούρες, είδα χθες το Ροστόφ Ζενίτ, είδα τον Νομπόα και έτρεπα τα μάτια μου την μπάλα που παίζει. Ναι. Και εμείς τον βγάλαμε άχρηστο. Άχρηστο τον Νομπόα, τον βγάλαμε άχρηστο. Βγήκε τώρα. Ποιους παίκτες λέει έφερε τώρα ο άλλος τώρα, τι να το. Εντάξει. Τι να πεις τώρα, τέλος πάντων. Παιδιά, να είστε καλά, γιατί μάλλον θα περιμένουν κι άλλοι. Η ΦΑΠΑ θα πέφτει μία πίσω από την άλλη, να το ξέρετε φίλοι μου. Η ΦΑΠΑ θα πέφτει μία πίσω από την άλλη. Καληνύχτα, μάγκες. Γεια σου, καλό βράδυ, γεια. Ο Γούναρης λέει, ένας φίλος, λέει την αλήθεια. Γι' αυτό τον αντιπαθούν οι παοκτσίδες. Ρώτα τον Τζόρνταν και τον Μπόχουμ, αν αφαιρέσουν τους μαϊμού βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, μπαίνει στα play-off. Αφαίρεσε και τους μαϊμού βαθμούς από τον Ολυμπιακό, να δούμε πού είναι. Να δούμε πού είναι. Να τους αφαιρέσουμε όλους. Σφάζει τον Βάζελο, λέει ο 980, τριαντάρης λέει. Σφάζει τον Βάζελο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τότε με τον Σισε παίρνει ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Βγαίνει ο Γούναρη στα παράθυρα τη Αθλητική Κυριακή και λέει ότι ο Ολυμπιακό κέρδισε δικαιότατα. Ναι. Από τότε δεν τον χώνεψα, λέει. Ντρέπομαι, μου φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είμαι 30 χρόνων. Δεν είσαι τον Γούναρη στον ΠΑΟΚ, ευτυχώ. Λέει ο 980. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Πάμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλά, φίλε. Καλημέρα. Καλώ τον. Τι γίνεται. Καλά. Καλά. Τι έγινε, ο Ιβάν πάλι Κολοτούμπα. Πάλι Κολοτούμπα. Τι πάει. Είπε θα κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Μετά στο Μέγαρο βγαίνει και λέει θα τους τιμωρήσω. Ναι. Θα κατεβεί η ομάδα και τώρα δεν θα κατεβεί πάλι. Ναι, πάλι Κολοτούμπα. Πάλι. Τι έκανε. Ναι. Δεν μπορεί να μείνει σταθερό σε μια άποψη. Ψέματα. Πάντως στην αρχική του άποψη επέμεινε. Επέμενε στην αρχική του άποψη. Τώρα εντάξει. Αφού το είπε στην αρχή όμως Τζόρνταν, έπρεπε να το τηρήσει. Αλλιώς. Οπότε δεν είναι Κολοτούμπα. Ναι, θα έτρωγε κράξιμο αλλιώς. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Θα φάμε μείον 3 από του χρόνου. Μπορεί και μείον 6. Ναι. Αυτά τώρα. Έπεσες. Επόμενος, καλημέρα. Λοιπόν, προπονητής ήταν ο Μπλαχίν στον Ολυμπιακό και ο Γούναρης στον ΠΑΟΚ. Παίξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 1-2, το βρήκαμε λοιπόν. Τον κόλλο Κουστάκη ο Λαγωνίδης στο δικό μας. Ναι. Και εκεί τερματοφύλακα σου κάμπλησε αυτά που λέμε. Παίξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 88-89. 1-0. Ναι. Ποιος ήταν προπονητής του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτσα. Αν μπορέσουμε να το βρούμε. 88. Εγώ λέω ήταν ο Κόμορα. Ο άλλος λέει είναι ο Γκμοχ. Α δούμε. 88. Εγώ επιμένω ότι είναι ο Κόμορα. Ο Κόμορα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν. Έλα, Ραπτόπουλε, Τζόρνταν. Έλα. Πάω κτίσιμα. Τι έπαθες, ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα μιλάμε εδώ και κανένα 2 εβδομάδες, αν θα κατέβει η ομάδα, δεν κατέβει, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Εγώ δεν έπαιρνα τόσο καιρό τηλέφωνο και περίμενα να πω. Ο Ιβάν πήρε μια απόφαση. Καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Εγώ ήθελα να μάθω όλους αυτούς τους παοξίδες, και ειδικά μιλάω για τους συνδεσμίτες, ναι. Γιατί ήμουν 12 χρόνια συνδεσμίτης και δεν είμαι πλέον. Και βγάλαν τις ανακοινώσεις και αυτά. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε κάτω στο Καραϊσκάκι μεθαύριο και όπως λέει η τύχη και έγινε το 2001 και έσπαγε ο διάολος το ποδάρι και νικούσαμε 0-4 και πηγαίναμε τελικό, όλοι αυτοί οι παοξίδες τι θα κάναν, θα πηγαίναν τελικό. Τι θα λέγανε, δεν θέλαμε να δούμε τον τελικό. Καλό ερώτημα. Όχι, είναι ένα ερώτημα, Ραπτόπουλε, που σας ακούω τόσο καιρό και δεν το έχετε θέσει ποτέ. Κάθισε 3 εβδομάδες, 1 μήνα και λέτε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, θα κατέβει, δεν θα κατέβει. Και εγώ σε λέω ότι όλοι αυτοί οι συνοπαδοί μου που βγαίνουν, αν ο ΠΑΟΚ γίνει ένα θαύμα, πες, ό,τι θες πες, δεν με ενδιαφέρει. Τι περνούσε από τον Καραϊσκάκη, πες κάτι γίνει. Γενικά όλοι οι πανηγυρτζίδες είμαστε, ρε φίλε. Ναι, πες και νικάμε 0-4. Τι θα γίνει.
τι θα γίνει. Πες ότι κατεβαίνει η ομάδα να παίξει μεθαύριο. Τι θα γίνει. Και πάμε τελικό. Θα τρέξουν όλοι οι συνδεσμοί για να πάρουν εισιτήρια. Λέγανε ότι πώς θα τρέχανε, φυσικά. Θα τρέχανε. Ε, πού είναι όλοι αυτοί που λέγανε μην κατέβεις και μην κάνεις και η Βάν δεν είσαι καλός και δεν κάνω. Εμένα ρε φίλε δεν θα ξεχάσω στο παιχνίδι πρόπερση στο όλη τη σεζόν. Γκρίνια, γκρίνια, βγαίναν πάλι γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια και δεν πάω στο γήπεδο και δεν είναι αυτό. Μπράβο. Και στο τελικό 500 τηλέφωνα, 500 άνθρωποι με ψάχνανε, με ζητούσαν εμένα εισιτήρια. Αυτή είναι αλήθεια, Τζόρνταν, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια, άσο. Οι σύνδεσμοι μακριά, άσο, τους ξέρουμε. Τους γνωρίζουμε ποιοι είναι οι σύνδεσμοι, τι κάνουν. Άσο τους σύνδεσμους. Μακριά είτε αγαπημένοι. Είναι, οι σύνδεσμοι είναι μόνοι πανηγυρτζίδες οπαδοί και το γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω έτσι γιατί ξέρεις τι. Δίνουν και την ψυχή τους τώρα. Αλλά κατά 70% είναι έτσι. Δίνουν την ψυχή τους στα παιδιά, πρόσεξε να δεις. Κάνουν τους αγώνες τους, τρέχουν δεξιά-αριστερά αυτά. Μαζί τους είμαι εγώ σε πολλά πράγματα. Μέχρι εκεί όμως, μέχρι στα κάγκελα, κατάλαβες. Εσύ, Τζόρνταν, σε θέτω ένα πολύ απλό ερώτημα. Όπως σου λέω, ότι αν πες γίνεται κάτι και κατεβαίνει η ομάδα και πες και πάμε τελικό, νικάμε 0-4, τι θα κάνουν οι συνδεσμοί της, θα πούνε κάναμε εποχή, δεν πάμε στο τελικό, ή θα τρέξουν να πάρουν όλοι στήρα. Ένα πολύ απλό θα ερώτημα. Πάνε, ρε, τώρα, ποιος θα την αφήσει την ομάδα, όλοι πάλι θα πάνε. Είδες. Τότε τι βγαίνουν και μου γκρινιάζουν όλοι και ο Σαραβίδης και έτσι ξέρω εγώ και ο Σαραβίδης και αλλιώς και το άλλο και το άλλο. Απλά ερωτήματα είναι. Τελείωσε τώρα, τι να λένε. Πάλι εμείς θα πάμε. Πήγανε 1000 άτομα προχθές στο Λευκό Πύργο στην γιορτή και γιουχάραν το Σαββίδι. Και ποιοι είναι αυτά τα 1000 άτομα που βγήκαν και γιουχάρανε. Παοξίδες ήταν, φίλε, τι ήταν. Παοξίδες και ποιοι είναι εσύ. Τι ποιοι ήταν, παοξίδες ήταν. Δεν μετράνε δηλαδή. Δεν μετράνε αυτοί οι παοξίδες. Δεν μετράνε. Όχι, τι λέτε. Καλά τώρα να αφήσουμε τους άλλους τους εκατοντάδες. Συγγνώμη, φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή αυτοί οι παοξίδες δεν μετράνε που πήγανε κάτω. Ρατούβουλε, μετράνε, έχεις δίκιο, αλλά είναι το 1/20. Ποιο είναι, όλοι εμείς ποιοι είμαστε. Αυτοί που βγήκαν οι δίκοι και γιουχάρανε, να σε πω ένα πράγμα. Καταρχήν, καλέσαν τον κόσμο, πάμε όλοι στο Λευκό Πύργο να γιορτάσουμε και πήγανε 1000 άτομα. Ναι. Αυτοί είναι, δεν είναι άλλοι, αυτοί είναι 1000-2000 άτομα, τους ξέρουμε. Εμείς οι υπόλοιποι που υποτίθεται ότι είμαστε 900.000 κόσμο, σε ένα εκατομμύριο, πώς είμαστε. Τι ένα, ρε φίλε. Πήγαμε. Συγγνώμη. Γιατί δεν πήγατε εσείς. Τι να πάνε γιορτά. Μισό λεπτό. Δεν γουστάρατε τους συνδεσμίτες. Ή δεν πήγατε επειδή, ξέρω εγώ, για κάποιον άλλο λόγο, να καταλάβω. Όχι, κανένα. Να σας πω κάτι. Πρώτο, μου είναι αδιάφορη μια γιορτή, ότι κάναμε γιορτή για τα 90 χρόνια, για τα 100, μου είναι αδιάφορα. Τα θεωρώ πολύ αστεία πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Και ύστερα θεωρώ πάρα πολύ αστεί τους συνδεσμίτες, για να πάμε τους συνδεσμίτες να γιορτάσω. Τους συνδεσμίτες σου είπε κανείς ποτέ γιατί μπήκανε μέσα σε εκείνο το μάτς, στο άλλο το μάτς και το παράλληλο το μάτς. Τι καταστρέψανε τον ΠΑΟΚ. Ήρθαν ποτέ να απολογηθούνε. Άντε, ο Σαββίδης είναι, λέμε ότι είναι ό,τι είναι. Τους συνδεσμοί τους έπιασε κανείς να τους πει γιατί μπήκατε ρε παιδιά με εκείνο το μάτι μέσα, γιατί μπήκατε με τον Ολυμπιακό, με τη Ραπίν, με ξέρω εγώ, με το ένα με το άλλο. Με τη Ραπίν μπήκανε, γιατί μπήκαν οι άλλοι μέσα. Ωραία, εντάξει, μπήκανε οι άλλοι μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί μπήκανε οι παοξίδες με τη Ραπίν, δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή και τις συνθήκες. Με τον Ολυμπιακό μπαίνουν γιατί μπαίνει ο Μάκ και πλακώνει το διαιτητή. Δηλαδή. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμβρασμό ψυχής. Δεν το οργανώσαν να μπουν μέσα να το διακόψουν. Δηλαδή δεν τη στήσανε στον πρόεδρο. Ναι. Σε εκείνο το μάτς που αναφέρεις ήμασταν 27.000 κόσμος. Σε ποιο μάτς? Όλοι. Ήμασταν με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Ήμασταν όλοι μέσα. Και μπήκαν 100 άτομα. Δεν μπήκαμε 27.000 μέσα. Άμα μπαίναμε όλοι μέσα. Εγώ θα γούσταρα να μπουν 27.000 μέσα σε εκείνο το μάτς. Εγώ συμφωνώ. Άμα ήταν έτσι. Κατάλαβα γιατί τέτοια ξεφτύλα. Εγώ είδα πολλές φαγές, φίλε. Λοιπόν, επειδή ακούγεσαι πιο μικρός. Δεν είμαι μικρός. Εγώ είδα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα να φεύγουν μέσα τα αντικείμενα τα αυτά και αυτός ο διαιτητής να λέει παίζεται, ας πούμε. Εγώ επικεντρώνομαι απλά σε ένα πράγμα για να καταλάβετε, για να κλείσω. Κλείσε, βέβαια, πάμε στον επόμενο. Επειδή ήμουν για 12 χρόνια συνδεσμίτη. Οι συνδέσμοι είναι μακριά. Άστο. Εντάξει. Οκ. Okay, boy. Okay. Επόμενος κύριος. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Χαρδόπουλε, πότε θέλεις να μάθεις ήταν ο Κόμορας στον Ολυμπιακό? Όχι, το 88-89 στο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 88-89 ήταν ο Γκμόχ στον Ολυμπιακό. Στάσου. Ο Γκμόχ δεν την έβγαλε τη χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν την έβγαλε τη χρονιά. Ο Γκμόχ πήγε 1η Ιουνίου του 88 στον Ολυμπιακό. Και έφυγε. Και έφυγε 8 Μαρτίου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πότε έπαιξε με τον Ολυμπιακό? Και μετά υπηρεσιακός ήταν ο Παπαμάλης ο Γιάννης στον Ολυμπιακό. Ωραία. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
με τον γκολ του Καρασαβίδη. Με γκολ του Καρασαβίδη. Ποιο... 4 μπροστά, ναι. Που η μπάλα πήγαινε μέσα. Μια ώρα πήγαινε μέσα. Ποιο ήταν προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Γκμοχ πρέπει να ήταν. Δεν είμαι πρέπει, σίγουρος, ναι. Αλλά... Και εγώ δεν είμαι σίγουρο. Δεν παίρνω όρκο. Μην μιλά πάνω σε μένα. Κάτσε να ενημερώσει τον κόσμο. Έκανε μια ερώτηση. Έκανε μια ερώτηση. Εκεί τη χρονιά την ξεκίνησε ο Γκμοχ. Την ξεκίνησε ο Γκμοχ και έφυγε το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Τώρα ο Πάοκ πότε έπαιξε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι εγώ, απλά θυμάμαι τον γκολ. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ πήρα τηλέφωνο για να συνημερώσω από αυτού και επί της ευκαιρίας δεν έχω καμία διάθεση να έρθω την παράθεση μαζί σου. Γιατί σε θεωρώ άντρα. Αυτά έχω, χωρίς να σε ξέρω, αυτά έχω καταλάβει από τις απόψεις σου. Σε θεωρώ άντρα στη συμπεριφορά σου και μέτριο σε ποδοσφαιρικές γνώσεις. Απλά θα σου πω το εξής. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί σε θεωρώ άντρα. Θέλεις να φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ και εσύ ή δεν θέλεις να φύγει? Εγώ όχι. Δεν θέλεις να φύγεις? Όχι, όχι. Αφού είσαι αρσενικός και δεν θέλεις να φύγεις. Δεν θέλω να φύγει γιατί. Άκουσα, γιατί. Μην μιλάς πάνω. Στάσου όμως, κάτσε να σου το εξηγήσω γιατί. Σε παρακαλώ, μην μιλάς πάνω σε μένα. Εντάξει, καλά, έχεις. Σε παρακαλώ. Καλά. Αφού σε θεωρώ άντρα και πιστεύω ακράδαντα ότι είσαι, χωρίς να σε γνωρίζω, θα δώσεις αγώνα για αυτή την πόλη και για τις άλλες ομάδες, γιατί ήρθε η στιγμή να πάρουν τον δρόμο τους. Και θα τεκμηριώσω για ποιο λόγο. Γιατί είμαστε μια ζωή στην Καρπαζιά. Είμαστε Βορειοαφρικάνοι ως λαός. Μας καθοδηγούν, μας έχουν πρόβατα. Και δυστυχώς τις ομάδες της πόλης μας τις έχουν οι από κάτω μια ζωή στη φάπα. Όπου βρίσκουν τα δύσκολα μας αγοράζουν. Όπου βρίσκουν τα δύσκολα μας κάνουν τι θέλουν. Και έρχομαι και σε ρωτάω. Θα μου απαντάς με ένα ναι ή με ένα όχι. Για πες μου στα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ξεκινάμε. Ιταλία. Έχει ποτέ τα ενία του ποδοσφαίρου επαορίστου η Ρώμη? Μία πάει στο Μιλάνο, μία πάει στο Τωρίνο, αραιά και πού πάει στη Ρώμη? Πάμε στην Ισπανία. Σωστό. Πάμε στην Ισπανία. Μία η Μπαρτσελώνα, μία η Μαδρίτη. Που η Μαδρίτη. Πάνε στην Αγγλία, ρε. Το πιο... Της Βασίλισσας. Το πιο παράδειγμα. Το πιο καλό παράδειγμα. Πάμε στην Πορτογαλία. Η Πόρτο που δεν είναι πρωτεύουσα η Λισαβόνα, κατά πάσα πιθανότητα τις περισσότερες φορές αυτή παίρνει τα πρωταθλήματα. Πάμε στο Μόναχο, πάμε στη Γερμανία. Έχει πάρει ποτέ το Βερολίνο και αυτά πρωταθλήματα? Είναι μπάγκερ, βγαίνει να πούμε στην κοιλάδα του Ρουρ η Ντόρτμουντ, που και που πετάγεται κανένας εκεί, Βόλφσμπουργκ, Μόσμπουργκ. Πάμε στην Αγγλία. Υπάρχει κόντρα του Λονδίνου με 12 εκατομμύρια πληθυσμό και η Μάντσεστερ έχει κάνει την επανάστασή της και αντιμετωπίζεται στα ίσα. Ξέρεις στην Ελλάδα γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Βοράς είναι υπανάπτυκτο σε σχέση με τον Νότο. Όλη η Ελλάδα είναι ο Νότος. Δες τους μετανάστες. 50.000 δηλώνουν και οι 45 είναι στη Βόρεια Ελλάδα εγκατεστημένοι. Φεύγουμε από εκεί. Βοηθήστε ρε τον τόπο μας, ρε. Μην κάνετε αυτά που έκανε ο Γούναρης. Ο Γούναρης δημόσια έχει τοποθετηθεί υπέρ του Ολυμπιακού και κατά του ΠΑΟΚ. Δημόσια. Δημόσια. Γι' αυτό δεν τον κουστάρω εγώ. Ναι, δημόσια. Και μην παίρνεις τη διαδικασία να κάνεις, επειδή είσαι καλό παιδί, ρε, και είσαι αρσενικός, μην παίρνεις τη διαδικασία να τους μπριζώνεις όλους. Γιατί γίνεται ζημιά στον ΠΑΟΚ. Για ένα πανηγύρι που έκανε λάθος, επικοινωνιακό είπα. Ξεσηκώνεται τώρα ο κόσμος κατά του Ιβάν. Πες μου εσύ, ρε αδελφέ, το πιο πλούσιο ΠΑΟΞΙ σε όλο τον κόσμο να το φέρουμε αύριο, ρε. Το πιο πλούσιο. Φέραμε το πιο πλούσιο ΠΑΟΞΙ που έχουμε στις τάξεις μας και έχουν βαλθεί όλοι αυτόν τον άνθρωπο να το Γιατί και δεν κατάλαβα πότε ο ΠΑΟΚ πήρε πρωταθλήματα. Και έχουμε φαγωθεί να πάρουμε το πρωτάθλημα αμέσως και το πήρε σε 4 χρόνια. 4 χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ ο άνθρωπος, ρε. Την πρώτη χρονιά σε έβγαλε στα προκληματικά Champions League. Τη δεύτερη χρονιά έφαγε μείον 15 η ομάδα και ξεκίνησε τα play-off με μείον 3. Και πέρυσι έκανε πρωτάθλημα και μόλις είδε ο Μαρινάκης ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, τον άρχισε στην Καρπαζιά. Μόλις ο ΠΑΟΚ κλάταρε γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Έτσι είναι. Κυνηγούσε τον Παναθηναϊκό μετά. Ακριβώς έτσι είναι. Τελειώσαμε, Κωστά. Βοηθήστε την κατάσταση όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Και για τον Ηρακλή και για την Καλαμαριά, ρε. Εσείς το έχετε υποχρέωση. Τελικά σε αυτή την πόλη ξέρεις ποιοι φταίνε? Εμείς οι φιλαθλοί και αυτοί που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία. Αυτοί δεν αλλάζουν μόνο. Όλοι οι άλλοι αλλάζουν. Και ο Στέφενς έφυγε, και ο Σαββίδης θα φύγει, και ο Σκόρδας έφυγε, και ο Γράντας έφυγε, και ο Θεοδωρίδης πέθανε. Τελικά μόνο εμείς μένουμε και οι ομάδες μας πάνε προς τα πίσω. Ποιος φταίει? Ο Σαββίδης φταίει ή εμείς φταίμε? Ποιος φταίει? Να φύγει ο Βρίζας, έφυγε ο Βρίζας. Να φύγει ο Ραπτόπουλος, έφυγε ο Ραπτόπουλος. Και τι κάνουμε δηλαδή? Μια τα ίδια. Έτσι δεν έδωσε? Από αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ωραία τα είπες, φίλε. Σε ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ωραία τα είπε. Ωραίο λόγο είχε. Δικαιώνει τον Άγγελο λοιπόν που λέει για όλα αυτά ο ΠΑΟΚ. Ακούστε. Όταν δεν εγώ θέλω με τα ερωτήματά μου να δώσω ερημηνίες στο συνέστημα του κάθε ανθρώπου.
να πει ότι δεν συμπαθώ το Ραπτόπουλο, το Χιλιτίδη, ξέρω εγώ τον Τζόρνταν. Ωραία, το λόγο. Μπορώ να βγάλω το από μέσα σου. Γιατί μιλούσε στο πάνελ. Γιατί είναι στην Ολυμπιακό στις Ακαδημίες. Γιατί να αντιπαθείς. Γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Να τα γιατί ακούσω. Δεν εξηγήθηκε καλά, ρε, στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, απλά. Πολλά είναι. Παίξαμε 88-89 Δεκέμβριο με Γαύρο, γιατί μετά θυμάμαι πήρα Χριστούγεννιάτικο δέντρο στη μάνα μου. Κάπου 15 Δεκεμβρίου, λέει 8-11. Γιατί σου ζητούσαν εισιτήριο, ρε Παραμυθά, αφού δεν τα τελειώσατε, λέει. Επίσης τα 90 χρόνια, λέει, από το 70. Σε πληροφορώ ότι έβαλα. Το μετράτε από την αρχή. Ναι. Σε τον πληροφορώ το φίλο ότι έβαλα πολλούς μέσα εγώ. Λοιπόν, τελικά το κύπελο ποιος θα το πάρει. Εσείς ή κανείς Τζόρνταν. Θρύλε, μην ξεχνάς, παντού είναι Πειραιάς. Ο 497. Ναι, ναι, με το νου του. Φίλε, δεν διαβάζετε 768 το μήνυμα. Σιγά, μην βρεις, φίλε. Πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τόση ώρα, ρε, αυτό το πράγμα απίστευτο. Τέλος πάντων, δύο πράγματα κι εγώ. Καταρχήν, εγώ είμαι οπαδός της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα. Του ΠΑΟΚ. Ασφαλώς. Βέβαια. Και Τζόρνταν, κακός δεν εξήγησες δύο πράγματα. Γιατί εμείς στη ζυγαριά δεν βάζουμε τίτλους. Του τάπα, ρε, φίλε. Εμείς δεν ξεκινάμε με συν 5, 10, 15. Εμείς του χρόνου θα ξεκινήσουμε με μείον 3. Εμείς στην μπουτίκ μέσα δεν έχουμε φανέλες διαιτητών, ρε, φίλε. Γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το πράγμα χαίρομαι. Εγώ τόση ώρα καθόμουν και πολλές μέρες και τώρα να σε πω κάτι. Μας ακούνε. Και μας ακούνε και από κάτω και από πάνω και οι δικοί μας και οι Αυγιανοί και όλοι. Και ακούνε όλοι τώρα. Και ακούνε τι ακούνε όμως. Ακούνε αυτές τις φωνές. Εγώ σέβομαι αυτούς τους παππούδες. Γιατί παππούδες μου είναι. Σέβομαι αυτές τις ηλικίες που είναι σαν παιδιά. Σαν τα παιδιά τα δεκάχρονα που άμα τα πας σε ένα αυτοκόλλητο του ΠΑΟΚ στο δημοτικό. Θα τρελαθούν και θα αρχίσουν να το κολλάνε. Θα μαλώσει ένας με τον άλλο που θα πάρει το αυτοκόλλητο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, παιδιά. Με τα λιγότερα κύπελα, τα λιγότερα πρωταθλήματα, αλλά πάτε σε ένα δημοτικό και δώστε ένα αυτοκόλλητο. Και αυτές οι ψυχές και οι παππούδες τώρα, αυτοί που βγαίνουν, ξέρετε πως τους σέβομαι εγώ. Από αυτούς έγινα πάω ξύς εγώ. Αυτούς εδώ, αυτές τις καρδιές, αυτοί είναι ψυχάρες, αυτοί δεν ζήσαν επαγγελματικό αθλητισμό. Έτσι είναι ο πάω ξύς. Και μπράβο στον πρόεδρο και έκανε ένα πράγμα. Έκανε αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να διαχωρίσει ούτε να. Είπε την κουβέντα του, έκανε την ένωση του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Και να σου πω κάτι, και τη ρίτη τους πούλησε 2-3 μέρες που θα κατέβει, δεν θα κατέβει. Τους ακούσαμε όλους. Τους ακούσαμε όλους. Ποιος τους πούλησε το τυρί της του προλόγου, τους αγόρασε όλους. Θα κατέβω τους έλεγε. Και μετά από 5 μέρες τους αγόρασε, τους άκουσαν όλους. Ποιοι λέγανε θα κατέβω. Κατέβα, πρόεδρε, κατέβα. Κατέβα, ναι. Ναι, ρε φίλε, το ξεφτελίζει στον άλλον. Γι' αυτό βγήκαν οι Ολυμπιακοί Τζόρνταν πριν. Και θα βγαίνουν και άλλοι. Άσου να παίξουν με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων. Θα παίξουν φιλικό με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων. Στο λέω, το ξέρει. Ξεφτέλησε τον ΟΤΕ TV. Μ' αρέσουν. ΟΤΕ TV τώρα του κάνει ζημιά. Ακού, με την Εθνική Ενόπλων θα παίξουν. Ενόπλων. Μου σήμερα πραγματικά. Ρε Τζόρνταν, όπλεον. Αυτό το πράγμα μόνο ο μεγάλος ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Και από εδώ και πέρα, αν είναι ο ΠΑΟΚ στο 4, θέλω να δούμε, τέταρτη ομάδα, θα σας ξεπεράσει, ρε μάγκες, για πλάκα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι παππούδες, αυτά τα παππουκάκια τώρα που βγήκαν οι μεγάλοι και μιλήσαν για το Γούναρη, για το Φασούλα. Και να σου πω και κάτι, εγώ θα έλεγα και κι άλλους Αλεξόπουλους. Θα έλεγα και προέδρους. Ο Αλεξόπουλος, για να καταλάβω. Εκείνα τα παιδιά που κάνουν κακό στην ομάδα. Και εκείνα τα παιδιά. Βέβαια, ρε φίλε, έπρεπε να είναι, ρε φίλε. Έπρεπε βαθμό να είναι τα μέλη. Να σου πω κάτι, και εκείνη έπρεπε να είναι. Ο Αλεξόπουλος δεν ήταν. Και εκεί ο πρόεδρος όμως, να σου πω κάτι, άμα σου πω ότι τους έκανε το χατήρι, καλά έκανε. Και το μείον 3 εμείς πρέπει να το καλύψουμε του χρόνου. Με τη φωνή μας, με την ομάδα της συσπήρωσή μας, και πρέπει να το καλύψουμε αυτό το μείον 3. Γιατί μπορεί να χάσουμε εμείς του χρόνου ένα πρωτάθλημα για 2 βαθμούς, για 3, για 10. Γιατί ξέρουμε πως μας συμπεριφέρονται. Να σου πω κάτι. Και του χρόνου να μην το πάρουμε πρωτάθλημα. Και του χρόνου να μην πάρουμε πρωτάθλημα. Τόσα παουξάκια θα κάνουμε. Δεν πειράζει. Άλλο σου λέω. Και... Άντε, μπράβο. Αλλά να σε πω και κάτι. Και δεν πρέπει να ξανακουστεί, εγώ το λέω τώρα, ποτέ το σύνθημα πλέον, μετά από αυτή την κίνηση, ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο με τέτοια. Αυτό δεν θα ξανακουστεί ποτέ στην Τούμπα. Ας το καταλάβουν και οργανωμένοι, γιατί και αυτοί μας πήραν. Η ομάδα θα πληρώσει για αυτό το πράγμα,
αλλά αυτό το σύνθημα δεν θα ξανακουστεί. Θα δικαιωθεί και ο πρόεδρος σε ένα βαθμό. Άρα ο Βουλινός, είχε απίδια. Εγώ κοιτάω το τώρα, αυτόν τον πρόεδρο που έχουμε, αυτό πώς θα γίνει. Αυτό όμως δεν θα ξανακουστεί το σύνθημα πλέον. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Την κριτική θα την κάνουμε την καλοπροαίρετη, τι θέλουμε στην ομάδα. Αυτό που είπε ο Τζόρταν, πάρε ένα προπονητή ρε φίλε, τρία χρόνια. Τρία χρόνια πλάνο να πούμε. Άσε μας, ηρέμησε μας το κεφάλι. Αυστηρά πειθαρχία, βγάλ τον έξω να μιλήσει. Α, μπράβο. Δηλαδή, να ξέρει ο κόσμος ρε φίλε. Αλλά όλοι οι άλλοι και ο σταθμός, δυστυχώς αυτός ο σταθμός τώρα Τζόρταν που είσαι εσύ, εσύ είσαι μπαντελονάτος, είσαι παοξής, είσαι γνήσιος, να σου πω κάτι, την ψυχή σου θα δώσεις αύριο. Φαίνεται, σε ακούμε, σε καταλαβαίνουμε, αλλά σε πω κάτι, υπάρχουν άλλοι που χωνομάνε πάνω στο όνομα αυτό του μεγάλου συλλόγου. Του συλλόγου, του δικού μας, τι να πούμε ψέματα, χωνομάνε, ούτε εγώ θα χωνομήσω ποτέ. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς και κάποιοι τρώνε το τυρί και τον ακούνε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Το 1975-76 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρώτο του πρωτάθλημα είχε 299.000 500 εισιτήρια, μέσο όρο 19,5 σε κάθε παιχνίδι. Ναι, ανά παιχνίδι. Και το 84-85 όταν πήρε το άλλο το πρωτάθλημα, γιατί γίναν συλλεκτικά δυστυχώς τα πρωταθλήματά μας, δύο είναι. Λοιπόν, είχε 338.000, έτσι να μαθαίνουν και οι καινούργοι, εισιτήρια στην Τούμπα μέσα, μέσο όρο 22.584. Πάμε. Επόμενος κύριος. Ναι. Μάλιστα κύριε. Έλα, φίλε. Ορίστε. Εσείς είστε. Ναι. Γεια σου. Γεια σου φίλε. Θα ήθελα να πω τον πρόεδρό μας. Ο πρόεδρος μας είναι πρώτος. Απλά λίγο δεν έχει άτομα να τον πλαισιώνουν φίλε. Εγώ έτσι. Έπεσε γραμμή από μέσα. Ξαναπάρε φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, μ' ακούτε. Έλα φίλε, ναι. Τι γίνεται, καλά. Ωρα, και, εγώ, ναι. Και εγώ που θα δώσει μεγαλύτερες ομάδες Ευρώπης είμαι του ΠΑΟΚ φυσικά. Να κάνω μια ερώτηση θέλω ρε παιδιά. Πόσες θέλεις κάνε, εδώ είμαστε. Δεν το κάνω επειδή το παίζω ξύπνιος, δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω για να μάθω. Να την πεις. Αν κλείσει η γραμμή μου θα σας ακούσω από το ράδιο την απάντηση. Mm. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό παίξαμε και κατοχυρώθηκε το μάτς υπέρ του με 0-3, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ναι. Αν κατέβαινε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, ναι, και διακοπτόταν το μάτς και κατοχυρινόταν υπέρ μας 0-3, ποιος θα προκρινότανε. Θα πήγαινε παράταση τέτοιο, επαναληπτικό θα γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Τι θα γίνει, τι λέει ο κρανοσμός. Αυτό τώρα μας βάζει, ρε φίλε, τώρα μια ιστορία που εδώ δεν υπάρχουν νόμοι να εφαρμοστούν. Φαντάζομαι τώρα αυτός τώρα. Εγώ λέω δεν έχει προβλεφθεί. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ερώτηση. Είναι φοβερό αυτό που λες. Πρέπει να το κάνουμε ερώτηση γιατί αυτό δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Άρα δεν έχει προβλεφθεί. Πού θα παιχτούν τα πέναλτι, σε τρίτο ματς. Ναι, ξέρω εγώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα, γι' αυτό. Φοβερό ερώτημα. Πιθανόν να γίνει, δεν ξέρω, πιθανόν να γίνει. Ασύλληπτο, ασύλληπτο ερώτημα. Για δες τώρα Κωστή και απάντησε μας να δούμε. Φίλε, μόνο ο κόκκινος μπορεί να μας δώσει. Πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε, να το βρούμε, να πούμε. Αυτό. Ναι, αυτό είναι ωραίο ερώτημα. Ούτε η ΕΠΟ το γνωρίζει. Πανέξυπνο ερώτημα είναι. Και πάρα πολύ ουσιαστικό. Πάρουμε ένα άλλο ένα φίλο, μήπως είναι ο φίλος που έπεσε προηγουμένως και να είναι και ο τελευταίος. Γεια σας, παιδιά, γεια. Γεια σου, φίλε. Πάμε στον τελευταίο. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Εγώ είμαι που έπεσα πριν. Ναι. Σηκώθηκες φίλε. Επιβάλλεται. Ναι. Επιβάλλεται. Πάντα σηκωνόμαστε. Για τον πρόεδρο θέλω να πω δύο κουβέντες. Τον πρόεδρο. Ελεύθερα. Είναι μια χαρά ο πρόεδρος μας παιδιά. Εγώ έτσι νομίζω έχει όλη την καλή διάθεση. Ρίχνει κανένα φραγκάκι. Τώρα το πόσα θα ρίξει πάνω κάτω είναι στη δικιά του την τέπη πέφτει. Απλά νομίζω δεν έχει κόσμο γύρω γύρω. Να τον ενημερώσουν σωστά. Πλαισιώνεται όπως είπες και προηγουμένως με άτομα ανάλογα. Ναι. Είναι πολλοί άνθρωποι που πιστεύω το χρεώνουν αβέρτα για τζάμπα παίχτες. Που δεν ταξίζουν να τα παίρνουν. Ναι. Αυτά. Από άγνοια που έχει δηλαδή πάνω στο ποδόσφαιρο αυτό λες. Ναι. Από άγνοια αυτό πιστεύω. Από καλή θέληση και καρδιά πιστεύω ότι έχει. Τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ τώρα από πού και πότε δεν ξέρουμε αλλά νομίζω ότι τον αγαπάει. Ωραίος. Αυτά. Καληνύχτα σε όλα τα παόκια και πάμε γερά. Έγινε γλυκό αγόρι. Έγινε. Έγινε. Ωραίος. Καλό βράδυ.
Αντιλαμβάνομαι ότι με την κίνηση του Σαββίδη να μην κατέβει στο Καραϊσκάκι, κερδίζει πόντους από τον λαό του ΠΑΟΚ, από τους πελάτες και τους οργανωμένους και τους μη οργανωμένους κτλ. Άρα με αυτή την κίνηση μπορεί να χάσει 3 βαθμούς, αλλά κερδίζει κόσμο. Κατάλαβα εγώ. Επίσης πήρε χαμπάρι ότι ο ΠΑΟΚ πουλάει περισσότερο αδικημένος παρά οργανωμένος. Καλά, δεν είναι αδικημένος σε αυτή την περίπτωση. Λέω, πουλάει περισσότερο αδικημένος. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ, αν τον πουλήσεις αδικημένο, μπορεί να βγάλεις πολλά λεφτά. Και να κερδίσεις και πόντους απαράγων. Είναι και μια άλλη τοποθέτηση. Δεν το πιάσες. Πώς, το πιάσα. Το πιάσες. Τι έπιασες. Εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα προηγουμένως από, τι είπε αυτό το, από το Άργος Οριστικό, ότι με την κίνηση αυτήν ο Σαββίδης του χρόνου μπορεί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ από το χωριό εκεί πάνω από το Άργος Οριστικό, να κερδίσει τουλάχιστον 10 διαρκείας ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Να πουλήσει δηλαδή εκεί πάνω επιπλέον 10 διαρκείας. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν μια κίνηση που άρεσε τον κόσμο αυτό. Ναι. Ήταν αρσενικιά κίνηση. Στήριξε αυτά που είπε ο άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα. Θα πάρουμε άλλο ένα φίλο. Εγώ πάντως αυτό που καταλαβαίνω έτσι τσάκαλος και τα λοιπά είναι ότι ο Παοξής γύρισε υπέρ του Σαββίδη. Ενώ ήταν ανάποδα με αυτή την κίνηση. Το γούσταρε με αυτό που έκανε. Ναι, αυτό κατάλαβα. Αυτό. Έλα φίλε. Έλα κύριε, αυτό που λέει. Έλα φίλε. Λοιπόν, είμαι από Γιάννενα Γαύρος. Από Γιάννενα Γαύρος, μάλιστα. Λοιπόν. Αγουράς. Ναι. Σε πάω πολύ. Σε παρακολουθώ και στην εκπομπή με τον Αλέφαντο. Ο κύριε Νίκος. Ναι. Ναι. Ο αυτός που κάθεται δίπλα σου είναι πολύ πορωμένος. Ναι. Γιατί είναι πορωμένος. Πολύ πορωμένος, φίλε. Γιατί να δεις τώρα ο Σαββίδης τι τους κάνει. Τι μας κάνει, ρε φίλε. Ναι. Κάτσε, λέει, να τιμωρηθούμε, mm-hmm. να ξεκινήσουμε με μείον του χρόνου. Γιατί σου λέω, αν πάμε στα ίσα, mm. πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρουμε. Γιατί στα ίσα με φοβάσαι εσύ, δηλαδή. Όχι, φίλε, και θα λέω ο Σαββίδης του χρόνου, λέει, παιδιά, πώς θα πάμε για πρωτάθλημα, έχουμε μείον. Σοβαρά. Τα ίδια κάνει ο... Μεγάλο IQ έχεις και εσύ, ρε φίλε. Όπως κάνει ο Λαφούζος, ρε φίλε, κάνει και αυτός. Μεγάλο IQ έχεις, ρε φίλε. Υψηλό IQ. Πήγε το μάτς με τον Ολυμπιακό και σου λέει, καλή ακόψω, γιατί άμα χάσω θα με πάρουν με τις πέτρες. Ναι. Ρε φίλε, ο εχθρός του ΠΑΟΚ είναι ο Παναδικός, κατάλαβε. Α, μπράβο, ναι, ναι. Κατάλαβε το εκεί, φίλε. Εκεί τώρα που τους βλέπεις, το μισό λεπτό εκεί. Μια φορά δεν σας αφήνει να βγείτε ούτε δεύτερο. Δεν μου λες, ρε Παγουρά, να σου πω, ρε Παγουρά, αύριο θα είσαι στο γήπεδο εκεί πέρα με τα παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 15, θα είσαι. Ρε, ποιος, δηλαδή σας φοβήθηκε τώρα. Ρε, ρε φίλε, σας δουλεύει ο Σαββίδης, το καταλαβαίνετε. Ρε, ας εμάς δουλεύει, ρε. Εμάς δουλεύει, εσύ τι τα λγάεις, ρε. Δεν μου λες. Εμείς τα βλέπουμε, φίλε, που είμαστε στην επαρχία. Βέβαια τα βλέπεις. Εσύ είσαι θαυμαστής του Αλέφαντου τώρα. Είναι δυνατόν να μην τα βλέπεις αυτά. Ρε, φίλε, ρε, εγώ είμαι από τα Γιάννενα, σου λέω. Ξέρω, πήρα χαμπάρι, βρε, παγουράσε. Είσαι θαυμαστής από τα... Έρχεται η ομάδα του Ολυμπιακού στα Γιάννενα και γεμίζει όχι μόνο το γήπεδο, γεμίζει ολόκληρη πόλη. Γεμίζει. Ναι, έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεστε εσείς, έρχεται ο Άρης, έρχεται ο ΠΑ, έρχεται ο Ηρακλής, ούτε το μισό γήπεδο. Όταν έρχεται ο ΠΑΟΚ σε άλλα μέρη της Βόρειο Ελλάδος, ξέρεις τι γίνεται. Ρε φίλε, να πούμε, ρε φίλε, είστε πολύ πορωμένοι, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι ο εχθρός σας είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός είναι. Εσείς είστε οι φίλοι μας, ο Παναθηναϊκός είναι ο εχθρός μας. Ούτε δεύτερη, ρε φίλε, δεν σας αφήνει να βγείτε. Ναι, ναι. Μια φορά δεύτερη. Τώρα στα play-off βγείτε δεύτερη, ρε φίλε. Δεν σας αφήνει, το καταλάβετε. Μα δεν θέλετε εσείς να βγούμε δεύτερη, ρε φίλε. Ολυμπιακός δεν θέλει, ρε φίλε. Εσείς με τον Παναθηναϊκό είστε τα κύμια, ρε φίλε. Εσείς τον Παναθηναϊκό θέλετε. Τα κύμια τώρα, ρε φίλε. Αφού θα του πάρετε τα λεφτά, ρε φίλε. Δεύτερη να σας παραδεχτώ, ρε. Μια φορά, ρε. Μια φορά δεύτερη. Εσείς τώρα περάστε από τα προκριματικά στους ομίλους, να σας παραδεχτώ. Για ποιον λες τώρα. Τώρα για τον Ολυμπιακό προκριματικά θα παίξετε. Γιατί να μην περάσουμε, δεν κατάλαβα. Άμα δεν έχει ομάδα, να μην περάσει. Τώρα θα φανεί άμα έχετε ομάδα και με ποιους θα παίξετε, φυσικά. Να δούμε, φυσικά. Ρε φιλαράκι, άμα δεν έχει ομάδα, ποτέ να μην περάσει. Ποτέ να μην περάσει. Όχι, τώρα θα δεις ότι δεν έχει ομάδα. Εντάξει. Αλλά εσείς βγείτε μια φορά δεύτερη στα play-off τώρα, ξεκινάνε. Πώς θα βγούμε, ρε φίλε. Μείον 15 φάγαμε πρόπερση. Δεν σας αφήνει, ρε φίλε, ο Αλαφούζος, κατάλαβα. Ναι, βρε, ο Αλαφούζος δεν μας αφήνει. Και τα έχετε βάλει με τον Ολυμπιακό, ρε. Εχθρός σας είναι ο Παναθηναϊκός, κατάλαβα. Ο Αλαφούζος θέει, ας πούμε, που δεν μας έδωσε το πέναλτι μέσα στην Τούμπα, ο... Ποιο πέναλτι, ρε παιδιά, ρε φίλε, παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Είδες
Είδες εγώ να παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Είδες Μπαρτσελόνα Αθλέτικο. Τι σχέση έχεις εσύ με την Αθλέτικο, ρε φίλε? Όχι, ρε φίλε. Εσύ... Αθλέτικο Μπαρτσελόνα, το δες? Εσύ το είδες. Αποκλείστηκε Μπαρτσελόνα, ναι, από τα τελικά, ρε φίλε. Από τα τελικά. Με πέναλτι που δεν ξέρωσε. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, ρε φίλε. Δηλαδή αν γινόταν αυτό εδώ σε εμάς. Αυτό κάθε εβδομάδα γίνεται σε εσάς, ρε φίλε. Θα έχει, κάτσε ρε φίλε τώρα, ρε φίλε. Τι να κάτσω ρε φίλε τώρα, αφού είσαι θαυμαστής του Αλέφαντου, εγώ μπορώ να κάτσω τώρα ρε φίλε. Γιατί δεν τα λέει καλά ο Αλέφαντος. Τι να λέει καλά, βρε, αφού είναι γλύφτης αυτός ρε, πώς τα λέει καλά ρε φίλε. Γλύφτης, ρε, για ρώτα τον Κώστα. Α, σε ρε τον Κώστα τώρα, εγώ τη δικιά μου γνώμη λέω ρε φίλε. Φιλαράκι, λοιπόν, άντε. Άμα κάνει ανάλυση τώρα με κεφτέδες και με κασέρια εκεί πέρα τώρα πώς θα λέει καλά ρε φίλε τώρα. Άστο φίλε, εντάξει. Λοιπόν. Άστο ρε φίλε, τη μια αποθεώνει τον Τσίπρα και την άλλη τον κράζει τώρα, πώς θα λέει καλά ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Τέτοια κολοτούμπα είστε κι εσείς εκεί πέρα. Αυτά, όχι, κάνεις λάθος. Αυτά που σου είπα βάλτε καλά στο μυαλό σου. Το δικό μου. Ο εχθρός ο μεγάλος του ΠΑΟΚ είναι ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι, ναι. Όχι Ολυμπιακός φίλε. Ναι. Βγείτε δεύτερη μια φορά να. Γιατί να βγούμε δεύτερη, ρε φίλε. Άμα χρειαστεί να βγούμε πρώτη, δηλαδή. Δηλαδή την πρώτη θέση την έκανε συμβόλαιο, να την παίρνει εσύ, ας πούμε. Γιατί να την αφήσω, ρε φίλε. Άσε ρε τους βαθμούς, ρε. Έφυγε η πρώτη. Ναι. Τη δεύτερη, πάτε τη δεύτερη τώρα. Από μηδέν ξεκινάμε όλοι, φίλε. Από το Βάζελο. Από το Βάζελο. Θα σας την πάρω ο Βάζελος και εσάς και τη ΣΑΕΚ. Είδες λοιπόν που το ξέρεις και εσύ να πούμε. Δεν σας αφήνει, ρε φίλε. Ποιος να μας αφήσει. Δεν σας αφήνει ο Λαφούζος, ρε, να βγείτε ούτε δεύτερη, ρε. Αυτός δεν σας αφήνει, ρε φίλε. Εσύ σαν Ολυμπιακός ποιον θέλεις δεύτερο? Εγώ εσάς θέλω. Μπορείτε να βγείτε. Όχι, όχι εσύ, εσύ. Η διοίκηση, η διοίκηση του Ολυμπιακού ποιον θέλει δεύτερο? Γιατί, ποια διοίκηση, ρε φίλε? Εγώ σαν φίλαθλος. Σαν τη διοίκηση. Εγώ σαν φίλαθλος θέλω. Εδώ μπεις να είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Λοιπόν, πάμε στους τελευταίους. Καλημέρα. Φτάνει. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Ηρακλειδέας από Κοζάνη. Γεια σου, Κοζανίτη. Είχατε καιρό να ακούσει τη Ρακλειδέα. Εχθές στην Κοζάνη μου, να φίλε. Νορτάν. Έλα. Εκεί τι κάνεις με τον κουμπάρο μου το Τέο, ρε? Πώς περάσατε? Ποιο Τέο? Στο καφενείο που πας, του Τέο, του Βαρασίδη. Εκεί είναι Πτολεμαϊδα, ρε φίλε, δεν είναι Κοζάνη. Πτολεμαϊδα είναι. Άλλο Κοζάνη, άλλο Πτολεμαϊδα. Πτολεμαϊδα είμαι και μένω Κοζάνη. Είμαι κουμπάρος με το Τέο. Εχθές ήμουν Κοζάνη εγώ. Δεν μπόρεσα να έρθω, ρε παιδιά, όταν είπατε θα πάτε. Ο Τέος είναι αδερφός, είναι ο Τέος, να ξέρεις. Όχι ήταν και ο Τάκης ο Βαρασίδης, ήταν ο πατέρας του. Ο Κόκαλης. Ναι, ο Κόκαλης, ο Ολυμπιακάκης. Ναι, ναι. Ο Νούλης ήταν? Όχι. Εκείνος ο Νούλης έχει βαφτίσει το γιο μου. Α, ωραία. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα το οικογενειακό δέντρο, θα ακούσουμε τώρα. Έλα, δεν πειράζει. Όχι, ξέρει ποιος σήμερα ραπ. Αυτός που παίρνουμε όταν είναι ο Ηρακλειδέας και έχω την αντιπαράθεση. Από Κοζάνη, Ηρακλειδέας είμαι. Λοιπόν, να σας πω το νέο για τον Ηρακλή. Για πες. Πήρε σιωπηρή παράταση. Με την προοπτική ότι θα εμφανίσει τον επιχειρηματία μέχρι την Παρασκευή, τον χρηματοδότη. Έχουμε τώρα προθεσμία. Το γιατί... ξέρουμε αυτό, ρε, δεν είναι νέο. Λοιπόν, σήμερα μέχρι την Παρασκευή πρέπει να εμφανιστεί ο χρηματοδότης για να πάρουμε αδειοδότηση. Μέχρι μετά το Πάσχα θα γίνει. Ναι, μετά είναι αργίες, ρε, ναι. Τζόρνταν. Μακάρι να την πάρει. Λοιπόν, δηλαδή. Γιατί ΡΑΠ δεν βάζει στη σωστή διάσταση το θέμα του Σαββίδη? Δηλαδή. Αν ήθελες να πικάρεις άλλες ομάδες, θα έλεγες ότι ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή, επειδή θέλει λαϊκό αίρισμα παράδειγμα για να πάρει έργα, κάνει ό,τι το λένε οι οργανωμένοι. Mm. Απλά και ωραία. Και άλλες φορές θα έλεγες. Mm. Αλλά σήμερα δεν θες να πικάρεις παοκτζίδες. Όχι. Δεν θες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας σταθεί αφορμή, γιατί βλέπω τον Τζόρνταν ορισμένα θέματα της ΕΠΟ και του Κοντονή δεν τα ξέρει καλά. Ας σταθεί αφορμή αυτή η απόφαση του Σαββίδη να μην αρχίσει το επόμενο πρωτάθλημα χωρίς να γίνουν αλλαγές. Γιατί με το ολοκληρωτικό καθεστώς που άρχει του Ολυμπιακού δεν πρόκειται να δούμε προποπτική. Το καλοκαίρι, φίλε, θα είναι θερμό καλοκαίρι στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Δεν τα ξέρεις καλά, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι, επειδή τα ξέρω, τα παρακολουθώ πολύ αυτά της ΕΠΟ και τα άλλα και του Κοντονή. Τι είναι, λοιπόν, το πρόβλημα, για πες μας. Το πρόβλημα είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Mm. Για να γίνει η αλλαγή του εκλογικού νόμου πρέπει να το αποδεχτεί η ΕΠΟ, ο Κοντονής, ο Γκυρτζίκης και η κλίκα του. Mm. Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί μετά πρέπει να το παράσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση που είναι τον Ιούνιο. Mm. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Χαίρομαι πολύ. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξέρεις πόσοι ψηφίζουν για να βγάλουν την ΕΠΟ. Πόσοι? Γύρω στα 200 άτομα, σύμπλην κάτι. Mm. Πιο μπροστά, τώρα τελευταία άλλαξε το καταστατικό. Πέρυσι στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου άλλαξε το καταστατικό και τους έκανε 195.
Ενώ παλιά ήταν μόνο οι 55 ενώσεις. Τώρα παλεύει ο Κοντονής και ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο. Να πάμε σε ενισχυμένοι, δηλαδή να ψηφίζουν γύρω στα 5.000 άτομα. Και οι ποδοσφαιριστές και τα σωματεία, τα επαγγελματικά και τα επαγγελματικά και όλα. Αλλά το πρόβλημα είναι να πείσουν τον Κοντονή, γιατί από τώρα, παράδειγμα, ο Κοντονής πέτυχε ορισμένα πράγματα. Ήρθε η Επιτροπή Διοντολογίας εδώ για να εναρμονίσει το καταστατικό. Λοιπόν, έφυγε πίσω και θα έρθουν πάλι με εναρμονισμένο το καταστατικό και απευθείας θα αποβάλουν, θα καλέσουν τους 7 της εγκληματικής οργάνωσης για να τους αποβάλουν. Αλλά θα έρθει ταυτόχρονα και η Επιτροπή της UEFA, η οποία θα ασχοληθεί με τη διατησία και την ΚΕΔ. Θα έχουμε τρομερές αλλαγές πραγματικά μέσα στο Μάιο. Θα είναι και ο Κύπριος εκεί. Κύπριος. Θα είναι ο Κύπριος, ναι, μαζί με τον δικηγόρο του. Πρώτο-τελευταίος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Αριανός από Σοχό, Δημήτρης. Γεια σου, Δημητράκη. Ο πρώτος Αριανός είναι που βγαίνω, έτσι. Οι άλλοι κλείσαν τρία ραδιόφωνα. Θα κλείσουν και το δικό μας. Θέλω να πω τώρα με μια αλήθεια. Δεν υπάρχει καλύτερη εκπομπή από το που λέει. Από τις Δευτέρες που έχεις μαζί στον Τζόρνταν. Βέβαια. Και μιλάω αντικειμενικά, δεν κοροϊδεύω. Φυσικά, γιατί εγώ κοροϊδεύω. Γιατί τώρα φέρνεις, εντάξει, τώρα που είσαι ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν μιλάει ποδοσφαιρικά. Τζόρνταν είναι αγνός άνθρωπος, ρε. Πλάκα κάνεις τώρα. Αν και πάω ξύρα, δεν πειράζει. Τι σημασία έχει. Δικός μας είναι. Βέβαια. Τι ήθελα να πω άλλο. Συμφωνώ με τον κύριο που μίλησε, νομίζω, πριν τρεις γραμμές, που είπε ότι να μην κάνεις πόλεμο εισαγωγικά, έτσι, να μην πικάρεις τους λόγους της πόλης. Και να τους βοηθήσετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Κάτοικος γης είμαι, φίλε. Κάτοικος γης. Δεν έχω πόλη, δεν έχω ομάδα, δεν έχω χώρα. Δεν έχω, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάτοικος γης είμαι. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα απολύτως λογικά και φυσιολογικά, όπως το έκανε. Ποιος το έπεσε, ρε Τζόρνταν? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιο? Αυτό εδώ, ποιος φιλόσοφος ήταν? Η θεωρία του Πλάτωνα, είπα εγώ. Του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας. Ποιο Πλάτωνα? Όπως είπε και ο γιατρός ο Μπανιώτης, ναι. Δεν ήταν ο Πλάτωνας, θα πούμε. Εντάξει, τώρα ο γιατρός ο Μπανιώτης μπορεί να ξέρει παραπάνω. Σίγουρα ξέρει παραπάνω. Τζόρντα, καλά. Η λογική είναι του Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας ήταν μια καθαρή ουτοπική θεωρία, να πούμε. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτή είναι αρχαία. Καλά έκανε ο Σαββίδης που δεν κατεβαίνει. Βέβαια. Πολύ καλά έκανε. Γιατί όταν τοποθετήσει αρχικά και λες κάτι, ρε παιδί μου, είναι παντελονάτος και κάνει αυτό που κάνει και καλά κάνει. Λοιπόν, πήραμε το χινάρι με το φιλότα εμείς προχθές. Πάνω εκεί. Πάνω ήσασταν, πάνω. Στη Φλόριδα, ναι, 0-0. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τα παιδιά δεν σώνονται, μου τζάω, σώσαμε. Ιστορική στιγμή για το Φιλότα. Ιστορική στιγμή, ναι. Βγήκε ο κύριος Καλυπίδης, πήγε στα, άμα δεν ξέρετε, τώρα πέρα, δεν ξέρετε αυτό εδώ πέρα, το ρεπορτάζ. Για πες. Πήγε στα αποδυτήρια, έκραξε την ομάδα για το Χ, βέβαια, γιατί λέει δεν εμφάνιζε. Και τους είπε, μην σας επηρεάζει τίποτα το εξωτερικό, τίποτα εξωτερικό, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό που, από την μπάλα. Η ομάδα παίζει τη φουτμπολή κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα πάρουμε κανονικά διαδόντια και όλα τα συναφή. Λαρτόπουλε, κανένα νέο? Έμαθες, με κανένα χρόνιο, μίλησε με κανένα δικό σου? Όλα βαίνουν καλώς. Τώρα σοβαρά σε μιλάω. Τι, θα ανέβει η ομάδα, η εκαθάριση θα τρέχει, θα κάνεις νέα πάει. Έτσι λένε. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μακάρι, παιδιά, μακάρι, ξέρω εγώ. Τελευταίος για σήμερα. Έλα ρε, άσε τώρα, όλο το καλοκαίρι εδώ θα λυσάξουμε. Μέχρι τότε έχουμε θέματα, έχουν να πιουν πενιταράκια αυτοί στον Άρη που θα κατέβουν κάτω. Έλα, τελευταίος, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, αυτό που λέει. Έλα, καλέ. Έλα, τελευταίος, πρώτη φορά σε παίρνω κιόλας. Και τελευταίος και καλύτερος. Έτσι. Λοιπόν, Τζόρνταν. Έλα. Τζόρνταν, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα θα τους λες είναι ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι δεδομένο. Θα τους λες είναι ο ΠΑΟΚ. Δεδομένο. Γιατί είναι αληθινός. Είναι αληθινός. Δεν είναι ψεύτικος, γιατί όταν κοιμάσαι σκέφτεσαι ΠΑΟΚ, γιατί είναι σαν σκέψη που έρχεται στο μυαλό συνέχεια, ξέρεις το στυλ, το καλύτερο στυλ, το πίσιμο των σκέψεων, να πούμε. Ξέρεις. Γιατί, μ' ακούς? Πες μου, σ' ακούω. Για λέγε, για ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Λοιπόν, τίποτα, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, είναι ο ΠΑΟΚ. Και εγώ άμα πιω ένα Ballantines,
Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ομάδα, ο Ατρόμητος θα πούμε. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν έχουμε ευχή μπαλαντάι, δεν έχουμε ευχή τίποτα. Άμα πας σε μαγαζιά. Βάτε 69. Σε μαγαζιά, σε σπορ καφέ, σε καφενεία, σε ψισταριές αν θες. Και παίζει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και κάποιες άλλες ομάδες. Και τον πεις, βάλε μου την άλλη ομάδα να τη δω, θα σε πει, όχι, εδώ ΠΑΟΚ παίζει. Ας είναι και ο καφετής άλλη ομάδα. Φαντάσου με τέτοια δυναμική ομάδα, τέτοιο κόσμο, τέτοια αγάπη, τέτοια τρέλα, τέτοιο έρωτα. Να παίζει με τον Πλατανιά ποιος θα βγει Ευρώπη. Φαντάσου τι σκατά την έχει. Σήμερα μου είπε ένας φαντάσου τέτοια ορμή, τέτοιος κόσμος, τέτοια πελατεία, τέτοια και να είναι ο πέμπτος. Τι έπεσε ο Βουλός. Έπεσε. Και να είσαι πέμπτος ρε κουρούμπαγλα. Κατάντια είναι. Κατάντια είναι ρε. Αγωνιστικά κουρούμπαγλα. Βήμα-βήμα γίνονται. Τι βήμα-βήμα ρε. Βλήμα-βλήμα ρε. Τι είναι αυτό το βήμα-βήμα. Έμεινε μόνο το αγωνιστικό. Τέτοια δυναμική ρε Χαϊβάνη. Θα γίνουν όλα. Τέτοια δυναμική ρε. Τέτοιο κόσμο, τέτοια αγάπη. Μόνο τέτοια το αγωνιστικό μούρα. Έμεινε. Ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Ανέραστη ομάδα ρε. Όχι ανέραστη όχι ομάδα. Ανέραστη. Ανέραστη να την ερωτεύεσαι είναι. Πάρε την ερωτευτή μου. Εκεί που φεύγει από το γήπεδο και λέει πονά τα μάτια μου. Πονά τα μάτια μου ρε φιλάλο δεν πάω. Τέτοιο λαό. Μετά την άλλη εβδομάδα. Τέτοιο λαό. Τι να με πει. Τρέχει πάλι. Δεν μπορείτε να πάρετε παίκτες τεχνίτες και γρήγορους με τόσα λεφτά. Μπούφι. Με τέτοιο κόσμο να γίνετε τη μουρλή εδώ πέρα. Χαϊβάνια. Να μπει να παραγοράσεις τεχνίτες και γρήγορους και να παίρνεις τα χαφ κάτι παίκτες που η μέση τους είναι σαν τη δικιά μου που πάω στο πρακτικό και με πατάει να πούμε και πετάζομαι μέχρι απάνω. Μέση είναι αυτή δεν στρίβεις μου λέει. Μπρακ, μπρουκ, α να φωνάζω εγώ. Εντάξει, μόνο αυτό. Όλα τα παλτά τους αργούς. Πού τους βρήκατε όλους τους αργούς, ρε. Ποιοι είναι αργοί, ρε φίλε. Όλοι αργοί στο κέντρο, όλοι. Πλην του Κάτσε, όλοι αργοί, ρε. Ο Κάτσε αργός είναι. Ο πλην του Κάτσε. Ο Χαρίσης αργός είναι. Τι, πού το βρήκατε αυτό το νούμερο. Πού το βρήκατε αυτό το νούμερο. Πού να πας με αυτό το νούμερο, ρε. Πάνω από τέταρτο νούμερο. Ο Τσίμηρο ταργό είναι. Τι Τσίμηρο και Μιμηρο, ρε. Με τέτοιο λαό, με τέτοιο πρόεδρο. Με τέτοιο πρόεδρο με λεφτά το Τσίμηρο θα έχω ρε στα χάβρε. Ρε βλάχο παοξίνα που. Δεν μιλάω ένα τέταρτο τώρα. Με τέτοιο κόσμο που βγαίνει άλλο μεθυσμένο τα προβλήματά του, τον Πάοκ στην καρδιά του κτλ. Και έχει να πούμε. Τι να σου πω, να ρε. Με πει το περντάξει, ρε φίλε. Με εκείνο το Λέοβατ εκεί θα λες και είναι καρκινοπαθή, ρε. Αυτό ο Λέοβατ. Τι πληρέστερη ρε στα χάφρε. Ένα δεξί μπακ εκεί, ένα 68. Εντάξει. Σαν τον Κακομοίρη. Με τον Άλτο Σκόδρα και τον Γιούνου η μέση. Στο υποτέτατο με τον πέμπτο είναι μαζεμένο πλατή. Τι είναι αυτοί οι παίκτε που σα αγοράζουν. Τόσα σαβούρια σα φέραν μαντούρου. Μπάρτε, πάρτε θα πούμε. Σε φέραν τον Μπέλκα και 7 μηνών. Με τη θερμοκοιτίδα. Το βάλαμε δεκάρι. Να με κούδα, θα πω με τα Καλάζνικοφ μέσα. Ρε. Τι να σα πω. Φέρε μοναγκούδα, πού έχει κούδα. Τι να σε φέρω. Φέρε μοναγκούδα, ρε φίλε. Πλήρωσέ μα, φέρω εγώ 10 κούδε. Πού να τον βρει τον κούδα. Άφια παιδό, να βρει κούδα τώρα, ρε φίλε. Παίρνω τα αεροπλάνο, φέρω 10 κούδε. Πού να βρει κούδα, ρε φίλε. Χαϊβάνι. Πού να πα και αν τον βρει τον κούδα. Να ντε να χαθεί από εκεί. Καλά, είσαι άλλο. Καλά, ρε κούτσο. Θα το βγάλουμε τα μάξι. Τσίμα, τσίμα, 200 από εδώ, 300 από εκεί. Φίλος μου ο καφετζής, φίλος μου αυτός, δεν πάμε να μάξουμε τα λεφτά. Αγώνα μας θα κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάτσε να γίνουν τα playoff. Κυλική θα μαζέψουμε λεφτά. Αριδία θα μαζέψουμε λεφτά, θα πάρουνε. Κάτσε να... θα πάμε στην Κατερίνη, θα πάμε στον Καμπερίδη εκεί στον Κυρκό, θα μαζέψουμε λεφτά. Αυτή ο Κοτρότσος ή διαφήμιση μόνο αλέφατο τζάμπα. Ο Καμπερίδης ακούει τώρα, δεν ακούει. Ακούει, πώς δεν ακούει. Χαιρετίσματα καταρχήν. Αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο στο κινητό. Έτσι. Να του πω 2-3 πράγματα που θέλουμε, γιατί μας είπε ο άνθρωπος να πάμε πριν. Πρώτος μας είπε. Ναι, όχι, να πάμε πριν και να μας κάνει και το τραπέζι. Ας το τραπέζι, να πιούμε ένα καφέ, να το κουβεντιάσουμε. Δεν θα μας κάνει ο προπονητής το τραπέζι. Όχι, άλλο λέμε, ρε παιδί. Αυτό τι είπε, λέω εγώ τώρα. Φυσικά εμείς θα το κάνουμε. Να μαζέψει εκεί την Κατερίνη, τους Κοτρότους και τους Φουλίδιδες, να μαζέψουμε το αμάξι. Το πήραν οι γύφτοι, το αμάξι, το κρύψανε να πούμε. Τι μου, ρε. Το κρύψαν, το κόψαν, το κάνανε. Το κόψαν, το στείλαν, το κάνανε. Πάει άλλο, κάνει έλεγχο στον δρόμο. Λέει, τι έχει ένα σουγιά, ένα αυτό, λέει μέσα. Λέει, τι ο άλλο. Σουγιά, στο τετροπόταμο μπαίνει, λέει να κάνει έλεγχο. Φουσκωτέσαι που δεν μπορεί να στρίψει στη μέση. Λέει, τι είπατε κύριε, φύγε ρε, του λέω εδώ πέρα. Τέλο πάντων, δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, τέλο πάντων, δεν τα λέμε στον αέρα αυτά τα πράγματα. Να πούμε καταρχήν. Κουρμπαγλά. Να δώσουμε. Μπαίνει στο τετροπόταμο να κάνει έλεγχο. Μου φουσκώνει με τα βάρη. Τσούκε, 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 τσά, προπόνητε. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλο το Κιλκίς. Όλο το Κιλκίς. Να πούμε ότι το μαγαζί που θα πάμε όταν θα πάμε στα playoff σε κάποιο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα παίζει για να γίνει όντω χαμό εκεί πέρα είναι το λαμπομπονέρα του φίλου μου του Τριαντάφυλλου. Το λαμπομπονέρα τέλειο. Λοιπόν, καλό, μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μαζεύει κόσμο. Νομίζω το μεγαλύτερο που ήταν εκεί πέρα.
Λοιπόν, στην Αριδαία θα πάμε στο φίλο μας τον Τέταρη πάνω. Στον Τέταρη. Στα Γιάννητσά θα πάμε στο φίλο μας τον Στέφανο, στον πεζόδρομο. Ρε, θα πάμε. Και στην Κατερίνη θα μας πει ο. Κανα φράγκο θα μαζέψει. Ο Καμπερίδης τώρα τι θα γίνει. Καμπερίδης θα μαζέψει. Ναι. Κατερίνη είναι πλούσια. Κοιτάξτε, παλιά καπνοπαραγωγή εκεί πέρα. Εντάξει. Τέσον Μπούτζα και είχε προπονητές εκεί, Ήλιτς, Αλέφαντος και τέτοια. Και μεγάλη αυτή. Είναι στον άνθρωπο και στην οικονομική κατάσταση του καθενός. Ο αφελής δίπλα που πανηγυρίζει όπως και χιλιάδες άλλοι, λέω 3-18, που δεν κατεβαίνει λέει, η ομάδα, λέει, γιατί το κάνουμε μόνο στο κύπελο και όχι στα play-off. Το κατεστημένο υπάρχει σε όλα. Δηλαδή στα play-off υπάρχει άλλο καθεστώς. Εμείς, κοίταξε, αν είναι να κάνουμε μαγκιά, αν την κάνουμε, λέει καλά. Λέω καταρχήν, για να ξέρει ο φίλος, ναι. Το κύπελο είναι τη ΕΠΟ και το άλλο είναι τη Super League. Και όλο αυτό του ΠΕΠΟ. Το ποτάλμα τη Super League. Α, αλλού. Λοιπόν, ναι. Yeah. Δεύτερον, ο Σαββίδης, εμείς δεν πανηγυρίζουμε. Κάνουμε το αυτονόητο. Συγχαίρουμε τον μεγαλομέτωχο γιατί πράττει το αυτονόητο. Αυτό που υποσχέθηκε. Αν έλεγε δεν πάω και στα πλέον, δεν πάω και σε αυτό, αυτό θα λέγαμε. Αλλά λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε που τηρεί την υπόσχεσή του. Γι' αυτό λέμε. Τώρα από εκεί και μετά, ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Τιμωρία τη δεχτούμε. Για να γουστάρεις κιόλας δηλαδή αυτό που πέτυχες, πρέπει να τιμωρηθείς κιόλας. Πώς θα γίνει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μην τιμωρηθώ. Θέλω να τιμωρηθώ κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να τιμωρηθούμε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μάθαμε αν ήταν ο Γμόχ ή ο Κόμορα. Τώρα τι να σου πω. Ραπτό, ξέρεις τι κατάλαβα, λέει το τελευταίο μήνυμα. Ο Ιβάν έχει πάνω του μια γρουσουζιά. Όπου πάει δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα να πετάει. Όταν ήταν στη Ροστόφ η ομάδα ήταν ασανσέρ ΑΒΒΑ. Όταν έβγε η Ροστόφ. Πήγε δύο φορές στον τελικό κυπέλλου Ρωσίας και μία το πήρε. Φέτος πάει για πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη σε βαθμολογία. Πριν έρθει ο Ιβάν στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ κλώτσαγε καλύτερα το τόπι και τώρα κάνει ακόμα και το παθραγικό. Λέει αυτό. Ναι. Τώρα θέλει να μας πει ο φίλος ότι με το γούμενο, ας πούμε, και με τον προηγούμενο. Λέει είναι γουρσούς λαμάς. Αυτό λέει. Εντάξει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Λέει αυτό. Εντάξει, λέει αυτό. Είναι μια θεωρία αυτή. Έχει δίκιο το αγωνιστικό, δεν έχει πετύχει όσο θα έπρεπε. Γιατί οι απαιτήσεις του κόσμου, του λαού του ΠΑΟΚ, είναι τεράστιες όταν έχεις ένα μεγάλο επενδυτή τέτοιου οικονομικού, ας πούμε, μεγέθους. Κατάλαβες. Θεώρησε ο ΠΑΟΚΣ ότι αν όχι από την πρώτη, από τη δεύτερη γωνιά θα πρέπει να χτυπάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, αλλά με αυτό το σύστημα δεν μπορείς, ρε φίλε. Θέλει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, δικαιώθηκες, είχες πληροφορία. Λοιπόν. Για άλλη μια φορά το ρεπορτάζ σου ήταν αυτό και δεν κάνεις και απεργία σαν τους άλλους. Και απεργία, είσαι και στο ΙΚΑ, στο νέο ΠΗ. Τι απεργία, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, άμα γυρνάς. Βγήκε ο φίλος μας από την Κοζάνη. Ναι. Είπε. Δεν ξέρεις, εντάξει. Εγώ στην Κοζάνη ήμουν χθες, ξέρεις. Και ξέρεις με ποιους ήμουν επάνω. Ναι. Και τη λέγαμε και την κάναμε. Πάπ και στην εκπομπή Απίκο. Με όλα τα νέα και τα αυτά. Λοιπόν, θα γίνουν το καλοκαίρι, θα έχουμε. Συναρπαστικές εξελίξεις. Συναρπαστικές εξελίξεις. Συναρπαστικές εξελίξεις, λοιπόν, στο θέμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμένω εγώ. Και στον ΠΑΟΚ μέσα θεωρώ ότι θα έχουμε αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο. Ναι. Πάει τελείως. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Συνεχίζει. Εμείς αύριο πάλι εδώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σόλους 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 καλή συνέχεια να έχετε.